Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Θα τα δούμε όλα όπως κάνουμε πάντα αναλυτικά. Θα σας συστήσουμε υπέροχους ανθρώπους, θα συζητήσουμε το θέμα της προωρότητας με μία μαμά που το έχει βιώσει, θα δούμε τον κύριο Καραΐσκο, τον Παναθανοδρόμο, να ξεδιπλώνει στιγμές της ζωής του και φυσικά όλες τις πλούσιες πολιτικές εξελίξεις. Το μεγάλο μας οικονομικό τραπέζι και το μεγάλο μας κοινωνικό τραπέζι με σπουδαίες υποθέσεις, ανατριχιαστικές υποθέσεις, πάρα πολύ σοβαρές, στη διάρκεια της εκπομπής. Θα τα δούμε όλα παρέα. Ελάτε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, από τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Εκεί τι έχουμε? Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Washington Post είπε ότι υπάρχει συμφωνία με τη μεσολάβηση του Κατάρ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ώστε να απελευθερωθούν όμηροι. Μιλούν για 50 ομήρους. Αυτή η πληροφορία, η οποία καταρχάς υπήρξε διάψευση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Χαμάς και από το Ισραήλ, φαίνεται ότι πάντως είναι σε εξέλιξη. Εάν συμβεί, θα συμβεί περίπου στις 11 ώρα Ελλάδας και όπως είπαμε μιλάμε για περίπου 50 ομήρους. Η Χαμάς αυτό που έχει ζητήσει είναι πενθήμερη παύση πυρός. Το πρωί ανακοίνωσαν ότι αυτή έχει συμφωνηθεί με το Ισραήλ. Ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, διέψευσε. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Περίπου στις 11 ώρα Ελλάδας αναμένουμε τις περαιτέρω εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ωρών έχουμε γίνει γνώστες βιντεοληπτικού υλικού το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός. Εκεί φαίνεται ότι βρήκαν και άλλο τούνελ το οποίο οδηγεί η αρχή του, το φρεάτιο, εν πάση περιπτώσει, κάτω από το νοσοκομείο, συνεχίζοντας να επιχειρηματολογούν υπέρ του ότι κάτω από το Αλσίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, υπάρχουν δομές της Χαμάς. Και έδωσαν και άλλο βίντεο στη δημοσιότητα, όπου δείχνει ομήρους, εκτιμούν ότι είναι δύο όμηροι, ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, τους οποίους έχει φέρει η Χαμάς στο νοσοκομείο. Είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα. Κάνουν λόγο λοιπόν για ομήρους, τους οποίους η Χαμάς έχει φέρει μέσα στο Αλσίφα. Θα δούμε λοιπόν, περιμένουμε ραγδαίες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες. Ελάτε να δούμε τα δικά μας. Να πάμε λίγο σε αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε με ένα χειμερινό βεβαίως Σαββατοκύριακο, το οποίο μας τροφοδότησε με εικόνες τα χιόνια στη Φλόρινα και αλλού. Πάρα πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες και αυτό που θα βιώσουμε τις επόμενες. Οπωσδήποτε ένα χειμερινό σκηνικό, το οποίο θα περνούσε μάλλον ευχάριστα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αν και υπήρξαν έτσι ζημιές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο είναι όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία Θεσσαλονίκης, στο αντιτορπιλικό Βέλος. Και αυτό το οποίο έγινε εκεί φυσικά, πλέον έχουμε και την παρέμβαση εισαγγελέα. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ισχυροί άνεμοι οι οποίοι έπληξαν τελικά λόγω πρόσκρουσης το Βέλος, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει στην πρίμνη του ένα ρήγμα. Το βλέπετε εδώ, είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Μιλάμε για 2 μέτρα ρήγμα. Σε κάποια φάση δηλαδή υπήρχε κίνδυνος πραγματικά να βυθιστεί το Βέλος. Αντιλαμβάνεστε τι θα σήμαινε αυτό. Έγιναν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει αυτή η μετακίνηση που υπήρξε και τώρα είναι σε ασφαλή σημείο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όμως, βεβαίως, η εισαγγελική έρευνα εκεί εστιάζει. Αν μπορούσε να είχε γίνει κάτι, να προληφθεί αυτή η τεράστια ζημιά. Τώρα, ο κόσμος παρακολουθούσε πραγματικά στεναχωρημένος και συγκινημένος, διότι ήταν σαν καρουδότσιφλο. Το Βέλος, η άνεμη ήταν εξαιρετικά ισχυρή. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη. Φυσικά εννοείται ότι όλοι θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες προστατευτικές ενέργειες, αφού ήταν από πάρα πολύ νωρίς γνωστό ότι θα υπάρξουν τέτοιοι ισχυροί, θυελλώδεις άνεμοι. Θα το δούμε και στη συνέχεια το θέμα αυτό. Λοιπόν, στο πολιτικό σκέλος. Το Σαββατοκύριακο είχε πάλι σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε αυτήν την πολύωρη μέσω τηλεδιάσκεψης συζήτηση, η οποία άνοιξε πάρα πολλά κεφάλαια της ομάδας Αξιόγλου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά ήταν πάρα πολλά τα μέλη από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν και σε κάθε περίπτωση το διακύβευμα ήταν αν φεύγουν, πότε φεύγουν. Σε κάποια φάση ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ανακοινώσουν την έξοδο. Αυτό άλλαξε στην πορεία. Όμως οι δηλώσεις οι οποίες
οποίες εδιέρευσαν οι τοποθετήσεις, αν θέλετε, μέσα από την συνεδρίαση, έδειξαν, και αυτό είναι καταρχάς το συμπέρασμα που βγαίνει, θα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικά και με τους συναδέλφους το δικό τους ρεπορτάζ, ότι ουσιαστικά στείνεται ένας οδικός χάρτης εξόδου. Υπόθηκαν πράγματα για βούρκο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Θα το δούμε. Οι περισσότερες εισηγήσεις ήταν πάντως για να φεύγουν μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και την φυγή αρκετών νεολαίων του ΣΥΡΙΖΑ από την Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, έτσι, για να πάρουμε μια γεύση, πριν υποδεχθούμε και τους καλεσμένους μας, τους συναδέρφους, για να τα συζητήσουμε όλα. Ποια ήταν αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Ηλιόπουλου, εκ των στενοτέρων και παλαιότερων συνεργατών της Εύης Αξιόγλου, εκ των βασικών στελεχών αυτού που λέμε ομάδα 6-6, που στη συνέχεια ξεσήκωσε και αρκετές αντιδράσεις από όσους επιθυμούν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να το δούμε. Η κρίση των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βαθαίνει και είναι μια κρίση σε εξέλιξη. Ο χώρος κινδυνεύει με χλέβη. Παράλληλα, η ρίζα της κρίσης των χώρων για τα στελέχη της τάσης είναι θέμα πολιτικών επιλογών και όχι κατασκευής ενός εσωτερικού εχθρού, τη στιγμή που η ηγετική ομάδα αρνείται να το αντιληφθεί. Μάλιστα, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις, ο χώρος αρχίζει να μοιάζει με βούρκο. Λοιπόν, αυτή η τελευταία αναφορά έτσι χτύπησε κάποια αντανακλαστικά σε στελέχη όπως η κυρία Κρήτα, που επιθυμούν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξουν την προσπάθεια Κασελάκη. Αυτό βεβαίως, καθώς ήταν ουσιαστικά μια προτροπή, παιδιά, αν δεν σας αρέσει, φύγετε, σε συνδυασμό με όλα όσα έγιναν με τον κύριο Πολάκη, θα το συζητήσουμε και αυτό. Έτσι έφερε μια ακόμη απάντηση από τον κύριο Ηλιόπουλο μέσω κοινωνικών δικτύων για το ζήτημα. Για να την παρακολουθήσουμε. Από το μεσημέρι, με βάση διαρροές, έχει ανοίξει μια συζήτηση περί βούρκου. Επειδή με αφορά προσωπικά, ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά. Τι είναι βούρκος? Βούρκος είναι να απαντάς στην πολιτική κριτική με προσωπικές επιθέσεις. Βούρκος είναι να διαστρεβλώνεις μια φράση και στη συνέχεια να συντονίζεις ένα ψηφιακό λιντζάρισμα. Βούρκος είναι να κάνεις πολιτική με ψέματα. Είμαι στην αριστερά και στον συνασπισμό από το 2001. Το κόμμα μου, οι σύντροφοί μου, οι αγώνες μας δεν είναι βούρκος. Είναι η ζωή μου. Και αυτό για εμένα είναι αδιαπραγμάτευτο. Τώρα, η δήλωση επίσης, η οποία πυροδότησε όχι μόνο πολλή συζήτηση, αλλά ήταν σαν να σπρώχνει σε περαιτέρω εξελίξεις, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύθηκε από αρκετούς, ήταν μια αναφορά του κυρίου Πολάκη μέσω κοινωνικών δικτύων στην κυρία Ζή Αναγνωστοπούλου. Εκεί το θέμα ξέφυγε από την πολιτική κριτική. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, σε πρόσφατη τοποθέτησή της, είχε πει ότι ο κύριος Πολάκης, με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και εκφέρεται, δεν είναι κατάλληλος για επιτελικές θέσεις. Αυτό το φύλαξε ο κύριος Πολάκης και ουσιαστικά θα δείτε και την απάντησή του. Αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα υγείας της κυρίας Αναγνωστοπούλου και του συζύγου της, για το οποίο μεσολάβησε. Κάτι το οποίο βεβαίως στη συνέχεια έτσι επιδέχτηκε πολλών σχολείων και κριτικής. Θα δούμε και την απάντηση κυρίας Αναγνωστοπούλου. Να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Πολάκης. Με Πολάκη υπερσυντονιστή δεν μπορώ. Σκέφτομαι να αποχωρήσω. Δύο πράγματα μπορώ να πω τελικά για τη Ζή Αναγνωστοπούλου και αυτά που είπε για μένα, και μάλιστα δύο φορές. Πρώτον, συντρόφισσα Ζή Αναγνωστοπούλου, πράγματι δεν κάνω για επιτελικές θέσεις. Το απέδειξα και τον Μάρτιο του 2022, όταν μετά τη δημόσια επίθεσή μου στον Πλεύρη και την Κάγκα, λάβατε αμέσως εσύ και ο σύζυγός σου την αντιϊκή θεραπεία με Παξιλοβίτ που δικαιούσασταν, αλλά δεν σας χορηγούσαν. Δεύτερον, εδώ σαργίοι. Δεν θα μπω σε προσωπική αντιπαράθεση με τον σύντροφο Πολάκη. Γνωριζόμαστε πολύ καλά και γνωρίζουμε και οι δύο καλά τι σημαίνει πολιτική αντιπαράθεση και τι προσωπική επίθεση. Ιστερόγραφο. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να πω δημοσίως αν και πότε στάθηκα δίπλα του σε δύσκολες φάσεις δικές του. Πάντως, γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση και όταν μπει μέσα η προσωπική αναφορά, από ό,τι είδαμε, να μην απαντήσεις εμέσως πλην σοφώς με μια επίσης προσωπική αναφορά. Τέλος πάντων, όλα αυτά έγιναν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα Αξιόγλου, τους 6-6 και όσους ακολουθούν. Καθώς προς το παρόν, μαζί με τους δύο οι οποίοι ανήκουν στην ομπρέλα και είχαν την και έχουν βεβαίως τη βουλευτική έδρα, προς το παρόν μετράμε 9 και όπως ξέρετε θέλουν 10 για να φτιάξουν κοινοβουλευτική ομάδα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια στην πολιτική, ποτέ δεν είναι βέβαια τόσο απλά τα μαθηματικά. Περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα φύγουν. Λοιπόν, περισσότεροι εκτιμούν ότι είναι με το 1,5 πόδι έξω, όχι με το 1. Λοιπόν, στη συνέχεια σε πάρα πολύ λίγο αυτά, καθώς έχουμε και δημοσκοπήσεις, καινούργιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη θέση. Κάτι το οποίο βεβαίως ερμηνεύεται, όπως αντιλαμβάνεστε, παντιοτρόπως. Ίσως για πολλούς να ήταν το αναμενόμενο. Σίγουρα αυτό το οποίο στο μυαλό του έχει ο Στέφανος Κασελάκης είναι ότι αυτό μπορεί να το ανατρέψει. Όσοι φεύγουν από
ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται ιδίω προ Πασόκ, Κομμουνιστικό Κόμμα και λιγότεροι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία κρατά ένα ισχυρό προβάδισμα, παρά το γεγονό βέβαια ότι σαφέστατα είναι η εικόνα τη κυβέρνηση μουτζουρωμένη. Έτσι, τα ζητήματα ακρίβεια ειδικά είναι ένα θέμα το οποίο οι πολίτε δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Το γεγονό ότι ακόμα και αν λαμβάνονται μέτρα, το πρόβλημα δεν λύνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτή την εικόνα, τη συνυπολογίζουμε για να το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια πόση πίεση ασκεί τελικά το ζήτημα αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από πλευράς του τοποθετήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Δήλωσε βεβαίως ικανοποιημένος, διότι μετά από 11 χρόνια βγαίνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα, αλλά έκανε λόγο για φωτογραφίες της στιγμής, τις οποίες δεν αρκείται το κόμμα, όπως είπε. Στόχος, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, δεν είναι, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να κερδίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, να κερδίσουμε τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν μπορούμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έχουμε χρέος η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να έχει αξιόμαχο αντίπαλο η συντηρητική παράταξη. Θέλω να το πω ξεκάθαρα και σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ που οραματίζομαι δεν έχει απλά ένα στόχο να προσπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα πολύ μεγαλύτερο στόχο, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η ανανεωτική αριστερά, τα οικολογικά κινήματα, κάθε πολίτης, ο αδύναμος ελληνικός λαός, η μεσαία τάξη σε μια ευρεία πολιτική κοινωνική συμμαχία απέναντι στη συντήρηση. Όλοι μαζί, ενωμένοι και δεσμεύομαι για νίκες. Ωραία, τώρα έχουμε ανθρώπους σε λίγο εδώ, Δημήτρη Χόντρο, Κώστα Πουλακίδα, που θα μας τα πούν όλα αναλυτικά και από τα δύο πεδία, θα πούμε εμείς τα δύο μέτωπα. Να δούμε τι είπε ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εφημερίδα των συντακτών. Εννοείται ότι ο πρώτος αγώνας, ο μεγάλος για τον Στέφανο Κασελάκη είναι οι ευρωεκλογές. Το ξέρει και ο ίδιος, το λέει ο Φθαρσός. Τώρα το θέμα του πύχη ίσως είναι κάτι σχετικό, αλλά και αυτό εννοείται ότι προσδιορίζεται από τα τελευταία ποσοστά που κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το γνωρίζει. Να δούμε τι λέει ο ίδιος. Στόχος μας για τις ευρωεκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που θα σημάνει την επιστροφή του ως ηγετική δύναμη της αριστερής και προοδευτικής παράταξης στο πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, οφείλουμε να συγκροτήσουμε την αναγκαία κοινωνική συμμαχία που θα μας ξαναφέρει σε θέση νικητή. Από εκεί και πέρα, πιστεύουμε βαθιά στην ανάγκη συνεργασίας και συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει αυτή την άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, που είναι και το δυνατό του χαρτί. Άλλο αν αυτή τη στιγμή βέβαια θα πει κάποιος δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή και οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν το Σαββατοκύριακο δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ικανοποιημένοι με την πορεία του κόμματος μέχρι στιγμής υπό την ηγεσία του. Τώρα οι υπόλοιποι, αν μιλήσουμε με τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους έχουν αρνητική, μάλλον αρνητική γνώμη όπως βγαίνει. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως, για να είμαστε ειλικρινείς, ίσως έχει όλο το χρόνο μπροστά για να το ανατρέψει. Πολύ ήταν την Κυριακή, δεν έδωσε έτσι κάποια άλλη πολιτική τροφή. Την ώρα που υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση της ομάδας Αξιόγλου, όλη αυτή η τηλεδιάσκεψη με μέλη από όλη την χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, από σήμερα, στη μία θα δώσει έτσι και το δικό του στίγμα στον ραδιοφωνικό σταθμό Το Κόκκινο. Έχει μιλήσει και την ώρα του Προέδρου, το είχε προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλει να έχει αυτή την άμεση επαφή με τον κόσμο. Θα πάει και στην παρουσίαση του βιβλίου που τον αφορά, το φαινόμενο Κασελάκης του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και δεν ξέρω αν θα μιλήσει και ο ίδιος βέβαια. Αυτό θα είναι έτσι, ίσως, δεν ξέρω, πρωτοφανές. Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερο. Θα το δούμε όμως. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Είχαμε την επίσκεψη Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ. Ήταν η δεύτερη επίσης ευνηδιαστική. Αυτό έγινε το Σάββατο. Πολλοί του είχαν προσάψει ότι δεν είχε πάει και νωρίτερα. Πολλοί περίμεναν να ξαναπάει για να κάνει και τη σύγκριση. Τώρα το έκανε. Τα μηνύματα που στέλνει είναι ότι η κυβέρνηση θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή απέναντι στα φαινόμενα εσχροκέρδειας και ότι κάθε τι που περισσεύει ουσιαστικά, και ας με το πούμε έτσι, το περίσσευμα, έτσι θα το πούμε γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα πηγαίνει σε κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε, είναι και η αποτύπωση που έκανε μέσω κοινωνικών δικτύων, αυτή η αποτίμηση που κάνει η εβδομαδιαία της κυβερνητικής πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Η δημοσιονομικά ισορροπημένη πολιτική μας αποδίδει. Φαίνεται και από τη σταθερά καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και όπως έχω δεσμευτεί, το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστραφεί στην κοινωνία για την ενίσχυση πρωτίστως των πιο ευάλωτων, που πλήττονται περισσότερο από το υψηλό επίπεδο τιμών, κυρίως των τροφίμων.
Λοιπόν, για πάμε να τους βρούμε τους κυρίους. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί. Δημήτρης Χόνδρος, αρχισυντάκτης στο βήμα.gr, Κώστας Πουλακίδες, Αυγή και Κόντρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Είστε εκ των έσω σε όλες τις εξελίξεις που είχαμε έτσι τις σημαντικότερες το Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως να μου κάνετε ένα σχόλιο για το θέμα της ακρίβειας, που τελικά το ξέρουμε ότι ό,τι και να λέμε το νούμερο ένα είναι αυτό. Περίμενες να πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεύτερη φορά σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνει τη σύγκριση. Θυμάσαι που τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν κάνεις τη μία φορά. Mm-hmm. Το ψία κάνεις από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από μέρα σε μέρα. Αυτό που κάνει ο κόσμος δηλαδή. Εγώ για παράδειγμα πάω και ψωνίζω συγκεκριμένα πράγματα του σούπερ μάρκετ. Και βλέπω ποια είναι η τιμή τη μία μέρα, ποια είναι η τιμή την άλλη μέρα και ποια είναι η τιμή την επόμενη μέρα. Τι βλέπω, το εσπρεσάκι για παράδειγμα που παίρνω, όλο τσιμπάει προς τα πάνω. Mm-hmm. Προς τα κάτω, τίποτα. Το μόνο σταθερό στο σούπερ μάρκετ είναι και το 50 λεπτό που ρίχνεις για να πάρεις το καρότσι. Στάνταρ τιμή. Δεν έχει αλλάξει. Ελπίζω να μην αλλάξει κιόλας. Το κάνουν για τίποτα ευρώ. Το παίρνεις πίσω βέβαια. Όλα τα υπόλοιπα ανεβαίνουν. Ο Πρωθυπουργός πήγε στο σούπερ μάρκετ, δέχθηκε μια κριτική. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχει και ένα επικοινωνιακό χαρακτήρα αυτή η επίσκεψη. Ξαναπήγε. Μακάρι να ξαναπάει και να ξαναπάει. Και μακάρι όλες αυτές τις πολιτικές και τα εργαλεία που έχει να αποδώσουν προς όφελος της νοικοκυράς που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν ισχύει αυτό το παλιό, θυμάστε, λένε κεφάτι γυρίζει από του... Από αυτού. Ναι, από αυτού, ας πούμε. Έχουν φύγει τα κέφια από οπουδήποτε και να γυρίσεις. Λοιπόν, δεν βγαίνεις κεφάτος από το σούπερ μάρκετ. Βγαίνει η νοικοκυρά και ο νοικοκύρης επίσης. Mm-hmm. Πάρα πολύ προβληματισμένος. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης. Καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και όταν αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα, ως ζήτημα, παραμένει για πόσο καιρό στην ατζέντα, ως το υψηλότερο, 7, 8, 1 χρόνο, 2 χρόνια, σημαίνει ότι για να υπάρχει και να είναι πρώτο, δεν έχετε αντιμετωπιστεί όπως τουλάχιστον θα ήθελε ο κόσμος. Ναι, και νομίζω ότι το παραδέχονται βέβαια και οι ίδιοι μας πριν, σαφώς, Κώστα. Ωραία, εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης κάνει την επικοινωνιακή διαχείριση. Καλά κάνει, αλλά δεν παράγει αποτέλεσμα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλη η διαχείριση που γίνεται τα προηγούμενα χρόνια και που γίνεται και τώρα είναι να φουσκώσει το κύμα της ακρίβειας. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι από την ακρίβεια η κυβέρνηση έχει αυξημένα έσοδα. Παίρνει περισσότερο μεγαλύτερο ΦΠΑ. Άρα τα ταμεία του κράτους γεμίζουν. Θα μου πει, αβιάζει η δική μας τσέπη. Okay, αλλά δεν είναι πρόβλημα του Μητσοτάκη αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα του καθενός. Η κυβέρνηση σχεδιασμένα το κάνει αυτό. Είναι σχεδιασμένες οι πολιτικές αυτές που έχουν στόχο να κλείσουν τα μικρά σούπερ μάρκετ, τα μικρά παντοπολία και μετά να συρρυκνωθεί η αγορά να δημιουργηθεί ένα ολιγοπόλιο στην αγορά. Και γι' αυτό και επιτρέπονται και οι τριγωνικές συναλλαγές και όλα αυτά τα πράγματα που μας κάνουν μπανανία, όπως λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Άρα την ακρίβεια τη χτίζουν, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, αλλά με συγχωρείτε. Ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να αυξήσει τις τιμές, δεν αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου. Έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου. Άρα γιατί να έχουμε ακρίβεια. Mm-hmm. Βέβαια, θα πας ένα βήμα παραπέρα με αυτό. Εγώ θεωρώ πάντως ότι το να μην έχει ο κόσμος χρήματα στη τσέπη του είναι πρόβλημα του Μητσοτάκη. Αυτό και ήθελα να πω και εγώ. Δηλαδή, διότι όταν εμένα μου αδειάσει η τσέπη μου, πληρώνοντας ο λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ, θα έρθει η ώρα να στείλω κι εγώ το δικό μου λογαριασμό. Δεν τη στέλνω κι εγώ λογαριασμό ως πολίτης. Σε 3,5 χρόνια θα σου πει. Άρα τι, δηλαδή δεν νοιάζει. Δεν τον νοιάζει, παιδιά. Αυτά τα 3,5 χρόνια να γυρίσει το παιχνίδι. Έχει πάρει λευκή επιταγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει λευκή επιταγή στην πολιτική. Μέχρι τα 3,5 τετραετία λευκή επιταγή. Στο πολιτικό σύστημα, Κώστα μου, μια συμμετρία στο πολιτικό σύστημα. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να μην λειτουργεί έχοντας θεσμικά αντίφαρα ενισχυμένα. Όλα αυτά. Ή κάποια όλα άλλα που έχει προσπαθεί, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, να τα αποδυναμώσει. Αλλά αντίβαρα και πίεση υπάρχει. Είναι η πίεση της καθημερινότητας, είναι ο πολίτης που βλέπει τη ζωή του να δυσκολεύει, διότι είναι πλέον μια δύσκολη υπόθεση. Αν δηλαδή δεν του τη βελτιώσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια, θα είναι ούτως ή άλλως η απάντηση πολύ πολύ συγκεκριμένη. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς, και να σας αφήσω. Θα σας πω. Εμένα, κατά την άποψή μου, ο πολίτης βιώνει το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως και ο άνεργος, το πρόβλημα της ανεργίας, ως προσωπική του αδυναμία. Ότι φταίει αυτός. Ότι δεν έχει τα εισοδήματα που πρέπει, δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει για την οικογένειά του. Ναι, και φταίει αυτός. Αυτό ως δική του προσωπική αδυναμία, ανικανότητα προσωπική. Άρα, δεν το πολιτικοποιεί να πει, ναι, γιατί δεν έχω, διότι εδώ εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες με πλήττουν. Το βλέπει σαν μια δική του αδυναμία. Κοίτα, δεν το έχω απόψη, το κρατάω, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό η ανεργία για τον άνεργο είναι προσωπικό πρόβλημα.
Για εμάς που συζητάμε και είμαστε εργαζόμενοι, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά για τον άνεργο είναι προσωπικό του πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και με την ακρίβεια. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κινήματα καταναλωτών στην Ελλάδα. Ναι, ή έχουμε οργανώσεις καταναλωτών που είναι κινητικές, αλλά δεν έχουμε μαζικά κινήματα. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θεωρεί ο κόσμος στην Ελλάδα ότι μπορεί να αντιδράσει οργανωμένα. Γιατί είναι προσωπικό του πρόβλημα. Το αντιλαμβάνεται ως προσωπικό του πρόβλημα. Λάθος, να το πω πιο σωστά. Τον μαθαίνουν ότι είναι προσωπικό του πρόβλημα. Τέλος πάντων, πάντως ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια καταφανής και ότι αυτό δεν αλλάζει και ότι βγαίνει και συνέχεια ο Μητσοτάκης και λέει πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι θα κάνουμε, δεν γίνεται κτλ. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια πίεση. Δηλαδή, αν μιλάμε για κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρει αν τη φτύρει, γιατί να κάνει και αυτή την επικοινωνιακή, όπως λες εσύ Κώστα, διαχείριση. Γιατί παίρνει λεφτά. Οπότε. Παίρνει λεφτά το Δημόσιο Ταμείο. Αυτό εσύ λες ότι είναι ο λόγος που το κάνει. Ναι. Κόστος όφελος, δεν έχω εκλογές μπροστά μου, δεν έχω πολιτικό σύστημα να με φοβήξει, φοβίζει, συγγνώμη, οι πολίτες δεν έχουν τρόπο να αντιδράσουμε, άρα συνεχίζω να κάνω αυτή την πολιτική. Καλά, δεν με πήγε την προηγούμενη τετραετία. Τι λες, Δημήτρη? Εγώ λέω ότι οι πολιτικές κυριαρχίες, όσο ισχυρές και να είναι, σε μια εποχή πυκνού πολιτικού χρόνου και γεγονότων, μπορούν να γκρεμιστούν ανά πάση στιγμή. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Πρωθυπουργός, πιέζεται. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης. Που λέει ότι η χώρα δεν πάει καλά, δεν πάει σωστά, έχουμε ζητήματα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο υποδοχέας αυτής της δυσαρέσκειας στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο ρευστοποιείται επί της ουσίας, έτσι όπως δείχνουν οι εξελίξεις. Έχουμε ένα Πασόκ, για το οποίο υπάρχει ένα ερώτημα: ανεβαίνει το Πασόκ ή πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Έτσι. Και έχουμε αυτήν την άποψή μου, βλέποντας τις διαρροές, ο πραγματικός ενισχυμένος. Εμφανίζει μία έτσι, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Για να λέμε τα πράγματα όπως τουλάχιστον τα βλέπω εγώ, με το όνομά τους. Από εκεί πέρα είμαστε σε μία περίοδο εξελίξεων, οι οποίες τι κάνουν, έχουν αναγάγει μία μάχη που συνήθως ήταν πολιτικά διάφορη, σε μητέρα όλων των μαχών. Ήδη λοιπόν ξεκινάμε από τώρα, τι μήνα έχουμε. Φτάσαμε Νοέμβριο πια. 20. Να φύγουν εκεί οι γιορτές, να δούμε τι θα γίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι από τον Ιανουάριο και μετά. Μπαίνουμε σε μια παραταταμένη εκλογική περίοδο μέχρι τις ευρωεκλογές, οι οποίες θα δείξουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Λοιπόν, Κώστα μου, για να πάμε λίγο σε αυτά που γίνονται τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχω πια φάσει και μετά ξεκάθαρο ότι μάλλον δεν θα δούμε απόφαση, οριστική απόφαση, να γίνεται μια οριστική ανακοίνωση. Αλλά αυτά τα οποία διαρρέονταν τουλάχιστον, εντάξει, δείχνουν τον δρόμο, φαντάζομαι. Εσύ όμως τι λες, που ξέρεις το χώρο πάρα πολύ καλά. Μόνο μία αναπόφαση. Ένα περιστατικό σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το Σαββατοκύριακο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που πήγε σε ένα χωριό στο Θήμιο Κιλελέρ. Mm-hmm. Το τι άκουσα από τους αγρότες για τις λάθος επιδοτήσεις που έχουν πάρει και πολύ μικρότερες κιόλας από αυτές που υπολόγιζαν. Για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει ως πληγέντες, ως πλημμυροπαθείς. Και για τις μελέτες αυτές που λένε ότι να κλείσουμε να ανοίξουμε πάλι τα ποτάμια και να πλημμυρίσουν, να ξαναφτιάξουμε πάλι τις mm-hmm. λίμνες. Δεν λέγεται. Αυτό είναι το καταγράφω ως πολιτικό κλίμα. Σας λέω στο Καλαμάκι Γιλελέρ το χωριό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, αυτό που με ρώτησες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση αναδιάταξης και ένα συνολικό, θα το πω όπως το λέμε στα καλάβρια, εμείς το λέμε rebranding. Πολύ ωραία. Υπέροχο, όντως. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξει και το πολιτικό, να εμπλουτιστεί μάλλον και το πολιτικό του προσωπικό. Θα πρέπει να αλλάξει συνολικά η φυσιογνωμία του κόμματος, έτσι ώστε αυτό το οποίο λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ πριν, δεν θα είναι αυτό το οποίο θα λέμε ΣΥΡΙΖΑ μετά. Θα είναι ένα πολύ πιο σύγχρονο πράγμα, πολύ, πολύ διαφορετικό πράγμα. Να μην το πω σύγχρονο, γιατί έχει ένα θετικά φορτισμένο χρόνο. Όλοι έχουν μια φόρτιση. Φόρτιση είναι η λέξη. Θέλω να είμαι πολύ αποστασιοποιημένο, να το πω ουδέτερα. Λοιπόν, θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Να το πω με ένα παράδειγμα. Αν σήμερα θέλει να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ και να προτείνεις μια πολιτική, έχεις μια πολιτική πρόταση για κάτι. Θα πρέπει να πας στην οργάνωση μελών σου, να πεις την οργάνωση μελών σου και το συντονιστή της, ο συντονιστής να το στείλει στο αρμόδιο τμήμα να το στείλει στην Κεντρική Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή να το συζητήσει για να φτάσει στην πολιτική γραμματέα ή στον πρόεδρο και να γίνει πολιτική. Προφανώς αυτός δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος το 2023 ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Άρα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένα διαφορετικό τρόπο. Το iSyriza.gr που πας μέσα και πας κατευθείαν απευθείας. Λειτουργεί εδώ και 5 μέρες τώρα πια. Έχει 25 τομείς πολιτικής. Θα δούμε κατά πόσο. Και έχει και τη δυνατότητα να καταθέσει και να
και τη διαθεσιμότητά σου για να δουλέψει. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, αυτό θα είναι ένα μοντέλο για ένα κόμμα το οποίο δεν θα κατατρίβεται σε πολύ ωραίες συνεδριάσεις χωρίς να παράγουν ή επίσης δεν παράγουν αποτέλεσμα. Όπως η χθεσινή. Θα δούμε κατάργηση οργάνων ή θα συζητηθεί ή αυτή η αναδιοργάνωση, εν πάση περιπτώσει, στο συνέδριο μπορεί να υποθεί ότι επιτροπές, όργανα κτλ. Θα τα δούμε σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Ποια θα είναι αυτό, μια συζήτηση, Παύνε, είναι ταμπού. Θα πρέπει να είναι. Όχι, οι επιτροπές, θα υπάρχουν όργανα και επιτροπές. Αλλά ο τρόπος λειτουργίας θα πρέπει να είναι διαφορετικός. Δεν θα πρέπει να είναι να αυτοτροφοδοτούνται οι επιτροπές. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να, τα όργανα να δουλεύουν για την αυθυπαρξία τους, αλλά θα πρέπει να δουν πώς μπορούν να ενσωματώσουν αυτά που έρχεται απ' έξω. Θα το συζητήσουμε γιατί αυτό διεξοδικά. Ποιοι θα είναι για να τα συζητήσουν όλα αυτά επίσης, πες μου, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι περιμένουμε να δούμε. Μένει μέχρι να φύγει, θέλει να το κάνει σωστά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι το οποίο θα μας εκπλήξει και τελικά να πούμε παραμένουμε. Δηλαδή, οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν και που δίνουν τον τόνο από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, νομίζω ότι είναι σαν να μας λένε: παιδιά, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, θα σας πούμε εμείς όμως πώς και πότε. Ναι. Είναι έτσι ή κάνουμε λάθος? Αλλά οι ίδιοι, αν δεν το λένε οι ίδιοι, δηλαδή συνεδρίασαν 10 ώρες. Ναι. Και οι ίδιοι δεν αποφασίζουν. Είναι εντυπωσιακό. Και οι ίδιοι δεν αποφασίζουν τι θα κάνουν. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε 10 ώρες και δεν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Τι μας δείχνει αυτό? Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι αυτό είναι ότι μένουν. Μα θα μου πεις εσύ ευλόγως, ναι, αλλά με αυτά που λένε πώς μπορεί να μείνουν. Σωστό και αυτό. Και επίσης θα μείνουν όλοι. Και επίσης αν φύγουν, θα φύγουν όλοι. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή. Να δω να φεύγει η Λιόπουλος Χαρίτσης και να μένει η Αξιόγλου πίσω να στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ και αυτό, να τρελαθώ. Αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι αυτές τις ισορροπίες. Αλλά είναι. Θα φύγουν όλοι οι βουλευτές. Υπάρχουν οι βουλευτές που ήδη λένε ότι θέλουν να φύγουν. Στελέχη κεντρικά από αυτήν την ομάδα. Και άλλοι που λένε όχι, να μείνουμε ακόμα. Στην πραγματικότητα, ένα πράγμα εγώ δεν έχω ακούσει. Μάλλον δύο. Το ένα είναι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. 10 ώρες συζήτησαν και την κυβέρνηση δεν μιλάγανε. Ένα. Και το δεύτερο, και αυτό δεν αφορά μόνο, αφορά και την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Ναι, ναι. Που λέω. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι δεν μιλάνε με όρους. Δεν επανατοποθετούν το πώς θα πρέπει να λειτουργεί το κόμμα τους. Ναι, γιατί τώρα είναι βέβαια ότι θα κάνουμε. Είναι απλώς μία κριτική, μία άρνηση σε ένα πράγμα το οποίο όμως έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Τη λαϊκή έγκριση. Αν αρνείσαι τη λαϊκή έγκριση, έχεις πρόβλημα δημοκρατικής λειτουργίας. Γιατί δεν έχει συμβεί εδώ και 45 μέρες κάτι το οποίο να είναι τόσο κουρστικό ώστε να λες δεν αντέχω πια να μείνω εδώ. Το βασικό πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί, το βασικό που γίνεται τώρα είναι αρνούνται την εκλογή του Προέδρου από τον κόσμο. Ναι. Διαδικασία στην οποία συμμετείχα. Λοιπόν, τι λες και εσύ, Δημήτρη? Εμείς στο Βήμα έχουμε μια διαφορετική εκτίμηση από τα ρεπορτάζ μας. Ότι πάει για έξοδο η ομάδα της Αξιόγλου, η 6-6, και έχουν μπερδευτεί και με αυτά τα 6 και 10 και 15 και όλα αυτά. Άλλωστε, το κείμενο που δόθηκε χθες ως άτυπη ενημέρωση αργά το βράδυ, επί της ουσίας ήταν μια προαναγγελία διαζυγίου. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση και το ρεπορτάζ του συναδέλφου που καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ για το Βήμα, του Άρη του Ραβανού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και από συζητήσεις που κάνουμε κι εμείς με διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βέβαιο ότι θέλουν, τα πάντα θα γίνουν άμεσα, αυτή είναι η εκτίμηση, ψάχνουν να βρουν ένα συντεταγμένο τρόπο. Αυτός ο συντεταγμένος τρόπος, κατά τη γνώμη μου και όπως διαβάζω τις ανακοινώσεις τους, παραπέμπει σε μια συντεταγμένη παρουσία στην Βουλή. Αν δηλαδή με την έξοδο. Το ένα κόμμα που θα κάνουμε το δεκάρι. Δεν είναι μόνο το ένα, είναι και ποιος θα είναι ο πρόεδρος της ομάδας αυτής. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία φαίνεται ακόμα. Δεν έχουν αποκρισταλωθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι σε μια πορεία εξόδου. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν πόνταρα σε κάτι τα λιγοστά μου χρήματα, όχι όλα, λοιπόν είναι ότι στις ευρωεκλογές δεν θα έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον βλέπουμε τώρα, θα υπάρξει και νέα διάσπαση. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά πράγματα. Ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό λένε και οι δημοσκόποι στην περίπτωση αυτή, να πάει προς μονοψήφια ποσοστά. Αν το άλλο σχήμα καταφέρει να του πάρει κάποιο κόσμο, θα έχουμε μία άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος και μία κατοχύρωση. Γιατί αυτή τη στιγμή λέτε, μα τον Πασόκ λένε δεύτερη θέση, κατοχυρώθηκε πώς? Δεν είπα εγώ κατοχυρώθηκε. Δεν το λέω. Εγώ θα το έλεγα. Δεν λέγεσαι. Γιατί η διαφορά στις δημοσκοπήσεις και στην πρώτη ψήφου είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Αυτό δεν το λες δηλαδή ξαφνικά τον Πασόκ. Πήρε 5 μονάδες, ανέπτυξε μια δυναμική, κατοχυρώνει την δεύτερη θέση. Από οι καραμπόλες είναι αυτές που δείχνουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, το είδα χθες,
και στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν πάρα πολύ μαχητικό ο κύριος Ανδρουλάκης. Τον έβλεπα και εδώ, εσύ το είδες και από κοντά, βέβαια, όρισε ατελείωτες. Εντάξει, θα ήθελα να πω. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για την Ανανοτική Αριστερά. Γιατί να μιλήσει το ΠΑΣΟΚ για την Ανανοτική Αριστερά. Υπάρχει ένα κομμάτι τη Ανανοτική Αριστερά στο ΠΑΣΟΚ. Φόδωρο Μαργαρίτη τι ήταν. Ανανοτική Αριστερά. Ο Μαργαρίτη εκφράζει όλη την Ανανοτική Αριστερά. Δεν εκφράζει όλη την Ανανοτική Αριστερά, αλλά είναι Ανανοτική Αριστερά και ένα κομμάτι τη Αριστερά. Όχι, εγώ το καταγράφω σαν άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ. Τι καταλαβαίνω τι πολιτικέ ανάγκε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ω σχήμα και την καλύτερη περίοδο κατά μένα ήταν η περίοδο. Η αθόρυβη και δημιουργική του Κώστα Σιμίτη εξέφρασε δυνάμεις και της Ανανοτικής Αριστεράς, όπως και του Κέντρου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως και τον Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου εξέφρασε δυνάμεις της Αριστεράς. Αλλά δεν μίλαγε ποτέ για την Ανανοτική Αριστερά. Ορίστε. Δεν μίλαγε ποτέ για την Ανανοτική Αριστερά. Ας μιλήσει και κάποιος, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ μιλάει ο Κασελιάκης, ο Κασελιάκης για σοσιαλδημοκρατία. Και μιλάνε, εδώ μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι κομμουνιστογενείς για σοσιαλδημοκρατία. Όπως γνωρίζουμε ιδεολογικά, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά είναι πολιτικά παιχνίδια. Φώναζε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήμουν χθες εγώ στο. Κάποια στιγμή ανέβηκα πάνω τα κάτι τουρίστες εκεί, τρομάξανε. Λέει τι γίνεται εδώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται και τόσο οργή. Και τέτοιο πάθος σου. Ναι. Νομίζω ότι αν θες να είσαι μια έρημη δύναμη και μια δύναμη η οποία θεωρεί ότι παίρνει μια θέση που της αξίζει στο πολιτικό σκηνικό, όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μια ερωμία, μια επιχειρηματικότητα. Με επιχειρηματολογία. Εντάξει, συγγνώμη, πρωί είναι. Ακόμα μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και πόσες ώρες στον δρόμο. Teenager, κάπου τα χάσαμε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πάει να καλύψει μια δυναμία που επισήμανε ο Κώστας. Ποια λες? Ότι και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά όλη αυτή η ιστορία αποδυναμώνει τον αντιπολιτευτικό, δηλαδή στρέφονται στον εαυτό τους και αφήνει λίγο στα πυρόβλητα τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται λοιπόν και εδώ ίσως με προβληματίζει κάπως, διότι φαίνεται ότι πάμε για μια μετοπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Και πότε? Δεν ξέρω αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν κρίσιμα νομοσχέδια που θα γίνουν στη Βουλή. Okay. Είναι πλέον ξεκάθαρο. Κώστας είναι από τους πλέον έμπειρους και καλούς κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ξέρει πώς παίζει το πολιτικό παιχνίδι και ξέρει πολύ καλά ότι η επόμενη αντιπαράθεση, και όπως το θέλει και η Νέα Δημοκρατία, με τον Κασελάκη να αναπώνουν από την Βουλή, το δίδυμο στη Βουλή που θα υπάρξει μια αντιπαράθεση θα είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Κακά τα ψέματα. Αυτό ευνοεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, όμως, ευνοεί και μια ρητορική, η οποία ναι, μεν μπορεί να έχει μια πήχηση σε ένα αριστερόστροφο κοινό, όμως. Αν θες να μεγαλώσεις πραγματικά, θα πρέπει να δεις και ένα κοινό το οποίο είναι κεντρογενές κοινό και το οποίο αυτή τη στιγμή το έχει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς το κοινό αυτό να το προσεγγίσεις με φωνές και με κριτική. Πάντως και η πολιτική αλλά θα πρέπει να παρουσιάσεις μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα θέσεων. Είναι σπρώξιμο για το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί μέσα από αυτό το διάλογο όντως να φανεί, να προκύψει ή να υπάρξει αίσθηση ότι αυτός είναι τώρα ο βασικός συνομιλητής. Επιλέγει αυτό, κατά τη γνώμη μου, το επιλέγει αυτό η κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε σιγά, βλέπω και μια αρθρογραφία σήμερα, βλέπω ότι τα κυβερνητικά στελέχη στρέφουν τα μπέλ τους πρωτίστως προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό που θέλω εγώ να πω ως πολιτικό. Έτσι, μια πολιτική εκτίμηση δική μου είναι ότι υπάρχει μια κίνηση αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ δεν προδικάζω τίποτα. Και άκουγα χθες και κάποιους ανθρώπους σοβαρούς, που με την έννοια ότι ακούω τους πάρα πολύ την εκτίμησή τους, ότι να δούμε τι κάνουμε, αν αυτό το πράγμα που μας δίνει ένα προβάδισμα το κατοχυρώσουμε, διότι δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Μα έτσι, είναι και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό σε κίνηση, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αυτό με εμένα με προβληματίζει είναι η ασυμμετρία που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, με ένα κόμμα να είναι κυρίαρχο παρά τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και να μην υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, δηλαδή αντιπολίτευση. Λοιπόν. Εδώ μετά τις εκλογές, ευρωεκλογές, ενδεχομένως να έχουμε άλλες δημόσεις, να έχουμε άλλες κινήσεις και να έχουμε και άλλους προσανατολισμούς. Τι εννοεί, συνεργασίες κλπ. Αλλά μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό. Λοιπόν, για να σε ακούσουμε. Η βασική κριτική που μπορεί να κάνει κανείς τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι το πολιτικό του σχέδιο εξασφαλίζει 12 χρόνια διακυβέρνηση στον κύριο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό του Μητσοτάκη 12 χρόνια. Βάλτε τα κάτω. 4 χρόνια έχει και άλλα 4 χρόνια μπροστά που διανύουμε. Και τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, να βγω δεύτερος για να γίνω πρώτος. Δικαίωμά του. Αλλά μετά, τι σημαίνει αυτό, πάλι μετά. Να βγω πρώτος στις εκλογές.
στις εθνικές. Λέει να κατακλείσω σε δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές για να βγω πρώτος στις εθνικές εκλογές. Ξαναλέω. Αυτό λέει. Ξαναλέω. Και από την άλλη, αυτό που λες, Κώστα μου, τι ασφαλίζει, επέτρεψε, τι εξασφαλίζει. Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή η παρουσία του κυρίου Τσίπρα δεν εξασφάλιζε. Δεν εντυπώνιζε την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Από το 30 στο 20 στο 17. Διότι επαναλαμβάνω, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν αυτή τη στιγμή εμφανίζει διαλυτικές τάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ που αποδοκιμάστηκε σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, που επιπροσθέτω, θα σημειώσω το εξής, ναι, έκανε μια παρέμβαση. Έκανε κάποιες συναντήσεις στο κενό. Εγώ επιμένω ότι δεν διαθέτει πλέον ο κύριος Τσίπρας το πολιτικό κεφάλαιο για να μπορέσει να μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε όντως να φύγει η ομπρέλα πια από μέσα και τα υπόλοιπα να έχουν άλλη κατεύθυνση. Κώστα μου, σε διακόψαμε, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω την άποψή μου. Αυτό που λέει ο κύριος, το σχέδιο του κυρίου Ανδρουλάκη είναι 12ετία Μητσοτάκη και μετά Ανδρουλάκη. Διότι ένα κόμμα που είχε 11% δεν πηγαίνει στο 40% ή στο 35% με μία εκλογή. Αυτό το λες επειδή ξέρουμε και το παρελθόν. Εάν είχε ένα άλλο. Αν είχε ένα άλλο. Από το 3 στο 30, πόσο πήγε. Με δύο εκλογές. Με δύο εκλογές. Με την εκλογή του 12 και την εκλογή του 15. Αυτό λέμε. Οπότε τα πάντα αλλάζουν. Δύο εκλογές όμως. Σήμερα που συζητάμε λοιπόν. Βάλε δύο εκλογές. Αυτό λέω. Και γι' αυτό και επανέρχομαι. Εάν είχε μία αντίληψη με τοπική. Mm-hmm. Αυτή που τη φώναζε πριν και κακώς το σχολιάζουμε ότι φώναζε πολύ, αν είχε μια μετοπική αντίληψη, θα έπρεπε η πολιτική του πρόταση να περιλαμβάνει και το μέτωπο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει μια πολιτική συμμαχιών. Αλλά δεν έχει. Οικολογία, ανανεωτική, τον ακούω, αν φύγω από δύο λεπτά. Ξαναλέω. Αυτό δεν θα έπρεπε αυτό να περιλαμβάνει κόσμο. Θα πρέπει να δημιουργήσει. Μετά τις ευρωεκλογές που είναι το θα πρέπει να δημιουργήσει. Ενδεχομένως, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πω ότι το έχει κάνει ενώ δεν το έχει κάνει. Αυτό δεν είναι χθες. Βγαίνει ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος στο Βήμα και λέει. Ενός κόμματος. Και λέει σε ασυμμαχίες. Για μια μεγάλη. Τον ακούγαμε προηγουμένως. Μιλάει για κοινωνικές. Μιλάει για την ανανεωτική αριστερά. Μιλάει για άλλες. Για την οικολογία. Μιλάει για άλλες συμμαχίες. Εδώ συζητάμε. Εγώ λέω για άλλο πράγμα. Λέω συμμαχίες ανάμεσα σε κόμματα. Συμμαχίες ανάμεσα. Ανάμεσα σε ποια κόμματα. Το Πασόκ είναι κόμμα. Ποια είναι η συμμαχία που θέλω να διατυπώσω. Με ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα συνομιλήσει, του Κασελάκη, του Αξιόγλου, του Παπά. Με ποιο ΣΥΡΙΖΑ θέλει. Ας προσδιορίσει αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει. Ας ξεκαθαρίσει πρώτα το ΣΥΡΙΖΑ. Ας προσδιορίσει λοιπόν αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει. Αλλά εδώ δεν μιλάει για πολιτικές συμμαχίες. Και μετά μιλάμε. Εδώ δεν μιλάει ο Ανδρουλάκης για πολιτικές συμμαχίες. Πάμε να μιλήσω με έναν κόσμο που τσακώνεται. Πάμε ξανά. Δεν μιλάει για πολιτικές συμμαχίες. Το θέμα του Πασόκ που δεν μιλάει. Και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι πέντε κομμάτια. Με ποιον θα μιλήσει ο Ανδρουλάκης. Με ποιον θα μιλήσει ο Ανδρουλάκης. Δικό του πρόβλημα. Ας επιλέξει αυτός τι να κάνω. Πάει λοιπόν και λέει θα μιλήσω με τη βάση. Δικό του πρόβλημα. Θα μιλήσω με τη βάση. Αυτό λέει. Είναι ξεκάθαρη τακτική. Στις δημοτικές εκλογές είχε πολιτική συμμαχιών. Δεν είχε πολιτική συμμαχιών. Υπήρξε πολιτική συμμαχιών, η οποία φάνηκε να είναι αποτελεσματική. Υπήρξε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία. Όχι όμως από τον Ανδρουλάκη. Όχι όμως από τον Ανδρουλάκη. Την πολιτική συμμαχιών της προοδευτικής παρατάξεως την υπέδειξε και την υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Στην Αθήνα πρωτίστως. Και δευτεροβότητα στη Θεσσαλία. Καλά, δεν είπε όχι βέβαια και αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει στην Αθήνα τι. Να πάει σπίτι, να πει αποχή. Ό,τι είπε και το ΚΚΕ. Ό,τι είπε και το ΚΚΕ. Εντάξει. Έτσι δεν έγινε. Τι έγινε με το ΚΚΕ, έσπασε ο κόσμος στη γραμμή. Α, δεν με νοιάζει. Θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάω σπίτι. Τι θα κάνει ο κόσμος είναι άλλη δουλειά. Δηλαδή, τι λένε οι ηγεσίες του κόσμου, κρίνουμε εμείς. Η ηγεσία του κόμματος είναι ευαγγέλιο για τη βάση. Όχι, αλλά είναι πρόβατα ψηφοφόροι. Το τι λέει η ηγεσία ενός κόμματος είναι αντικείμενο κριτικής. Το τι θα κάνει ο κόσμος είναι δική του δουλειά. Δεν κάνουμε κριτική στον κόσμο. Στην ηγεσία λοιπόν λέμε, η ηγεσία του Πασόκ δεν είχε πολιτική συμμαχιών, ενώ ήταν ανοιχτός ο χώρος και αποδείχθηκε ότι υπήρξε δυνατότητα για πολιτική συμμαχιών όταν έχεις δύο πράγματα. Αξιόπιστο πρόσωπο, εναλλακτική πρόταση και αξιόπιστο πρόσωπο. Μόνο τότε. Και το είχε τον Πασόκ με τον Δούκα. Δεν το έκανε όμως ο Ανδρουλάκης. Επιλογή του Ανδρουλάκη ήταν ο Δούκας. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης. Επιλογή του Ανδρουλάκη ήταν ο Δούκας. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης και υπενθυμίζω ότι είχαμε δημοτικές εκλογές στις δημοσκοπήσεις. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε αν βγει δεύτερος Ανδρουλάκης θα πάω στον Ανδρουλάκη. Συγγνώμη, αν βγει δεύτερος ο Δούκας θα πάω στο Δούκα. Ενώ ο κόσμος του Δούκα δεν πήγαινε στο Ζαχαριάδη όλος. Πήγαινε στον Μπακογιάννη. Γιατί πήγε στο αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Είναι ένα πολιτικό. Όλοι πήγαν. Όχι, λοιπόν, άλλο λέω. Πήγε ο Ζαχαριάδης στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πολιτικό σχήμα. Πρόβλημα. Δηλαδή, α πήγε ο Ζαχαριάδης στο δεύτερο γύρο και το βλέπαμε λοιπόν, τότε. Το είδαμε στις δημοσκοπήσεις γιατί ρωτήθηκε ο κόσμος. Γι' αυτό το λέω. Λέω, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο κόσμος του Πασόκ δεν πηγαίνει, του Δούκα μάλλον,
δεν πηγαίνει κατευθείαν στο Ζαχαριάδη να περάσει ο Ζαχαριάδη στο γύρο. Είναι πολύ κέντρο, πας περίπτωση. Αυτό όμως είναι πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Είναι το δίπορτο. Λοιπόν, μισό λεπτό για να προλάβουμε. Κάνε μας ένα σχόλιο, επειδή τον Δημήτρη τα συζητάμε έτσι διεξοδικά όλες τις ημέρες, όλη την εβδομάδα. Για την παρέμβαση Τσίπρα θέλω να μας πεις. Αν είδε σοβαρή παρέμβαση Τσίπρα, αν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αν αυτό μπόρεσε να κάνει τώρα, εάν υπάρχει ακόμα το πολιτικό κεφάλαιο, αν ήθελε απλά να φύγει η ομπρέλα από μέσα, εν πάση περιπτώσει που ίσως να το είχε άνθρωπος που μας μυαλούνται από πριν. Ότι ο χρόνος της παρέμβασης που έγινε μετά την Κεντρική Επιτροπή και αφού είχε αποχωρήσει η ομπρέλα έχει μία σημασία. Έχει σημασία επίσης και με ποια πρόσωπα επέλεξε να μιλήσει, να συνομιλήσει. Υπενθυμίζω ότι υπήρξε στην εποχή, την Κυριακή, το Σάββατο, ένα κείμενο το οποίο έκανε μία πρόταση. Το οποίο έλεγε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να είναι η Αξιόγλου ή ο Χαρίτσης, συμπρόεδρος στο κόμμα να είναι ο Τεμπονέρας και γραμματέας στο κόμμα της Νόνης Σακελαρίδης. Για κάτσε, για μισό. Ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, συνδιοικητήριο, αυτή μια χαρά. Σημειώνω δε, γιατί όλα έχουν τη μικρή ή τη μεγάλη σημασία. Στην εποχή το Σάββατο υπήρξε ένα άρθρο από τους. Μεγάλο άρθρο που με τίτλο Δικός μας δρόμος από τις 6 συν 6. Όλους όμως. Παρότι είναι ένα άρθρο κεντρικό γραμμής, στην πρώτη σελίδα δεν υπήρχε χτύπημα. Και υπήρξε σε μια εσωτερική σελίδα, έχουμε μια ιδέα αυτή. Θα έχουν πολλές τέτοιες ιδέες, θα πέσουν, γιατί ο χώρος αυτός παράγει τέτοια πράγματα. Το βασικό πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι όλα αυτά είναι απολύτικα. Ενδιαφέρουν μόνο τους αναφερόμενους. Ναι, ναι, ναι. Προς το παρόν σίγουρα μόνο αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμάς, βέβαια. Και όλη η συζήτηση, γι' αυτό και το λέγα και στην αρχή, και όλη η συζήτηση έτσι όπως γίνεται, ναι, είναι μια συζήτηση η οποία βρά αποκλειστικά γιατί δεν αφορά τον κόσμο. Σου λέει, άντε, τελειώνετε και κάνετε να κάνετε τη δουλειά που εμείς σας είπαμε να κάνετε. Mm-hmm. Γιατί σας είπαμε να κάνετε αξιωματική αντιπολίτευση. Ακόμη και αν σας μειώσαμε τα ποσοστά. Γιατί σας μειώσαμε τα ποσοστά? Γιατί δεν κάνετε αυτό που μας είπατε το 19. Να φτιάξετε το κόμμα σας. Καθαρό. Έτσι είναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Εγώ συμφωνώ με την εκτίμηση αυτή ότι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δόθηκε από τους πολίτες στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ο οποίος όμως συμφωνώ με αυτό που είπε πίσω ο Κώστας, ότι δεν έκανε το 19 αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή είχε μια εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν την υλοποίησε. Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Ποιος? Τα μέλη μόνο? Όχι, βέβαια. Ο επικεφαλής δεν έχει ευθύνη? Έτσι είναι. Λοιπόν, και τέλος πάντων, ο κύριος Τσίπρας μια ήταν στην αριστερά, μια ήταν στο ΠΕΣ, μια ήταν το ένα, μια με τον Καμένο, μια με τον Ανδρουλάκη και μια με τον ΓΑΠ. Και κράτα, δηλαδή, και ένα απόλυτο, ένα απόλυτο ιδεολογικό, αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά αλλού. Δεν υπήρχε ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό τιμώρησε ο κόσμος. Πάντως ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτό νομίζω πια ότι είναι αρκετά πιο ξεκάθαρο. Ας την εφαρμόζε. Γι' αυτό είναι αρχηγός. Τελευταίο ερώτημα, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν πάω να σας ρωτήσω. Έχει το περιθώριο. Δηλαδή, αν ξαφνικά δούμε, είπε Στέφανο Κασελάκη, ξαφνικά αρχίζει, περιμένει να δει τι θα κάνει η ομάδα Αξιόγλου, του έχει τίνει και το τελευταίο χέρι φιλίας πια. Έχει πάντως χρόνο για να ανατρέψει την εικόνα, δεν έχει. Δεν έχει. Γι' αυτό λέω ότι μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ δεν θεωρώ τον κύριο Κασελάκη εξεγραμμένο από χέρι, όπως πολλοί σπέβδουν να το προδικάσουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κάποια επικοινωνικά χαρίσματα. Φαίνεται ότι θα πορευτεί με ένα σχέδιο. Έχει δίπλα του στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν ένα πολιτικό βάρος ανάλογο των άλλων που θέλουν να φύγουν. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση, νομίζω. Έχει και ένα ένσυχτο επιβίωση, υποθέτω. Άρα, ας μην προδικάζουμε εξελίξεις. Να δούμε πώς ακριβώς θα συμβεί. Πάντως θεωρώ ότι έτσι ή αλλιώς, με ευθύνες ή μη ευθύνες, με παραδείγματα όπως του Δούκα στην Αθήνα ή στην Θεσσαλία, στην περιφέρεια, νομίζω ότι αν στις ευρωεκλογές δούμε αυτή τη χαόδη απόσταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα ποιο είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τότε νομίζω ότι θα υπάρξουν διεργασίες. Στον προοδευτικό χώρο. Οι προοδευτικές δυνάμεις. Στην εισαγωγικά προοδευτικό χώρο και θα πρέπει να αλλάξουν. Θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές συμμαχίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν, το βάρος του εκλογικού αποτελέσματος. Να σημειώσω τώρα. Θα πω λοιπόν τώρα μια κακία. Ο Χαρίλας Φλωράκης έλεγε. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει εν προκειμένου, ότι τα σκόρβατα αναρρεώνουν, δυναμώνουν. Έλεγε πολλά. Χαρίλας Φλωράκης. Αλλά θέλω να πω το είπαμε το αστείο, να πούμε. Προφανώς και είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ να λύσει το θέμα. Όσο οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν, δεν δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη άνοδος στο ΠΑΣΟΚ, οπότε να διαμορφωθεί τελείως διαφορετικό το σκηνικό, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος απλώς κάθεται στο σπίτι του και περιμένει. Και η αποχή είναι του προοδευτικού κόσμου. Πάντως θες
Πάντω θε. Από το πάντω σε πάντω με πάτε. Με έχετε. Το σταματάμε. Πια. Μισό χαρά λεπτό. Μου. Διότι παρακολουθώ συνεδριάσει Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αρκετά χρόνια. Και βάλε. Και βάλε. Να μην λέμε και ηλικίε. Χθε, επειδή ξέρει τι συνεδριάσει, συνήθω γίνονται στα καφέ γύρω πριν τη συνεδρίαση, η οποία ξεκίνησε πάλι ώρα ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, είδα ένα κλίμα το οποίο καιρό έχω να το δω. Ενθουσιώδες, ερωταστικό. Δηλαδή, ένα κλίμα που ευνοεί κινητοποίηση. Mm-hmm. Ένα κλίμα που κάνει τον κόσμο στις τοπικές κοινωνίες, όπου έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ υπερτερούσε σε δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε παράταξη. Δεν απέκτησε τις ρίζες που είχε το ΠΑΣΟΚ στις τοπικές κοινωνίες ιδιαίτερα. Βλέπω λοιπόν ότι από τη μια έχουμε ένα στράτευμα εισαγωγικά απογοητευμένο και από την άλλη ένα ενθουσιασμένο. Μπορεί αυτό ως ο παράγοντας να επιδράσει στη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών. Ενδεχομένως. Πάντως η μπάλα ακόμα δεν έχει χαθεί τελείως. Αυτή είναι η εκτίμησή μου από τα πόδια του κυρίου Κασαλάκη. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που σήμερα έχω, μαζί. Έχω ένα 32 να πω κάτι για το τέλος που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Θα πάμε σε αυτό το θέμα αμέσως μετά, το ξέρω, παρακαλώ. Το άκουσα γι' αυτό και το λέω. Παρακαλώ. Λοιπόν, το θέμα το ότι ο Τοβέλος ανέβηκε από την Αθήνα και πήγε στη Θεσσαλονίκη και το βάλαν στο ανοιχτό κομμάτι του λιμάνι και όχι μέσα στο λιμάνι και το βαράει ο αέρας. Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Τι εννοείς? Εννοώ ότι το Βέλος το πήραν από την πρωτεύουσα, mm-hmm. από το λιμάνι του Πειραιά, το ανεβάσαν Θεσσαλονίκη. Στις επισκέψεις που πηγαίνουν τα σχολεία, όχι πάρα πολλές, δεν τους λένε για την ιστορία του Βέλους. Τους λένε τα μήκη και τα πλάτη και πόσες τορπίλες έπαιρνε. Πόσες βόμβες έρχνε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου. Το πλοίο έχει συγκεκριμένο πολιτικό φορτίο. Βέβαια. Και το έχουν αφήσει και το αφήσαν εκεί. Στο δε ναυτικό μουσείο το οποίο σχεδιάζεται να φτιαχτεί στον Πειραιά, δεν έχουν βάλει θέση για το Βέλος. Δεν το ήξερα. Αντίθετα δε, έχουν βάλει θέση για τα Liberties, τα παλιά πλοία που είχαν έρθει μετά τον πόλεμο από την Αμερική και πάνω στα οποία χτίστηκε, ας πούμε, ο νέος εφοπλισμός στην Ελλάδα. Έχουν βάλει θέση γι' αυτό, αλλά για το πολεμικό. Αλλά στο μουσείο mm-hmm. αυτό για το Βέλος δεν υπάρχει. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις και το γεγονός ότι όντως πραγματικά. Και αυτό είναι πολιτικό. Και αυτό είναι βαθιά πολιτικό. Λες, να μην λες την ιστορία του Βέλους. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να είναι όντως βαθιά πολιτικό, να υπάρχει μια απόλυτη αδιαφορία και να βλέπουμε ένα βολοδέρνη, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, το Βέλος σαν κορδότσουφλο. Πραγματικά εξαιρετικά. Και δεν έχει υπάρξει ούτε μια παρέτηση ακόμα. Ο Χαρίλαος φοράει. Ούτε μια παρέτηση στο ναυτικό για αυτό που συνέβη στο εσωτερικό. Δύο εσωτερικά πλοία έχουμε. Όντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τουλάχιστον μια παρέμβαση. Να δούμε τι γίνεται με αυτό. Και το ένα πήγαν να το βουλιάξουν εν καιρό ειρήνη. Τι ήθελες να πεις τώρα γι' αυτό? Θα τα αφήσω για μια άλλη. Θα τα αφήσεις για άλλη. Έχει χαρίλο, να κάτσε, έχει χαρίλο, φλωράκι να πει. Θα το πεις καλά. Χαρίλος έλεγε ότι άμα στη θάλασσα, δηλαδή στη δημοκρατική παράταξη, ό,τι κάνουμε στη... τη βρίσκεις στο αλάτι. Στο αλάτι. Ό,τι κάνουμε στη θάλασσα το βρίσκουμε στο αλάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή, και αυτό είναι ένα ζήτημα και ένα πολύ μεγάλο θέμα, έτσι, υπήρξε ένας διχασμός στη βάση της δημοκρατικής της ευρείας, διότι τότε όσοι ας πούμε το 12 ήταν οι Καμένοι, ήταν μια χαρά. Mm-hmm. Όσοι ήταν ΠΑΣΟΚ, ήταν οι Γερμανοσολιάδες, δοσύλλογοι, τα παίρνανε, λαμόγια και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά στη βάση δεν έχουν κλείσει ακόμα. Λοιπόν, θα δούμε, θα αποτυπωθούν όλα. Εξαιρετική χαρά. Κώστας Πουλακίδας, Αυγή και Κόντρα, Δημήτρης Χόνδρος, αρχισυντάκτης βήμα.gr. Σας περιμένω και πάλι. Να είστε καλά, ωραία συζήτηση. Εμείς θα κάνουμε σε λίγο τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι ακριβώς έγινε με το Βέλος. Αν το χάσετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πραγματικά τραγική αυτή η κατάσταση. 2 μέτρα ρήγμα τώρα στην Πρίμνη. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες από ό,τι κατανοώ. Πάμε στις εφημερίδες. Τον έχουμε, γιατί δεν μου το λέτε. Τον έχουμε το θεολόγο Ηλίου. Ορίστε, θεολόγη, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Βλέπουμε και τις εικόνες την ώρα που πια έχει προσεγγίσει και λίγο το Βέλος πιο κοντά προς την Προβλήτα. Τι έχει γίνει, δηλαδή είναι πολύ απογοητευτικό. Φαντάζομαι και για εσάς που είστε εκεί, έτσι, και ως κάτοικοι της πόλης. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Ναι, η Θεσσαλονίκη το συζητάει έντονα αυτό. Ήταν ένα πλοίο που αγαπήθηκε πολύ από το 2019 που είχε έρθει για τις εορταστικές εκδηλώσεις και τελικά έκατσε 4 χρόνια εδώ γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πολλοί που πήγαιναν να το επισκεφτεί. Πολλά σχολεία, όπως άκουσα και προηγουμένως, πήγαιναν για να δουν το Βέλος αυτό από κοντά, το ιστορικό αυτό πλοίο που κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, στη Βοστόνη. Πολέμησε με τον Αμερικανικό ναυτικό κατά της Ιαπωνίας, ήρθε εδώ το 1958 και πραγματικά είναι και σύμβολο κατά της δικτακτορίας που είχε πάει το πείρωμά του στην Ιταλία για να ζητήσει άσυλο και τελικά βλέπουμε ότι πέστη υλικές ζημιές από τον αέρα της Θεσσαλονίκης, από τα κύματα
Και πραγματικά εδώ η πόλη συζητάει πώς δεν το απομάκρυνα νωρίτερα στο λιμάνι, χωρίς να προκληθούν ζημιές, και έγινε μια μέρα μετά, γιατί πραγματικά το ρήγμα είναι πάνω από 2 μέτρα πριν του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο χώρο του λιμανιού, είναι στην εμπορική πτέρυγα, εκεί που πάνε τα μεγάλα πλοία όταν έρχονται τα κρουαζερόπλοια και δένουνε. Αναμένεται σήμερα να γίνει μια εκτίμηση της ζημιάς, να δουν τι μπορούν να κάνουν, αν θα γίνουν εργασίες προετοιμασίας ώστε να μεταφερθεί κάπου, που αναμένουμε να δούμε και αυτό που θα είναι, και αν γίνει η πλήρη αποκατάστασή του. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε καμιά πληροφορία για το πότε θα αρχίσουν όλες αυτές οι εργασίες. Τραγικό πάντως, έτσι. Είναι... Ώρες ατελείωτες βολόδερνε. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό. Και να μην υπάρχει και μια προετοιμασία, προεργασία για κάτι το οποίο για τον καιρό εδώ συζητάμε όλοι μια εβδομάδα πριν. Όχι, θα ήταν το Σαββατοκύριακο με ανέμους, θυελλώδους κτλ. Έτσι δεν είναι, ρε θεολόγια. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Γνωρίζανε. Δηλαδή. Γνωρίζαν και οι πόλοι λένε αυτό. Υπάρχουν και πολλοί που στέλναν και επιστολές, μας λένε. Και πολίτες της Θεσσαλονίκης που ανήκουν και σε σύνδεσμο εξοριστέντων. Που είχαν στείλει επιστολή και προειδοποίηση ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μας λένε ότι πήραν πολίτες τηλέφωνα στο πλοίο και έλεγαν τι θα κάνετε, γιατί έχει πολύ αέρα και μεγάλα κύματα και είναι επικίνδυνο για το πλοίο. Καταλαβαίνετε ότι βλέπουμε ότι υπήρχε μια ανησυχία από τους πολίτες. Φανταζόμαστε ότι γνώριζαν και οι αρμόδιοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Όλοι έχουν πληροφορηθεί γι' αυτό. Εννοείται. Δηλαδή, βλέπαμε και τα ρεπορτάζ μεταδίδατε το Σαββατοκύριακο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος δηλαδή πραγματικά στεκόταν πολύ θλιμμένος απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το βλέπεις. Και εγώ χρησιμοποίησα τον όρο άδικο, που είναι πάρα πολύ λάθος. Καθόλου άδικο δεν είναι. Είναι το γεγονός ότι υπήρξε αδιαφορία και δεν υπήρξε καμία οργάνωση. Αυτό είναι και είναι τρομακτικό. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεολόγια μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο αγαπημένος μας συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, θεολόγος Ηλίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σχόλιο τώρα με αυτό, γιατί έχουμε τον κύριο Κρασά μαζί μας. Θα δούμε και τον κύριο Δεσποτόπουλο για να ανοίξουμε το γεωπολιτικό μας παράθυρο στον κόσμο και ιδίως προς τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Τώρα πραγματικά δεν σας λείπουν αυτές και εσάς αυτές οι εικόνες. Είναι τρομερό, δηλαδή το βλέπαμε ώρες αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα γίνει το λάθος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Σας βλέπουμε. Εγώ είμαι του στρατού, οπότε τα τεχνικά θέματα πώς προσδέονται. Δηλαδή είναι ένα μνημείο είναι, αυτή τη στιγμή είναι, αυτό που βλέπουμε. Αλλά στο στρατό υπάρχει, μάλλον σε ένοπλες δυνάμεις, μια έκφραση όταν γίνεται κάτι, μια ζημιά, λέμε υπάρχει υπεύθυνος. Και όταν υπάρχει υπεύθυνος, αναζητείται ο υπεύθυνος. Άρα στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Κάποιος είναι υπεύθυνος. Ας αναζητήσει τον υπεύθυνο της ζημιάς. Και το κόστος μετά είναι άλλο. Τι να πω πραγματικά. Λοιπόν, ελάτε να σας ακούσουμε. Έχουμε, τα λέγαμε, οι πληροφορίες μέσα στο Σαββατοκύριακο θέλαν να υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία, κυρίες και κύριοι, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, το οποίο λίγο ή πολύ είχε παρουσιάσει ως προδιαγεγραμμένο ότι θα μπορούσαμε να δούμε περαιτέρω απελευθερώσεις ομήρων από τη Χαμάς. Μιλούμε για ένα αριθμό περίπου 50. Τώρα, υπήρξαν και διαψεύσεις, το οποίο όμως έχει και αυτό μια λογική, κύριε Κρασά, να ξεκινήσω από σας. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, διαπραγμάτευση που σίγουρα υπάρχει, υποτίθεται ότι αν το δούμε, θα το δούμε σήμερα περίπου 11 η ώρα, ώρα Ελλάδας, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι θα δούμε μια απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς. Έχει και μια λογική το να διαψεύσουν τα μέρη. Τώρα θα δούμε βέβαια. Εγώ άκουγα το πρωί στο CBS τον υποδιευθυντή του Συμβόλου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Φίρμαν, που λεγόταν, ο οποίος είπε προς το παρόν δεν έχει ισχύει η αρχή ότι όταν δεν συμφωνηθούν όλα δεν συμφωνείτε συμφωνία. Τίποτα. Έτσι. Και παρά τις πιέσεις της δημοσιογράφου να αποσπάσει πληροφορίες, λέω θεωρώ αυτή τη στιγμή να μην μεταδώσω καμία πληροφορία, γιατί θα είναι εις βάρος των διαπραγματεύσεων οι οποίες διεξάγονται μέχρι να υλοποιηθεί η συμφωνία. Και μάλιστα όταν αναφερόταν σε αριθμούς, ούτε αριθμούς ήθελε να δώσει, γιατί λέγονται κάτι νούμερα. Άμα δείτε τα διάφορα ειδησιογραφικά παρακτορία, από 12 μέχρι 60. Ναι. Άλλοι λένε περισσότερα. Πάλι και οι όροι για τις 5 μέρες, άλλοι λένε άλλα. Και άλλος είπε, είναι εις βάρος, λέει, των συνομιλιών να διαχέονται, λέει, προς τα έξω, όχι των συνομιλιών, είναι εις βάρος των ομήρων, της ασφάλειας και της ζωής των ομήρων, να διαχέονται αυτές τις πληροφορίες. Είναι κάτι, λέει, ευαίσθητο και δεν ήθελε να απαντήσει. Άρα προφανώς κάτι γίνεται και θα δούμε το αποτέλεσμα. Και όταν θα δούμε το αποτέλεσμα θα μπορούμε να το κρίνουμε. Διότι είναι αυτά τα πράγματα στις συνομιλίες, ειδικά όταν γίνονται μέσω τρίτων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να... Το Κατάρ πάντως εκεί στη μέση, που έτσι δημιουργεί αυτή την διευκόλυνση μεταξύ των ανοιχτών διάβλων, κύριε Δεσποτόπουλε. Αλλά βεβαίως έχουμε και τον Νετανιάχου, ο οποίος διαρκώς λέει
Μέχρι τέλους, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε τώρα να αυξάνεται η κριτική και της κοινής γνώμης, εντάξει, έχουμε συζητήσει και εδώ όλοι μαζί, αλλά πλέον έτσι και πιο εμφατικά. Δηλαδή και ο Μακρόν έχει στείλει τα μηνύματά του και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει το μέχρι τέλους, στη φάση που είμαστε. Δηλαδή έχει καθοριστεί πια αυτό το τέλος. Μπορεί να πει ότι θα το πάει όντως μέχρι να ξεριζώσει τη Χαμάς από πού. Δηλαδή οι ηγέτες της Χαμάς, έχουμε πει πολλές φορές, στο εξωτερικό είναι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει ο θύλακας. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Είναι γεγονός ότι ο κ. Νετανιάχου έχει κρατήσει μια σκληρή στάση. Δηλαδή, έχει διακηρύξει ότι στόχος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι όντως να τελειώσει με τη Χαμάς. Να την ξεκληρίσει, να την διώξει εντελώς από τη λωρίδα της Γάζας. Και εδώ υπάρχει ένα ξεθόριασμα του ηθικού πλεονεκτήματος που είχε στην αρχή του Ισραήλ. Λόγω ακριβώς της σφοδρότητας της επιχείρησης αυτής. Φοβάμαι δηλαδή ότι αυτά που είδαμε στο προηγούμενο νοσοκομείο θα τα δούμε σήμερα και στο Ινδονησιακό νοσοκομείο στη Λόρδα της Γάζας, διότι φαίνεται ότι η Χαμάς κρατάει εκεί στα νοσοκομεία κοιτίδες επιχειρησιακής δράσης και φαίνεται το Ισραήλ να αποφασίσει να χτυπήσει και νοσοκομεία προκειμένου να χτυπήσει τη Χαμάς. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Και το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχάς έχετε δίκιο να λέτε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί η Χαμάς. Ξέρετε, τα παιδιά αυτά σήμερα που είναι 6, 7, 8, 9, 10 ετών και βλέπουν στη λωρίδα της Γάζας να σκοτώνται τα αδέρφια τους, οι γονείς τους, οι παππούδες τους και να βομβαρδίζεται το τοπίο τους, είναι σχεδόν τελειολογικά, σχεδόν με τα βεβαιότητας η επόμενη γενιά τρομοκρατών. Έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο που η βία στη βία δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος ότι θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και είμαστε σε αυτή την πολύ κακή κατάσταση για την περιοχή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι έχουμε δει και το υλικό και θα το ξαναδούμε τώρα σε λίγο. Το είδαμε και στην αρχή με τους τηλεθεατές μέσα από το Αλσίφα, όπου ουσιαστικά συνεχίζουν. Τι θέλετε, πείτε μου. Να πω κάτι για το Αλσίφα. Το Αλσίφα μέχρι το 1946 όταν οι Βρετανοί ήταν Βρετανικοί στρατώνες. Μετά έγινε νοσοκομείο. Το 1980 όταν οι Ισραηλινοί είχαν τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας, φτιάξανε, κατασκευάσαν ένα αυτό το υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο μάλιστα είχε ένα δίδυμο νοσοκομείο στο Τελ Αβίβ. Είναι σε έκταση 60 θρεμάτων. Επίσης, οι Ισραηλινοί, επειδή όλα εκεί τα κατασκευάσουν με την προοπτική να λειτουργήσουν σε περίοδο πολέμου και σε περίπτωση βομβαρδισμών, ήταν αυτοί οι οποίοι έχουν χτίσει υπόγεια και υπόγειες σύραγγες, ώστε να μπορεί το νοσοκομείο να λειτουργεί. Οι Ισραηλινοί το 1980, όταν χτίσανε το νοσοκομείο, φροντίσανε από κάτω να υπάρχουν υπόγειες εγκαταστάσεις στο Αλσίφα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε τώρα. Το Αλσίφα είναι φτιαγμένο από τους Ισραηλινούς και το φτιάξαν με τέτοιο τρόπο, όχι μόνο το Αλσίφα, όλα εκεί τα φτιάχνουν. Άρα γνωρίζουν πολύ καλά. Άρα γνωρίζουν και οι ίδιοι τι υπάρχει εκεί κάτω και το χρησιμοποιούν. Όταν ανέλαβε από τη Φατάχ η Χαμάς, απέλυσε 600 γιατρούς, διότι δεν ήταν προσκύμενοι προς το κίνημα της Χαμάς. Και έκτοτε δεν ξαναέκανε και καμιά φορά εκλογές. Τώρα, όσον αφορά ο Νετανιάχου, μεταξύ της ασφάλειας των Ισραηλινών πολιτών και των Απολιών Αμάχου, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή και να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε στις 7 Νοεμβρίου, επέλεξε την ασφάλεια των πολιτών. Ναι. Γι' αυτό έχουμε. Πάντως έχει παραδεχτεί έτσι ότι δεν τα καταφέραμε. Δηλαδή, τι δεν τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Δεν έχουν σκοτωθεί εδώ πέρα 10.000. Διότι έτσι πως διεξάγεται ο πόλεμος, εκ των πραγμάτων πρέπει να επιλέξεις. Το πιο ωραίο είναι να λες ότι εγώ δεν με νοιάζει να το κάνετε και να βγάλετε τη Χαμάς, αλλά να μην σκοτώσετε αμάχους. Εκ των πραγμάτων αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται είναι ότι. Μα σε κανέναν πόλεμο, παραδείγματος χάρη, αν μα επιτεθεί η Τουρκία και βομβαρδίσει ένα νησί, θα σκοτωθούν και άμαχοι. Εάν αποβιβαστεί στο νησί, θα πρέπει εμείς να βομβαρδίσουμε τα στρατεύματα τουρκικά. Πάλι κι εμείς. Αφήστε τώρα αυτό, άμα το πάμε έτσι, πραγματικά είναι τραγική. Δηλαδή, δεν θα χτυπήσουν τα στρατεύματα για να μην σκοτώσουν τους αμάχους.
Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, ότι δηλαδή τίθεται κάποιες κόκκινες γραμμές, οι οποίες είναι σαν θεωρία τίποτα στο χαρτί. Εν πάση περιπτώσει, να προλάβουμε να ρωτήσω και για το ζήτημα της επίσκεψης Ερντογάν στην Γερμανία. Τουλάχιστον αμήχανη η συνέντευξη τύπου με τον Σόλτς. Ουσιαστικά με έναν Ερντογάν να δηλώνει ότι δεν χρωστάει σε τίποτα στο Ισραήλ, διότι αυτός δεν συμμετείχε στο ολοκαύτωμα, με τον Σόλτς από δίπλα να τον κοιτάει. Εν πάση περιπτώσει, κάπως τα έχουν βρει μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι βγήκε μετά και κάτι τραγικό από όλη αυτή την συνθήκη. Κύριε Δεσποτόπουλε, πώς ερμηνεύσατε αυτή την συνάντηση? Μην ξεχνάμε, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ότι τίθεται το ζήτημα και του μεταναστευτικού πολύ εμφατικά για την επόμενη μέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το θέμα των Eurofighter, που φαίνεται ότι μπορεί να έγινε μια συζήτηση, αλλά όπως λέει πάντα ο Ερντογάν και στην Αμερική το έλεγε αυτό. Παιδιά, υπάρχουν και αλλού. Δηλαδή, έχετε εσείς αυτά, εμείς μπορούμε να βρούμε από αλλού. Δεν ξέρω πια από πού θα βρει κι αυτός. Κάπου θα βρει. Τουρκία είναι. Λοιπόν, τι λέτε, κύριε Δεσποτόπουλε? Το ταξίδι του κυρίου Ερντογάν στην Τουρκία δεν πήγε καλά. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει συνέντευξη τύπου, ακριβώς διότι γνώριζαν οι δύο πλευρές ότι δεν θα έχουν σημεία σύγκλησης. Πίεσε η Τουρκία και έγινε συνέντευξη τύπου, προσέξτε, πριν την συνάντηση των δύο ηγετών. Διότι ξέρετε, όταν συναντιούνται οι δύο ηγέτες, ξέρουν από πριν λίγο πολύ τις αποφάσεις. Δεν τις αποφασίζουν εκείνες τη στιγμή, έχουν προηγηθεί συνεννοήσεις. Ήξερε λοιπόν ο κύριος Ερντογάν και το όχι για τα Eurofighter και το όχι για την Τελωνιακή Ένωση και το όχι για την βίζα στους Τούρκους πολίτες, την κατάργηση της βίζας για την Ευρώπη. Και ήξερε προφανώς και την παραπομπή στην Ελλάδα του θέματος του μεταναστευτικού προσφυγικού σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ενοχλήθηκε ο κύριος Ερντογάν και έκανε τις δηλώσεις αυτές πρώτη συναντήσεως, γυρίζοντας δε στο αεροσκάφος, επειδή προφανώς κατάλαβε ότι έχει δοθεί ένα ειδικό βάρος, ένας ειδικός ρόλος στην Ελλάδα στο θέμα το ευρωτουρκικό, είπε ότι δεν θέλουμε τα διμερή μας θέματα, τα διμερή θέματα Ελλάδος-Τουρκίας να περνάνε από τρίτους, προφανώς προνοώντας Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία για μένα έχει αρχίσει και δυσκολεύεται πολύ πια με τους δυτικούς συμμάχους, σε σημείο που δεν ξέρουμε καν αν αυτή την περίοδο θεωρούνται πραγματικοί σύμμαχοι. Ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βρεθεί σε σημαντικά διέξοδα σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική. Λοιπόν, τι λέτε κι εσείς? Η επίσκεψη του Ερντογκάν, συμφωνώ με αυτά που είπε σχετικά με την επίσκεψη του Ερντογκάν στη Γερμανία, αλλά αναμένουμε και την επίσκεψη του Ερντογκάν στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι η επίσκεψη της Τουρκίας στην Ελλάδα θα είναι βλαπτική για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ. Το πόσο βλαπτική θα είναι θα το δείξει το μέλλον. Διότι θα έρθει εδώ πέρα 300 άτομα, θα πούνε πράγματα τα οποία εμείς συμφωνούμε με το Ισραήλ. Δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθούμε και τα λοιπά, αλλά σε κάθε περίπτωση τη στιγμή που θα έρθουν, διότι όταν υπολογίζεις ένα σύμμαχο, τον θέλεις στις δύσκολες. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να πει κάποιος να αρνηθεί το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος με τον άμεσο. Ναι, υπάρχει, αλλά να το ξέρουμε ότι υπάρχει το τίμημα της κάθε ενέργειας. Να δούμε τι θα πούμε εμείς για να το περιορίσουμε. Αν με επιτρέπετε εδώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τίμημα. Η θέση της Ελλάδος στο πλευρό της Ισραήλ είναι ξεκάθαρη. Και δεν νομίζω πραγματικά να πιστεύουν οι Ισραηλινοί ότι θα συμμαχήσουμε με τους Τούρκους, ειδικά στο θέμα της λωρίδας της Γάζας. Λοιπόν, το αντίθετο νομίζω ότι αν ο κύριος Ερντογάν ψελίσει κάτι για τη λωρίδα της Γάζας ή το Ισραήλ επί ελληνικού εδάφους, η ελληνική κυβέρνηση θα διασαφηνίσει τη δική της θέση. Πιθανά με κάποια αυρότητα, λόγω του ότι θα γίνεται σε δικό μας έδαφος, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Εντάξει, είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι διαφωνούμε, π.χ. για τη Χαμάς, δεν σημαίνει ότι θα το δεχτούμε εδώ. Τώρα, βέβαια, για το θέμα του Ισραήλ, θα δούμε. Εντάξει, ο χρόνος θα δείξει το πώς και το γιατί. Είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, δηλαδή, το θέμα της λωρίδας της Γάζας δεν είναι στην ατζέντα, δεν είναι στην ατζέντα μας. Το θέμα της λωρίδας της Γάζας δεν είναι στην ατζέντα μας με την Τουρκία. Όπως και το Ισραήλ μπορεί να συζητάει διάφορα θέματα με την Τουρκία, αλλά αν είναι θέματα που δεν μας αφορούν, δεν μας ενοχλεί. Αυτό το οποίο... Δηλαδή, θα συζητήσουμε με την Τουρκία για την Παλαιστίνη, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό, θα συζητήσουμε για το Δεν λέω για το ότι θα συζητήσουμε για το θέμα της Γάζας, που και αυτό καίει, αλλά σαν επίσκεψη, σαν γεγονός, όταν έρχεται ο Ερντογκάν με 300 άτομα στην Αθήνα και έχει τεθεί με αυτόν τον τρόπο εναντίον
του Ισραήλ. Όμως και εγώ θα πω ότι θα έπρεπε ούτως ή άλλως. Δεν θα ήταν το καλύτερο που θα έρθει. Αυτό έχει κανονιστεί από πριν ούτως ή άλλως. Ανεξάρτητο όπως του δύο καθένα. Λοιπόν, το κρατάω πολύ με πολύ προσοχή αυτό που λέτε. Θα το δούμε. 7 Δεκεμβρίου θα είμαστε εδώ. Θα το δούμε και πότε και θα έχει και στο μέλλον. Ότι, δηλαδή, είναι αυτές οι ισορροπίες. Γιατί οι ισορροπίες και οι συμμαχίες και οι σχέσεις κτίζονται. Και στις δύσκολες στιγμές αποδεικνύονται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε στηρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που δεν σε στηρίζουν. Κύριε Κρασά μου, τα γυαλιά σας τα πήρατε από τα κράτησα δέσμια από την προηγούμενη τα εβδομάδα. Σας έφερα και μια κούπα με το... Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Έχω και μπρελόκο από τον κύριο Κρασά. Ναι, και, το... και που γράφει και το... την ιστοσελίδα, τη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Βεβαίως, την επόμενη φορά και ο καφές που αύριο. Κύριε Δεσποτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου ορτήκεις μια φορά εδώ. Νομίζω πρέπει να μας πει όμως τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, νομίζω τώρα, στον αέρα και να πούμε. Έτσι, μας πω και θα αποχωρήσετε. Ωστόσο, ο παρουσιαστής, ο έμπειρος, ο τηλεοπτικός. Πού είναι, πού είναι αυτή η ιστοσελίδα. Ιστορικά δρόμενα τελεία GR. Ορίστε, ορίστε. Στα λατινικά μικρά όλα. Αυτό και το ιστορικά με κάπα. Εγώ το ήξερα, αλλά προβόκαρα την κουβέντα για να ακουστεί. Ιστορικά δρόμενα τελεία GR, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τον κύριο Δεσποτόπουλο, τον κύριο Κρασάη, στο επανειδή σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, σε ελάχιστα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Καραΐσκο, ο μαραθωνοδρόμος μας, αυτός ο υπέροχος νέος, ο οποίος πραγματικά έχει και μια συγκλονιστική πορεία ζωής και μας κάνει πάντα περήφανος με τις επιδόσεις του. Να δω αν θα το πω σωστά. 2 ώρες 22 και 36, είναι έτσι, κύριε Καραΐσκο. Τέλεια. Λοιπόν, τι να πεις μετά από αυτό. Σε πολύ λίγο είναι εδώ κοντά μας για να μοιραστούμε σκέψεις, να μοιραστούμε στιγμές, να το γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό. Ελάτε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας, μέχρι να τον υποδεχθούμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα νέα. Σπάει η ομοιρία για τους ιδιοκτήτες. Ποιες είναι οι 5 μεγάλες αλλαγές. Ακίνητα για ένα νομοσχέδιο σκούπα, κάνει εδώ λόγο η εφημερίδα, που θα συζητήσουμε και εμείς στη συνέχεια τα βασικότερα σημεία με τον κύριο Θεοδωρίδη. Θα είναι αργότερα μαζί μας στο οικονομικό μας τραπέζι με Γιάννη Χατζησαλάτα για να τα δούμε όλα. Αποδέσμευση ιδιοκτητών από τους πολιτικούς μηχανικούς, απλοποίηση της διαδικασίας για την ανασύσταση του φακέλου οικοδομικής άδειας, κατάργηση υποχρέωσης εγκατάστασης φυσικού αερίου, διασφάλιση αρτιότητας οικοπαίδων σε περιπτώσεις μείωσης του εμβαδού λόγω αναγκαστικών απαλλατριώσεων, αξιοποίηση αδόμητων οικοπαίδων στην Αθήνα για τη δημιουργία υπαίθριων πάρκινγκ. Όλα αυτά αναλυτικά εδώ. Και φυσικά, ομάδα Αξιόγλου άνοιξαν την πόρτα της εξόδου. Τι εκτιμούν τα νέα για όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Βλέπουμε ότι, όπως αναφέρουν, θα συνεχιστεί η τακτική των αποχωρήσεων σε δόσεις. Η ναι μεν αλάθες της πρώην Υπουργός προς την αποσυγκόλυση, οι σκληροί και οι ρεαλιστές της χθεσινής πανελλαδικής συνδιάσκεψης και άλλα βεβαίως μέσα αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Συν δύο προτάσεις πώς θα ελεγχθεί ο κυκλοφοριακός στην Αττική. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Πάντα πολύ πλούσια τα νέα. Πάμε να δούμε και την απογευματινή. Η απόδραση των 6-6, έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν η Έφη Αξιόγλου και η παρέα της. Πιο συγκεκριμένα εδώ, πιο εμφατικά από την απογευματινή, με πόσους βουλευτές θα μείνει ο Κασελάκης. Η θελώδης διαδικτυακή συνεδρίαση, οι βαριές κουβέντες, τα απρόπτα και οι μεγάλες εκπλήξεις. Ανυπόμονος Ηλιόπουλος, λέει η απογευματινή, δεν αντέχεται, ο Βούρκος τελείωσε. Και προειδοποίηση Μητσοτάκη στους κερδοσκόπους για την ακρίβεια που σαρώνει επάνω δεξιά. Θα προστατεύσουμε τους πολίτες, μπαίνει τάξη στο χάος των προσφορών. Ερντογάν εν ιαλοπολείο στο Βερολίνο. Αυτά τα οποία συζητήσαμε τώρα εδώ με τους κυρίους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά για 6 κατηγορίες συνταξιούχων. Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους ανά ταμείο, τα ποσά για επικουρικές, δώρα, ΕΑΣ και παράλληλη ασφάλιση. Συν τα 5 σως για τους φόρους των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους την Τετάρτη. Τα κύματα λάβωσαν το βέλος. Όπως είπαμε και πριν, πολύ μεγάλο θέμα. Η εφημερίδα των συντακτών βάζει στο επίκεντρο τη Γάζα. Πιέσεις για εκεχηρία ενώ η σφαγή συνεχίζεται. Άρθρο Biden υπέρ της επανένωσης Γάζας και Δυτικής Όχθης και της λύσης των δύο κρατών. Στένεψαν τα περάσματα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το ένα πόδι εκτός κόμματος, η 6-6 αναφέρει η εφημερίδα. Και για την περιοχή, την πλημμυροπαθή Λάρισα Τρίκαλα, οι άστεγοι πλημμυροπαθείς ζητούν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Να προχωρήσουμε στην κόντρα. Φεύγουμε, αλλά μένουμε μέχρι να φύγουμε. Αντί να κάνουν αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, σφάζονται μεταξύ τους αστεία απόφαση εντός εισαγωγικών, λέει η κόντρα της ομάδας Αξιόγλου, που δεν τολμάει να έρθει σε ρήξη με τον Κασελάκη. Και εδώ, σε επίκεντρο, διεθνής κατακραυγή για τον βομβαρδισμό σχολείου στη Γάζα. Δεκάδες οι νεκροί, παγκόσμιο σοκ. Στην On Time,
Στο Δαφνί, ο Σταμάτης Γαρδέλης. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα αποκλειστικό εδώ της εφημερίδας, η οποία αναφέρει ότι ο γνωστός ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και μία εβδομάδα με αυτοκτονικές τάσεις. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Με έφτασαν στο σημείο να φουντάρω από τον Έκτο γιατί τα χάνω όλα. Πρώτα σπεύσε να τον επισκεφτεί ο φίλος του και δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο Αλκίνος Μπουνιάς, τον οποίο έχει μιλήσει. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μία κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, θα ηρεμήσει ο ίδιος και θα πάνε όλα καλά. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι. Μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας, μιλάμε για άλλες καταστάσεις, στις οποίες πάντα πρέπει να υπάρχει ιδέουσα προσοχή, ακόμη και στη μεταφορά της είδησης. Αποκλειστικό πάντως στις On Time αναλυτικά. Και φοιτητής 19 ετών στα Σπάτα, κρεμασμένο σε ντουλάπα. Εκεί ανοίγουν άλλες συζητήσεις. Υπάρχει μια διαδικασία ευρήματα από σατανιστική τελετή. Είναι μια υπόθεση έτσι σημαντική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει και η γνώμη των πατρών. Τα μηνύματα της αποχώρησης, ημερομηνία λήξης στο μέλλον του κόμματος, εντεντωμένο σχοινή οι εξελίξεις, τέλος και η νεολαία Θεσσαλονίκης. Ναι, στη μεγάλη της πλειοψηφία η νεολαία Θεσσαλονίκης αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για την ηγεσία, την νέα ηγεσία. Λοιπόν, και πυρετός για την απεργία, κατεβάζουν ρολά την Τετάρτη, αυτό που σας έλεγα, εμπορικά καταστήματα, ενώ χειρόφρενο τραβούν και τα ταξί. Την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε 24ωρη απεργία στα ταξί. Το λέω για να μην βρεθεί κανείς προεκπλήξεως δυσάρεστης. Και σε κάθε περίπτωση θα τους δούμε όλους επαγγελματίες, ετοιμάζονται δικηγόροι, γιατροί, ετοιμάζονται πάντες την Τετάρτη να κατέβουν έτσι και να διαδηλώσουν ενάντια στο νομοσχέδιο, το οποίο, ξαναλέμε, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα υπάρξουν αλλαγές, σημειακές αλλαγές, με έναν ίδιο πυρήνα. Θα δούμε αυτό τι σημαίνει στο τέλος. Λοιπόν, κρατώ τις αθλητικές μου για τη συνέχεια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά σας το είπα και πριν, που είναι εδώ ο κ. Καραΐσκος. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Ολόφρεσκος μετά από το 40ο μαραθώνιο. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό. Και ήταν ποια συμμετοχή, η ένατη. Ήταν ο ένατος τερματισμός στην Αθήνα και έχω τερματίσει και 4 μαραθώνιους στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και στον κλασικό, μετάλλια επί μεταλλίων. Κάθε φορά είναι ευκολότερη, δυσκολότερη ή διαφορετική από την προηγούμενη? Κάθε φορά είναι μοναδική, είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι καινούργιο, είναι λες και το κάνεις πρώτη φορά. Η μέρα του αγώνα, η προετοιμασία δεν αλλάζει. Βρίσκεις πράγματα με την εμπειρία δηλαδή και με τον καιρό τα οποία θέλουν βελτίωση, τα αλλάζεις, έχεις δει τι σου ταιριάζει, τι όχι, ή διατροφικά ή πάνω στα κομμάτια της προπόνησης. Οπότε έτσι πάει το. Εν τω μεταξύ, αυτό το καταπληκτικό και με τον μαραθώνιο, εδώ σας βλέπουμε βεβαίως, είναι πάντα πόσο συγκινητικό είναι και για εσάς που συμμετέχετε, γιατί εδώ μιλάμε για έναν άθλο, και για τον κόσμο που σας παρακολουθεί. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να το δει από την τηλεόραση, να εκτιμήσει την αθλητική προσπάθεια και πάλι. Ο κόσμος πραγματικά που είναι σε κάθε βήμα που σας χειροκροτά, πόσο τελικά είναι drive, πόσο σας πρόχνει, πέρα από την αθλητική σας έτσι, που είναι ένα κίνητρο πάντα, έτσι, το αθλητικό κίνητρο αυτό καθ' αυτό. Ο κόσμος πόσο μετράει σε ένα τέτοιο αγώνα? Εντάξει, είναι σημαντικό να βλέπουμε κόσμο στο δρόμο, να μας χειροκροτάει, να φωνάζει το όνομά μας, να μας μπουστάρει με έναν τρόπο. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν είσαι καλά πάνω στον αγώνα, όσο και να φωνάζει ο κόσμος, όσο και γνωστούς ανθρώπους δικούς σου να δεις, εντάξει, σίγουρα θα νιώσεις κάποια πραγματάκια, αλλά επειδή είναι μεγάλη προσπάθεια ο μαραθώνιος και ειδικά ο μαραθώνιος της Αθήνας, έχει τις ιδιαιτερότητες τις δικές του, τις κλίσεις, ο καιρός, δεν είναι βοηθητικά για αυτό το αγώνισμα, το επίπονο. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι βοηθητικό και με χαροποιεί εμένα να βλέπω παιδάκια στη διαδρομή και όσο πλησιάζει δηλαδή προς το τέλος, ο κόσμος είναι περισσότερος, οπότε όλο αυτό μας βοηθάει. Αλλά είναι το σώμα, το κορμί, το μυαλό που εκείνη την ώρα πρέπει να συντονιστούν. Σίγουρα. Είναι ο μαραθώνιος της Αθήνας από τους πιο δύσκολους? Αν δεν είναι ο δυσκολότερος, είναι από τους πιο δύσκολους σίγουρα. Ναι. Αυτό που εμείς λέμε και χαιρόμαστε, θα δούμε μαραθώνιο με καλό καιρό. Είναι τελικά ένα δράμα για τον αθλητή του μαραθωνίου? Για μας η υψηλή θερμοκρασία, όπως και τώρα, δεν βοήθησε και η υγρασία. Ειδικά μετά το 30 χιλιόμετρο για εμένα, που ήμουν μπροστά στους προπορευόμενους, την ένιωσα πολύ τη ζέστη, ήταν πολύ αισθητή. Εντάξει, ναι, δεν μας αρέσει η ζέστη. Αυτό για να δούμε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα ανάλογα από ποια πλευρά έτσι τα βιώνεις. Λοιπόν, κάθε μαραθώνιος, αντιλαμβανόμαστε ότι από το πρώτο του μέτρο μέχρι το τελευταίο, πραγματικά μπορεί να εκπλήξει και τον ίδιο τον αθλητή. Δεν μπορείτε να ξέρετε τι περιμένετε. Έχετε μια αίσθηση του σώματός σας, της κατάστασής σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η έκπληξη,
το δυσάρεστο σωματικό συναίσθημα, η κράμπα, η αδιαθεσία, όλα αυτά, πώς τα ξεπερνάς? Είναι πνευματικό το θέμα? Υπάρχουν πέρα από τα σωματικά tricks που μπορεί να κάνεις και πώς μπορείς να τα κάνεις ενώ είσαι εν κινήσει? Είναι ιδίως μυαλό? Η προετοιμασία είναι πολύμηνη και επίπονη, όπως είπα και πριν, του μαραθωνίου, οπότε πάνω στις προπονήσεις και στην προετοιμασία μας έχουμε περάσει από τέτοιες δυσκολίες τις οποίες ανέφερες. Οπότε έχουμε μάθει να τις διαχειριζόμαστε, να τις δουλεύουμε και να, όπως και με τη ζέστη δηλαδή, είμαστε στην Ελλάδα, κάνουμε προετοιμασία το περισσότερο κομμάτι εδώ πέρα. Οπότε έχουμε μάθει να τρέχουμε στη ζέστη, στην υγρασία, να παθαίνουμε κράμπες, να έχουμε αρνητικές σκέψεις, να θέλουμε να τα παρατήσουμε, όλα αυτά που μπορεί να σου συμβούν και σε έναν αγώνα. Οπότε είμαστε προπονημένοι και σε αυτό. Σίγουρα στον αγώνα δεν σου υπογράφει κανένας. Μπορεί να έχει πάει τέλεια η προετοιμασία, ένα τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, να έχουν πάει όλα τέλεια. Αλλά στην ημέρα του αγώνα να τύχει κάτι το οποίο είναι πολύ απρόπτο, μια κράμπα, το οποίο κάτι, ένας κοιλιακός πόνος, κάτι το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο και μπορεί να σου χαλάσει πολύ τη διάθεση και την όλη σου πορεία. Εντάξει, πρέπει να σφίξεις ντότ για να το διαχειριστείς και να προχωρήσεις, όσο δύσκολο κι αν είναι. Εγώ αυτό κάνω, δηλαδή έχω βρεθεί και τώρα σε αυτόν τον αγώνα που κέρδισα και μπορεί να φάνηκε ότι το έκανα εύκολα, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Γιατί σε τελείωσα πολύ cool. Και τα μεταξύ, σκεφτήκα πού ξεκινήσατε και πού φτάσατε. Ο μαραθώνιος είναι πολύ ειδική συνθήκη, δηλαδή και για τους απ' έξω πια, που ξέρουμε ότι όλοι οι αγώνες έχουν τη δική τους δυσκολία. Ο μαραθώνιος είναι πια κάτι άλλο. Είναι το υπέρτατο. Είναι υπέρτατη δυσκολία, ας πούμε, στο στίβο. Είναι το χειρότερο, μπορείς να διαλέξεις το πιο δύσκολο και το πιο challenging. Εντάξει, δεν θα έλεγα το χειρότερο, εγώ το αγαπάω. Με πολύ πολύ αγαπητό και εγώ, καταλαβαίνετε. Εντάξει, είναι από τα πιο επίπονα αθλήματα του στίβου, θεωρείται. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα που είναι υπεραποστάσεις, βουνά και τέτοια, τα οποία είναι εξίσου δύσκολα κι αυτά. Αλλά στο κομμάτι το δρομικό, ο μαραθώνιος δηλαδή, είναι το πιο δύσκολο. Και θεωρείται και ο βασιλιάς των αγωνισμάτων, έτσι. Ορθόν. Άρα η προπόνηση για έναν μαραθώνιο είναι πολύ μίνι μαραθώνι. Φτάνετε να κάνετε και την διαδρομή αυτή καθ' αυτή κάποια στιγμή ή όχι, το κρατάτε για το τέλος? Σαν απόσταση εγώ έχω φτάσει και στα 40 χιλιόμετρα δηλαδή στην προπόνησή μου. Δηλαδή 42 και 200 μέτρα ενώ μαραθώνιος έχω κάνει στην προπόνησή μου μέχρι και 40. Τις Κυριακές που κάνουμε το long run, το μεγάλο τρέξιμο δηλαδή. Έχει φτάσει εκεί. Οπότε ήταν πολύ κοντά στην απόσταση του μαραθωνίου, αλλά υπήρχαν πολλές εβδομάδες πριν, οι οποίες ήταν από 30 έως 38 χιλιόμετρα. Σχεδόν σαν να το κάνατε, δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, πάντα λέμε υπάρχουν κάποια ορόσημα έτσι, στη ζωή μας, στη ζωή ενός αθλητή, στη ζωή ενός επαγγελματία, όλων μας. Ήθιστε η δεκαετία να έχει πάντα μια ιδιαίτερη φόρτιση για όλους μας. Αυτή η αλλαγή δεκαετίας, αυτή η αλλαγή πορείας. Για σας σηματοδοτεί κάτι καινούριο? Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ανοίγει ένα διαφορετικό έτσι, πεδίο επιδιώξεων? Τι σημαίνει για σας αυτό το πρώτο πολύ σημαντικό και λαμπερό κεφάλαιο της ζωής σας? Πάτε στο επόμενο, τι μπορεί να είναι αυτό? Σίγουρα, κλείνει μια μεγάλη σελίδα, ανοίγει μια άλλη καινούρια, με μεγαλύτερα όνειρα, περισσότερους στόχους, με αισιοδοξία, πολύ με χαρά, ναι, με πολύ διάθεση. Οπότε ναι. Κλείνει μία, ανοίγει μία άλλη. Έχετε, φαντάζομαι, πράγματα στο μυαλό σας. Ναι. Τι θα μας πείτε από αυτό, τι οραματίζετε? Καταρχάς, η ζωή σας αυτή τη στιγμή είναι πολύ καθορισμένη από τον αθλητισμό, δεν το συζητώ. Και η επόμενη μέρα της στρέφεται γύρω από τον αθλητισμό, ή θα σας δούμε, έχετε στο μυαλό σας και άλλα πράγματα τα οποία θα ξεδιπλώσετε εν καιρό? Εντάξει, σίγουρα σκέφτομαι πολλά και για το μετά, το τι θα κάνω, με τι θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Παράλληλα με το τρέξιμο, γιατί το τρέξιμο δεν θα το αφήσω ποτέ και να τρέχω, αλλά και να βοηθάω κόσμο, να κάνω το κομμάτι της προπονητικής, το οποίο θέλω να ασχοληθώ μετά από τον πρωταθλητισμό. Οπότε, τα έχω στο μυαλό μου, σκέφτομαι διάφορα. Ωραία. Και θα δούμε στην πορεία. Αλλά πώς το τρέξιμο, τρέξιμο. Το τρέξιμο, δηλαδή, τρέξιμο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, άμα έχεις φτάσει να το κάνεις αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αρνηθείς ποτέ ένα τέτοιο έρωτα. Γιατί είναι έρωτας, έτσι. Είναι έρωτας, είναι ψυχοθεραπεία για εμένα. Είναι κάτι το οποίο με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής μου. Οπότε δεν πρόκειται να το αλλάξω. Αυτό. Λοιπόν, επειδή το ξεκινάω από εκεί, έτσι για να σας γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Είναι μια ερώτηση την οποία την κάνουμε όλοι. Όταν καλά-καλά σκέφτεσαι ότι με μια καθημερινότητα δουλειάς, γραφείου κλπ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις ενδεχομένως μια ισορροπημένη προσωπική ζωή. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι, OK, έχω την ισορροπία. Άλλοι που λένε δεν το βρίσκω με τίποτα. Ένας αθλητής αυτής της δυσκολίας, αυτών των απαιτήσεων, πώς ξεκουράζεται, πώς βρίσκεται τις ισορροπίες στη ζωή του, με τον άνθρωπο της ζωής του, με τους φίλους του, με την οικογένειά του? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η προπόνηση είναι μεγάλη, ο όγκος είναι μεγάλος, ο καθημερινός
το καθημερινό κόστος και αυτά που πρέπει να κάνεις είναι πολλά, και ψυχολογικά και σωματικά. Πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου, πρέπει να προσέχεις τη ξεκούρασή σου. Θέλει πολλές θυσίες, πολλές υποχωρήσεις, δεν θέλει πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, για να το κάνεις καλά και να υπάρχει και βελτίωση, πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Mm-hmm. Προπόνηση, δηλαδή ξεκούραση, φαγητό. Οπότε περιορίζεσαι σε πολλά άλλα. Αυτό που είπα, δηλαδή, κάνεις πολλές θυσίες, όπως στις ερωτικές σου σχέσεις, στις φιλικές, στις εξόδους σου και όλα αυτά. Οπότε έχεις ένα περιορισμό. Βέβαια, όλα συνδυάζονται και όλα μπορείς να τα κάνεις, γιατί και πιο πριν δούλευα παράλληλα. Mm-hmm. Ναι, μέχρι υπήρξε το μεγάλο διάστημα που δουλεύατε και κάνατε όλη αυτή τη σκληρή προπόνηση. Από το 2013 που ξεκίνησα μέχρι το 2017 που μπήκα εθνική ομάδα, δούλευα κανονικά και σεζόν, πήγαινα τα καλοκαίρια, ναι. Αλλά προσπαθούσα και έβαζα και την προπόνηση, δεν την άφηνα με τίποτα. Σίγουρα ήταν πιο κουραστικά, σίγουρα δεν ήμουν στο επίπεδο που είμαι τώρα. Αλλά μπορούσα και τα. Νιώθετε ότι έχετε χάσει κάτι? Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι εμένα στόχος μου είναι αυτός, αυτό θέλω και σίγουρα θα βρω και ανθρώπους που με αγαπάνε πραγματικά, είναι μαζί μου, θα είναι στο πλάι μου, οι άνθρωποι μου και ξέρουν ότι για μένα αυτό είναι το μέγιστο. Δηλαδή υπάρχει κάτι που να ζηλέψατε ή ούτως ή άλλως μέχρι να φτάσετε σε αυτό το σημείο να ασχοληθείτε, είχατε την πορεία ζωής σας, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα ήταν αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι αδιαπραγμάτευτο σίγουρα. Επειδή έχω ζήσει μια έντονη ζωή στα εφηβικά μου χρόνια, δεν μου έχει λείψει κάτι. Έχω βγει, έχω διασκεδάσει, έχω ξενυχτήσει, έχω κάνει διάφορα. Οπότε αυτό ήρθε σε μια ηλικία και σε μια φάση της ζωής μου πολύ όρημη. Οπότε ήταν ξεκάθαρο. Και αυτό που με έκανε να νιώθω, δεν το είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Όλα τα άλλα που είχα κάνει και παλιά και λίγο πιο πριν δηλαδή. Οπότε. Αδιαπραγμάτευτο. Ωραία. Πότε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, πότε καταλάβατε, εν τω μεταξύ, πραγματικά, σας μιλάω στο πληθυντικό, γιατί μου δημιουργείται αυτή την αίσθηση και του σεβασμού για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε, ανεξάρτητα από το αν είμαστε κοντά ηλικιακά, πραγματικά, νομίζω και όλοι, δεν είμαι σίγουρη, μπορεί να μην είμαστε καθόλου τώρα που το σκέφτομαι, έχουν πάρει στα χρόνια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο σας όθησε εκεί και όχι σε κάποια άλλη επιλογή, αν δοκιμάσατε άλλου τύπου αθλήματα πριν, πώς μπήκατε σε αυτό και είπατε, εγώ εδώ είμαι, αυτός είμαι, αυτό θα κάνω? Και να ξέρετε από τις δυσκολίες, γιατί μας είπατε ότι δουλεύατε 4 χρόνια. Ναι, όχι 4, από το 13 μέχρι το 17. Α, από το 17, ναι. Και πριν εννοείται δούλευα. Περιστασιακά, έτσι, με delivery και όλα αυτά, όταν ήμουν και μαθητής. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία, από 4 χρονών, με το τζούντο. Ήταν ο πρώτος μου έρωτας στα αθλήματα. Ακόμα το αγαπάω το τζούντο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα. Μέχρι τα 16 μου χρόνια ήμουνα πρωταθλητής στην κατηγορία μου. Εντάξει, ήμουνα και πολύ ελαφρύς, όπως και τώρα είχα αυτό το χάρισμα. Μετά είχα μια φάση της ζωής μου την οποία σταμάτησα τον αθλητισμό. Έπαιζα ποδόσφαιρο, η δεύτερη μου μεγάλη αγάπη, το ποδόσφαιρο. Και μετά, όπως είπαμε, ήρθε το τρέξιμο σε μια ηλικία και σε μια φάση της ζωής μου η οποία ήταν πολύ καθοριστικό. Ήταν ο τερματισμός που τον βλέπω κιόλας τώρα που... Θα το δούμε, παιδιά, αν μπορούμε να δούμε και την τον εικόνα. Βλέπω τώρα εδώ, εγώ. Ο τερματισμός την πρώτη φορά, το 2013, τόσο έντονο και τόσο πλημμυρισμένο το συναίσθημα, πλημμυρισμένα συναισθήματα και τόσο έντονα και τόσο μορφά, τα οποία, εντάξει, ήταν και η στιγμή, ήταν και το timing δηλαδή. Αλλά είπα ότι θα το ξανακάνω και του χρόνου. Αυτό είναι. Γιατί δεν το είχα βρει τόσο καιρό, γιατί δεν το είχα κάνει τόσα χρόνια. Αυτό είναι. Ναι. Πώς είναι, δεν είναι πολύ τυχεροί που έχουν βρει να το πούνε αυτό. Ήταν τι, ότι μπορώ να καταφέρω κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταφέρω πολύ. Ότι αν έχω κάνει αυτό, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ποιο ήταν το συνέστημα? Όχι, ήταν το συνέστημα το ότι αυτό που σου δίνει όλη αυτή η προσπάθεια και όλο αυτό που περνάς, η δυσκολία, ο πόνος, τα αρνητικά συναισθήματα και ότι τερματίζεις έναν αγώνα τόσο δύσκολο στο Καλλιμάρμαρο, σε ένα τόσο ιστορικό γήπεδο με τόσο. Κόσμο, όλο αυτό με έκανε να νιώσω εντάξει. Σκεφτόμουν βέβαια και το που ήμουνα πριν και το που έφτασα τώρα να τρέχω ένα μαραθώνιο. Και όλο αυτό ήταν το που βέβαινε τόσο ωραία μέσα μου και με έκανε να νιώθω τόσο καλά. Οι δικοί σας άνθρωποι, καταρχάς, προέρχεστε από μια οικογένεια αγαπημένη, πολύ αγαπημένη, που σας έχει στηρίξει και σε πολύ δύσκολες στιγμές. Όταν οδηγηθήκατε πια σε αυτό το δρόμο, τι σας έλεγαν? Δηλαδή, σας έσπρωξαν ακόμα περισσότερο, σας όθησαν, δεν πίστευαν ότι μπορεί τελικά να παραμείνετε τόσο πιστός? Ποια είναι εκεί η συνθήκη? Εντάξει, επειδή με ξέρουν πολύ καλά και ό,τι κάνω, το κάνω πολύ καλά και δίνω το 100% του εαυτού μου, ήξεραν ότι εντάξει, ασχολούμαι στην αρχή ερασιτεχνικά. Πιο μετά βλέπανε σιγά σιγά τη βελτίωσή μου και πηγαίνανε με αυτό που πάω εγώ. Δηλαδή δεν είχα κάποια να μου πούνε μια συμβουλή ότι ναι, ασχολήσου, το έχεις.
με αφήνανε, εμπιστευόντουσαν δηλαδή, με εμπιστευόντουσαν και ξέραν ότι αν θα το κάνω και αν αποφασίσω να το κάνω, θα το κάνω καλά και θα είναι για καλό μου. Οπότε... Έχει αποδειχθεί, πιστεύω. Ναι. Οπότε μια χαρά από αυτό. Έχετε περάσει, να πούμε τώρα, κάποιες περιπέτειες όντας μικρότερος και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και τις ξεπεράσατε και υπερβήκατε τον εαυτό σας και υπερβήκατε έτσι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Αυτό τι σας έχει αφήσει? Εντάξει, είναι μια εμπειρία δύσκολη, αλλά παράλληλα μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Με έχει κάνει πολύ δυνατό. Μου αρέσει πολύ να το μοιράζομαι και έτσι πήρα και την απόφαση να το κάνω την πρώτη φορά. Γιατί έχω λάβει βέβαια και πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία με έχουν κάνει να νιώσω ότι έχω βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα. Γιατί δεν ήξερα στην αρχή αν θα βοηθήσω ή όχι. Απλά ένιωσα καλά και ήθελα να το κάνω μετά από 10 χρόνια που ήμουν καθαρός. Οπότε με χαροποιεί πάρα πολύ γιατί μέχρι και τώρα, μετά τον αγώνα, επειδή ξαναδημοσιεύτηκε πάλι δηλαδή, ναι, ότι πού ήμουνα, η πορεία μου και όλα αυτά, πήρα μηνύματα πάρα πολλά, μέχρι και μέσα από τη φυλακή. Οπότε όλο αυτό με χαροποιεί. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται πολύ σε κάποιους κουραστικό το να αναφέρεται συνέχεια, αλλά δεν είναι, πρέπει συνέχεια αυτό να λέγεται, γιατί ήμουνα κι εγώ σε εκείνη τη θέση, φορούσα κι εγώ αυτά τα παπούτσια, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και μπορώ να καταλάβω και θυμάμαι ότι όποτε έβλεπα κάποιον ο οποίος ήταν καθαρός και είχε κάνει ένα πάρα πολύ μικρό πράγμα, για μένα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Και όχι μόνο για εμένα, ο οποίος ήμουν στη χρήση, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν γύρω μου και πήραν ελπίδα, οι γονείς μου. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί πραγματικά εσείς ήταν και τυχερός, επειδή είχατε την οικογένεια κοντά σας. Το οποίο δεν είναι και δεδομένο ότι συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Ισχύει αυτό, γιατί ξέρω και ήξερα πάρα πολύ κόσμο, παιδιά, τα οποία δεν είχαν καμία στήριξη και το θέλανε πραγματικά. Κάποιοι τα καταφέρανε, κάποιοι δεν ξέρω αν τα καταφέρανε. Εύχομαι να είναι καλά. Πραγματικά, το ξέρω και το λέτε έτσι μέσα από την καρδιά σας. Θέλω να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι είστε ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι με το που είδατε ότι μπορείτε να βοηθήσετε, είπατε θα το κάνω. Ότι όπως η ιστορία μου μπορεί να βοηθήσει κάποιους, είμαι διατεθειμένος να το πω, να το κάνω, να το μοιραστώ και είδατε κατευθείαν ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Άρα, νομίζω ότι έχει νόημα να το πούμε αυτό, να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Πώς άνθρωποι οι οποίοι έχετε δημόσιο βήμα, ξεχωρίζετε, έχετε μια τεράστια επιτυχία, έχετε μια τεράστια επιτυχία, μια σειρά βεβαίως επιτυχιών. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε ανθρώπους οι οποίοι λένε μόνο εγώ το περνάω, μόνο εγώ μπορώ, δεν μπορώ να ξεπεράσω έναν εθισμό, ένα άλλο πρόβλημα. Τι τους λέμε λοιπόν? Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, αυτό. Δηλαδή και ανταπόκριση να μην έπαιρνα πίσω, δηλαδή να μην έπαιρνα κάποια μηνύματα που να μου λέγανε ευχαριστώ, παίρνω δύναμη και αυτά. Εγώ θα συνέχιζα να το κάνω. Για το λόγο που είπα ακριβώς πριν, ότι επειδή ξέρω, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει το κουράγιο, τη δύναμη, να μου στείλει ένα μήνυμα, μπορεί να του είναι δύσκολο, να μην νιώθει καλά να το κάνει αυτό. Οπότε εγώ θα το έκανα, γιατί ξέρω πολύ καλά πώς νιώθει και πώς, τι περνάει και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Οπότε θα το έκανα. Ποιο είναι το σημείο καμπής που καταλαβαίνετε ότι είστε πια έτοιμος να διεκδικήσετε άλλα πράγματα από τη ζωή σας και για τον εαυτό σας? Εντάξει, τα πρώτα χρόνια είναι η αλήθεια ότι παζαρεύεις πολλά πράγματα στο μυαλό σου, σκέφτεσαι πολλά, βγαίνεις από ένα χώρο, μια κοινότητα και ένα καθαρό περιβάλλον στη ζωή έξω, η οποία είναι πολύ σκληρή και πολύ άδικη, είναι η αλήθεια, πολλές φορές. Έχεις πολλά πράγματα να διαχειριστείς, να αντιμετωπίσεις, μπαίνεις σε ένα χώρο εργασιακό, το οποίο βλέπεις πολλά πράγματα τα οποία σε δυσκολεύουν πάρα πολύ και δεν τα περίμενες έτσι. Περίμενες κάπως αλλιώς τη ζωή, τα περίμενες όλα ρόδινα και όλα ωραία, αλλά δεν είναι έτσι δυστυχώς τα πράγματα. Μέσα από αυτά, βέβαια, εγώ βρήκα τη δύναμη και γινόμουν πιο δυνατός. Προσπαθούσα και τα δούλευα για να γίνομαι καλύτερος και να παίρνω μέσα μου δύναμη. Και μπορώ να πω ότι το σημείο καμπής που με ρώτησες πριν, συγγνώμη για τον ελληνικό. Εγώ θέλω τον ελληνικό, εννοείται. Έτσι νιώθω και το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σημείο καμπής ήταν τότε που ξεκίνησα να τρέχω, το πρώτο μου μαραθώνιος, ο οποίος μου έκανε αυτό το κλικ μέσα μου και είπα. Γιατί όπως είπα πριν, ήταν πολλά πράγματα που παζάρευα μέσα μου, πολλές δυσκολίες, τις οποίες έλεγα δεν ήξερα τι θα κάνω στη ζωή μου, αν θα ασχοληθώ με κάτι, αν θα πάω σε κάποια σχολή, αν θα δουλέψω, αν θα ξαναγυρίσω πίσω εκεί που ήμουνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αυτό ήταν που μου έκανε το κλικ και έδεσε τόσο καλά. Ήμουν τυχερός το οποίο το βρήκα αυτό. Ναι. Και κάτσε και στο πολύ σωστό timing
Ωραία. Δεν θα το βρουν όλοι. Θα το βρουν όλοι γρήγορα. Θα το βρουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Υπάρχει για όλους, είμαι σίγουρος. Υπάρχει για όλους όμως. Έτσι. Είμαι σίγουρος για αυτό που το λέω. Υπάρχει για όλους, γιατί και εγώ δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα είναι το τρέξιμο. Εγώ έβλεπα να τρέχουν, π.χ. όταν έπαιζα ποδόσφαιρο ή τζούντο, και τους κορόιδευα. Φοβερό. Έλεγα αυτός είναι τρελός. Δεν πάει καλά. Κάθε και τρέχει μόνος του. Μου φαίνονταν κάτι πολύ παράξενο, πολύ ξένο από αυτά που ήξερα εγώ. Δηλαδή, το ένα ήταν πολεμική τέχνη και το άλλο ήταν ένα ομαδικό άθλημα, το πιο δημοφιλές στον κόσμο, ξέρω εγώ. Οπότε δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο το τρέξιμο όπως τώρα. Όντως, ναι, καμία σχέση. Οπότε όλα αυτά ήταν. Λοιπόν, εγώ πραγματικά νομίζω ότι ανταποκρίνεται πλήρως. Δηλαδή, η αύρα που βγάζετε, αυτή η αίσθηση που δίνετε και όταν μιλάτε από κοντά κτλ., νομίζω ότι είναι απόλυτα κουμπωμένη με αυτό το οποίο και κάνετε και μπορεί να εκλάβει ο κόσμος. Θέλω να το πω δηλαδή και στην προσωπική τώρα επαφή, έτσι όπως σας έχω κοντά μου. Βλέπω έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευγενικό, πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ με ένα βλέμμα ήρεμο, πέρα από την συγκίνηση, σε πάση περιπτώσει, που να ξέρετε ότι και εγώ έτσι με το ζόρι μπορεί να έχω συγκρατηθεί σε κάποια φάση της κουβέντας μας. Το οποίο μου δημιουργεί πάρα πολύ ελπίδα για τη συνέχεια. Δηλαδή, αυτό που κάνετε, πηγαίνετε σε σχολεία, έχετε, σας έχουν πει να κάνετε. Πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, έχω πολλά τέτοια και είμαι πολύ χαρούμενος που τα έχω και με καλούνε. Και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια. Και τώρα με έχουν καλέσει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης να πάω το Δεκέμβριο, όχι τον Απρίλιο είναι αυτό. Έχω πάρα πολλά και εννοείται ότι είμαι διατεθειμένος και πρόθυμος να πάω σε όλα. Να μόνο καλό θα κάνει. Ναι. Μόνο να καλό. Μιλήσω, να με δούνε, να. Για να εμπνεύσετε περισσότερο κόσμο. Σε εμάς σίγουρα το έχετε κάνει, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μοιραστήκαμε έτσι αυτές τις σκέψεις σας. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε. Είμαι σίγουρα θα κάνετε πολλά και ενδιαφέροντα και στην συνέχεια όταν θα είστε έτσι πιο έτοιμος θα τα μοιραστείτε. Εύχομαι πάρα πάρα πολλές επιτυχίες ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να κρατήσετε αυτή την υπέροχη γλυκύτητα και ευγένεια που έχετε. Είναι συγκινητική αυτή από μόνη της. Κύριε Καραΐσκο, εξαιρετική χαρά και τιμή που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και δικιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν υποδεχθούμε την νέα μας καλεσμένη και θα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο με την Άννα Παπαρίζου. Το ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η ημέρα για την προωρότητα. Θα γνωρίσουμε μία μητέρα διδήμων, επιχειρηματία, influencer. Θα ανοίξουμε όλο αυτό το κομμάτι, πώς μπορεί να ξεκινήσεις από μία πολύ μεγάλη πρόκληση η οποία σου δημιουργεί τεράστια συναισθήματα, αλλά αυτό και να το κάνεις δύναμη και να συνεχίσεις τη συνέχεια με την οικογένειά σου να ξεχωρίσεις αυτό που κάνεις. Την υποδεχόμαστε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Σας χωριστώ τις αθλητικές εφημερίδες. Ελάτε να τις διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε στη Sport Day. Καυτός Γιώβετης. Οι εναλλακτικές της επίθεσης με Αλαράμπη, Μασούρα και Κοστούλα. Τα σενάρια, όσα μεταδίδουν από την Αργεντινή για τον Ολυμπιακό, τι ισχύει με Τζιανέτη. Και βεβαίως όλη αυτή η πλούσια επιχειρηματολογία εδώ και όλο το ρεπορτάζ έχοντας απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ, το Μαυροβούνιο Στράικερ επέστρεψε από την εθνική του ομάδα με προορισμό την κορυφή της ερυθρόλευκης επίθεσης. Σε φόρμα, ο έμπειρος φορ προβάλλει ως η κατάλληλη λύση, με συγχωρείτε, για τη θέση του LKB. Εδώ από την Sport Day, η οποία αναφέρει εδώ πάνω από τον τίτλο «Μπάχαλο με τον κύπελο», με το κύπελο, σχεδιασμό στο πόδι από την ΕΠΟ του Μπαλτάκου, αναφέρει η Sport Day. Πάμε και στο φως. Το κλειδί για Γκαστόν, βροχή τα τρίποντα. Εδώ ο Ολυμπιακός συνέτριψε το Μαρούσι με ρεσιτάλ από την περιφέρεια. Στον κόκκινο πρωταθλητή, να τον δούμε, να δούμε στο πρώτο σέλιδο. Αυτοί οι τρεις, μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, Ερνάντες και Φελίπε ή Παλωμίνο. Το πλάνο του Ολυμπιακού για την απόκτηση στόπερ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και από ποιες παραμέτρους μπορεί να επηρεαστεί. Και να δούμε έτσι και την ώρα, να έχετε μία εικόνα του πρωτοσέλιδου. Ο χάρτης των συμβολέων, πλήρης ανάλυση της ώρας. Τα δεδομένα για τα συμβόλαια που λήγουν στο τέλος της σεζόν, οι προτεραιότητες και τα ερωτηματικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι μετά από μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική συζήτηση, ξεδιπλώνουμε τώρα ένα άλλο πλαίσιο, ένα άλλο φάσμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκω την Άννα Παπαρίζου. Η Άννα Παπαρίζου, πολλοί και πολλές από εσάς τη γνωρίζετε και μέσα από την δράση της στο Instagram, η οποία σας έχω συναντήσει, ας μιλήσουμε έτσι τηλεοπτικά. Καλώς ήρθες, κύριε Παπαρίζου. Όταν είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, ναι. Και τώρα, πάρα πολύ λίγα χρόνια μετά, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα. Πάνω από 26.000 είναι οι άνθρωποι που ακολουθούν, σας παρακολουθούν, τις συμβουλές σας, τις στιγμές σας.
είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι καθαρά προσωπική επιτυχία. Και έκτοτε έχετε κάνει και άλλα, μια επιχείρηση που έχει να κάνει συγκεκριμένα με τον οικογενειακό τουρισμό, θα τα πούμε όλα. Ξεκινάμε λοιπόν με μια νέα γυναίκα, με μια μαμά, με μια σύζυγο, η οποία ξεκινά να ξεδιπλώνει την οικογενειακή της ζωή και στην πορεία βάζει και άλλα, βάζει και άλλα, βάζει και άλλα. Για να σας γνωρίσουμε καλύτερα, κυρία Παπαρίζου. Καλώς ήρθατε στο One Life Magazine. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε πότε. Καταρχάς, παντρεύεστε, μετά από λίγο καιρό είναι η εγκυμοσύνη, τα δίδυμα είναι τα αγοράκια σας, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε μέσα από το Instagram, τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν, είναι πανέμορφα, είναι δύο κουκλάκια. Μου έκανε πάρα πολύ έτσι, με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτή η ανάρτηση που κάνατε και έτσι ήθελα λίγο να το συζητήσουμε για να δώσουμε το μήνυμα πάλι σε άλλες γυναίκες, σε άλλα ζευγάρια, σε άλλες μαμάδες μόνες τους, οι οποίες μπορεί να περάσουν αυτή την περιπέτεια. Εμείς το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, την Παρασκευή, με την καθηγήτρια, με την αντιπρόεδρο της παιδιατρικής εταιρείας. Και τώρα έχουμε εδώ μία μαμά που έχει βιώσει την προωρότητα. Και θα ήθελα να μοιραστούμε τώρα πια, που έχετε περάσει πάρα πολλά, που έχουν περάσει τα χρόνια που μεγαλώνουν τα αγοράκια σας, να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις και για όσους είναι τώρα εκεί. Και για όσους φοβούνται ότι μπορεί να βρεθούν εκεί, σε ένα πλαίσιο εγκυμοσύνης που ναι, είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, η προωρότητα πάντα είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Για να σας ακούσουμε. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να μιλάω για αυτό, ακόμα και τώρα που έχουν περάσει 7 χρόνια και παρόλο που όλα πήγανε καλά, δεν είχαμε κάποιο θέμα. Θυμάμαι τότε να το παρομοιάζω με την ΜΕΝ, την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, να την παρομοιάζω με πυρκαγιά. Και ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γλιτώσαμε από την πυρκαγιά. Πηγαίναμε να μιλήσουμε στους γιατρούς και αισθανόμασταν ότι στους άλλους λένε ότι κάει και το σπίτι σας και σε εμάς να λένε ότι είστε καλά, μια καθαριότητα θέλει, μπορείτε να, σε λίγο καιρό μπορείτε να γυρίσετε στο σπίτι σας. Αλλά όταν είσαι εκεί και το βιώνεις από κοντά, είναι τραυματικό όπως και να έχει. Γιατί βλέπεις ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, όσο καλά και αν πάνε τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο δεν θέλεις να σου συμβεί. Αλλά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Ακριβώς. Και αυτό όταν στο τέλος είσαι σε αυτή την φάση και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να δοθεί αυτός ο αγώνας. Πρώτα και κύρια, εγώ το λέω πάντα από τα μωράκια. Από τα ίδια τα μωράκια δίνω το αγώνας. Γιατί αυτά είναι που υφίστανται ουσιαστικά και όλες τις διαδικασίες μέχρι να δυναμώσουν, να προχωρήσουν και να τα πάρετε στην αγκαλιά. Αυτές οι αγκαλιές, οι πρώτες αγκαλιές, οι οποίες θέλεις να είναι από την πρώτη στιγμή και δεν μπορούν να είναι. Φαντάζομαι χαράσονται για πάντα. Αυτό είναι που με στεναχώρησε και με στεναχωρεί ακόμα περισσότερο εμένα, διότι πραγματικά ενώ όλα πήγανε καλά, δεν έχουμε κάποιο θέμα, στερηθήκαμε την πρώτη επαφή, η οποία, για την οποία όλοι λένε ότι είναι πιο σημαντική και δεν ξέρω αν μπορεί να αναπληρωθεί. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ αυτά τα 7 χρόνια. Και με το παραπάνω. Και με το παραπάνω, με αγκαλιές, με να είμαι δίπλα τους. Αλλά θα ήθελα να είναι αλλιώς τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι στις μεν του εξωτερικού, όχι σε όλες τις χώρες βέβαια, είναι αλλιώς τα πράγματα. Οι γονείς μένουν εκεί με τα παιδιά, δεν φεύγουν από το μεευτήριο για να πάνε στο σπίτι τους. Υπάρχουν ειδικοί χώροι όπου κοιμάται η μαμά και ο μπαμπάς και είναι δίπλα ακριβώς στις θερμοκοιτίδες το μωρό ή τα μωρά. Υποστηρίζεται πάρα πολύ η μέθοδος καγκουρό και το skin to skin. Ενώ τουλάχιστον πριν 7 χρόνια στο μευτήριο που ήμουν εγώ, υπήρχε ο φόβος μη μολυνθούν και τα λοιπά, μην έρθουν σε επαφή μαζί μου τόσο πολύ. Καμία σχέση, ήταν τελείως διαφορετικό. Ευτυχώς ήταν καλά, επομένως μπόρεσα να τα κρατήσω αρκετά γρήγορα και να τα θυλάσω κιόλας στην μονάδα. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο μου έχει λείψει. Ναι. Πότε νιώσατε, καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το πω αυτό εγώ, σε μια γυναίκα που έχει βιώσει αυτή τη διαδικασία και είναι και μαμά, αλλά φαντάζομαι ότι περνάνε όλα τα συναισθήματα, αλλάζουν όλα μέσα στο κεφάλι και στην ψυχή, φταίω, δεν φταίω, ποιος φταίει, τι γίνεται. Εδώ είναι τα μωράκια σας, τα υπέροχα, τα συγκλονιστικά, που τώρα είναι δύο κούκλαροι βέβαια, έτσι, ακόμα μεγαλύτεροι, πώς είναι τώρα, πώς είναι τώρα. Είναι 7. Και είναι πραγματικά, από τότε φαινόταν ότι θα μεγαλώσουν, έτσι. Είναι πραγματικά υπέροχοι και οι δύο. Πότε καταλάβατε ότι δεν φταίω εγώ. Δηλαδή δεν είμαι εγώ που φταίω ποτέ. Είναι μια συνθήκη που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε και αυτή η συνθήκη τώρα θα πρέπει να γίνει αυτή η διαχείριση. Που σας ευτυχώς, όπως είπαμε, πήγαν όλα καλά. Και πάνε σε αρκετούς πολύ καλά τα πράγματα και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Επειδή είχα δίδυμα, ήξερα ότι είναι ένα μεγάλο ενδεχόμενο. Δεν θυμάμαι τώρα τα ποσοστά. Νομίζω είναι 30% πιθανότητες να γεννήσεις πρόωρα όταν έχεις δίδυμα. Και όταν λέμε πρόωρα, μιλάμε και από 37 εβδομάδες και πριν. Εγώ γέννησα στις 33. Ήταν αρκετά πιο νωρίς από τα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, όλα καλά. Επομένως, ήμουν προετοιμασμένη για αυτό. Είχα
επειδή είχα τη δυνατότητα να κάνω την ερευνά μου, να διαβάσω, διαβάσω άρθρα πολλά, να εκτεθώ σε εικόνες της ΜΕΝ και της πρόωρων μωρών, μικροσκοπικών μωρών. Επομένως, ας πούμε ότι ήμουν σε μια σχετική ετοιμότητα. Δεν μου ήρθε ξαφνικά. Βοήθησε λοιπόν αυτό, να το δώσω σαν συμβουλή. Είμαι σίγουρη. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Mm-hmm. Γιατί άλλοι γονείς στους οποίους έρχεται ξαφνικά, οπωσδήποτε είναι σοκ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν σοκ, αλλά ήμουν προετοιμασμένη. Είχα κάνει την ερευνά μου και για πολλούς, όχι εβδομάδες πριν, μήνες πριν. Επειδή ήξερα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο. Λοιπόν, ωραία. Είναι αυτό που λέμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Είναι. Το κρατάμε λοιπόν και σε αυτήν την περίπτωση. Περνάει όλη αυτή η δυσκολία. Πόσο καιρό κράτησε μέχρι να τα πάρετε στο σπίτι και τη στιγμή που φτάνουμε στο σπίτι πια. Τη στιγμή που φτάνουμε στο σπίτι, εντάξει, ήταν λες και ξαναγέννησα πραγματικά. Λες και ήταν η πρώτη στιγμή, η καλύτερη στιγμή. Mm-hmm. Και ήταν υπέροχα γιατί ήθελα πολύ να τους θυλάσω και ταυτόχρονα. Επομένως, το κατάφερα και αυτό την πρώτη μέρα που ήρθαν σπίτι και ήμουν πολύ χαρούμενη. Πολύ δύσκολο αυτό. Ξέρω από φίλους μου, οι οποίες είναι μαμάδες διδήμων και ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό. Ήταν βολικά παιδάκια, ναι. Είναι πολύ και βολικά. Φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, φτάνετε στο σπίτι, ξεκινάτε, γίνεται ό,τι έχει να γίνει, μεγαλώνουν ταυτόχρονα μαζί σας. Mm. Πότε ξεκινάτε εσείς τις δικές σας προσπάθειες να κάνετε κάτι το οποίο ουσιαστικά θα εστιάσει στην οικογένεια, στη μητρότητα, στα παιδιά, το έχετε διευρύνει έκτοτε. Ναι, ναι. Για να σας ακούσουμε. Είχα το blog, το dreamisa.gr, πριν γεννήσω. Ναι, ακριβώς. Το ξεκίνησα 2 ή 3 χρόνια πριν, 2 χρόνια πριν γεννήσω, ακριβώς. Και όταν γέννησα μου φαινόταν. Τι είναι αυτό τώρα ακριβώς, τι θα το κάνω ακριβώς. Δεν ήθελα να ανακοινώσω και την εγκυμοσύνη μου γιατί δεν ήξερα πώς θα πάνε τα πράγματα. Όπως σου είπα, υπήρχε ο φόβος. Ήμουνα συνειδητοποιημένη ότι μπορεί να μην πάνε όλα καλά, μπορεί να μην γεννήσω στις 40 εβδομάδες, μάλλον ήταν σίγουρο αυτό. Επομένως, το είχα κρατήσει κάπως κρυφό και σιγά σιγά το ανακοίνωσα και μετά κάναμε το πρώτο μας ταξίδι γιατί μας αρέσουν τα ταξίδια. Mm-hmm. Και γιατί και εγώ ήθελα να φύγω από το σπίτι. Να θυλάσω κάπου αλλού. Okay. Να τους φροντίσω κάπου αλλού. Επομένως, επειδή μου άρεσε τότε να δίνω tips και το 2018 όταν είχαμε ξαναβρεθεί, από αυτό είχαμε ξεκινήσει. Και ήταν μικρά, ήταν 2 χρονών και ακόμα έδινα tips. Είδα ότι το Dreamista μπορεί να μεταλλαχθεί και να γίνει ένα site το οποίο να δίνει οδηγίες για ταξίδια με μωρά, με δίδυμα, για προορισμούς και τι να κάνετε σε αυτούς με παιδιά. Και έκτοτε η κοινότητα που ξεκίνησε τότε μεγάλωσε. Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα πολύ συχνά από γονείς οι οποίοι δεν ήξεραν ότι μπορούν να ταξιδέψουν με τα παιδιά τους, αλλά λένε αφού το έκανες εσύ με 2 μωρά, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Πολύ σωστό, βέβαια. Ακριβώς. Και αυτό μου αρέσει πολύ που το ακούω. Επομένως, δίνω και ιδέες, αλλά δίνω και έμπνευση, δίνω και θάρρος. Αυτό το πιστεύω 1000%. Ναι. Δηλαδή, είναι, καταρχάς, εδώ διακρίνουμε ο κάθε γονιός έχει τις δικές του, έτσι, τους δικούς του ρυθμούς, τις δικές του αντοχές, ναι. Έτσι. Το δικό του μπορώ, δεν μπορώ, φοβάμαι περισσότερο. Όμως, όντως, το να δεις τα δίδυμα από πολύ μικρή ηλικία, έτσι, μιλάμε, ναι. Τώρα έχετε γυρίσει τον πλανήτη, να πούμε, έτσι, κάποια μέρη που έχετε πάει και να δούμε, παιδιά, λίγο και αν μπορούμε καμιά φωτογραφία μέσα από από το λογαριασμό της. Είναι υπέροχος λογαριασμός, αν πάρεις, πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ που δεν είμαι γονιός, λέω, α, μπαίνω, το ξέρεις αυτό, δεν σας ζητώ. Για να σας ακούσουμε λοιπόν, πού έχετε πάει, έχετε πάει σχεδόν παντού και από μικρή ηλικία, πώς γίνεται αυτό, για πες. Έχουμε ταξιδέψει αρκετά, δεν βγήκαμε στο εξωτερικό όσο νωρίς θα ήθελα, γιατί πραγματικά με τα δίδυμα είναι και δύσκολο και θέλεις πολύ περισσότερο εξοπλισμό, επομένως είναι κάπως πολύπλοκο. Αλλά έχουμε ταξιδέψει αρκετά, έχουν πάει σε πολλές χώρες και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Μας αρέσει πολύ και όσο περισσότερο γίνεται θα το κάνουμε. Εντάξει, εμείς με τσέπου υπερευαισθησία έχουμε βάλει και μπλερς φωτογραφίες στο παιδιό. Ευχαριστώ πολύ, καλά κάνατε, γιατί είναι πρόσφατες, ναι. Οι φωτογραφίες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πείτε την πρώτη φορά που λέτε θα φύγουμε. Ήτανε τόσο μικρούτσικα τότε. Ήτανε 5 μηνών και πήγαμε μέχρι την ορεινή Αρκαδία για ένα βράδυ. Όχι παραπάνω, μικρά βήματα. Πολύ μικρά βήματα. Και ήτανε. Τώρα το θυμάμαι πανεύκολο, αλλά νομίζω και τότε μου φάνηκε πανεύκολο. Γιατί, όπως είπατε, είναι πολύ βολικά μωράκια. Δεν κάναμε και κάτι φοβερό, απλά είδαμε ότι είναι πολύ περιορισμένες οι μετακινήσεις μας. Δηλαδή, θα πρέπει να γυρίσουμε για να αλλάξουν, για να θυλάσουν, γιατί με 2 παιδιά δεν μπορείς και να θυλάζεις και στον δρόμο. Σωστά και αυτό. Όχι με την άποψη ότι υπήρχε ντροπή, ότι δεν μπορούσα να τα κουβαλάω και τα 2 και να τα θυλάζω ταυτόχρονα όπως ήθελαν. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες πρακτικές δυσκολίες.
αλλά τα κόλπα έγινε. Που έχουν βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια, τα κόλπα των πολλών εισαγωγικών, όλες αυτές οι συμβουλές που είναι από την πράξη βγαλμένες, ναι. Όλα αυτά τα οποία πραγματικά είναι έτοιμη γνώση για απελπισμένες στην αρχή ή απεγνωσμένες αμανούλες, ναι. Οι οποίες, ρε παιδί μου, σου λένε δεν έχω αυτή τη στιγμή τη λύση. Ποια είναι έτσι μηνύματα ή ερωτήσεις ή ευχαριστήρια τα οποία μπορεί να έχετε δεχτεί μέχρι τώρα και να σας έχουν μείνει, γιατί είναι πάρα πολλά. Φαντάζομαι σας ρωτάνε για τα πάντα. Ρωτάνε για τα πάντα, η αλήθεια είναι, και έχω τις πληροφορίες για τα πάντα, γιατί και mm-hmm. από τη γνώση μου, αλλά επειδή έχω κάνει και την και έρευνα σε sites αεροπορικών εταιριών, σε άλλες ιστοσελίδες. Έχω κάνει πολλή έρευνα, νομίζω ότι έχω καλύψει το θέμα και τα γράφω όλα στο site το kitcation.gr που είναι το καινούριο Dreamation.gr. Ναι. Ωραίο, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τα γράφω εκεί. Επομένως, υπάρχει και η πηγή να ενημερωθεί ο κόσμος, αλλά πάντα είμαι εκεί να δώσω mm-hmm. και κάποιες απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα τέσσερα πρώτα χρόνια, ας πούμε, είχα να δώσω οδηγίες για το τι να κάνετε για το ταξίδι με το αδίδυμα να γίνει πιο εύκολο. Μετά από εκεί και πέρα είναι πολύ εύκολα τα ταξίδια με τα αδίδυμα. Πρέπει Ωραία. Να το δηλώσω αυτό. Διότι παίζουν μεταξύ τους, ασχολούνται μεταξύ τους και δεν χρειάζεται να κάνουμε, να βρούμε παιχνίδια για να τους απασχολήσουμε, γιατί παίζουν είναι μεταξύ ομάδα τους. Είναι ομάδα, ναι. Είναι ιδιαίτερη συνθήκη τα δίδυμα. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Δεν είναι σαν να έχεις δύο παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Είναι και στην καθημερινότητα είναι άλλες οι ανάγκες, γιατί είναι ίδιο το διάβασμα που έχουν να κάνουν τώρα που έχουμε ξεκινήσει και το σχολείο. Το οικονομικό, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως, το δεύτερο παιδί θα πάρει second hand πράγματα. Για τα δίδυμα πρέπει να τα πάρεις όλα διπλά. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Έτσι είναι. Είναι έτσι. Επομένως, είναι διαφορετικές συνθήκες. Αλλά βλέπεις δύο παιδιά να μεγαλώνουν μαζί, να συνυπάρχουν, να συναναστρέφονται από βρέφη. Mm-hmm. Και να τα βλέπεις να μεγαλώνουν μαζί και να κάνουν παρέα και να λένε μεταξύ τους συζητήσεις που νομίζουν ότι δεν ακούμε και είναι φανταστικό. Αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες όλοι οι γονείς λέτε ότι πραγματικά είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή, το να βλέπεις και να καταλαβαίνεις πόσο μεγαλώνουν τα παιδιά σου και, εν πάση περιπτώσει, ίσως και περισσότερο από ό,τι μπορεί να υπολογίσει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, θυμάστε ατάκες, πράγματα τα οποία να ακούσετε και να είπατε, δεν το πιστεύω ότι το λέει αυτό τώρα. Είναι τόσες πολλές που πραγματικά δεν τις κρατάω. Ναι. Λοιπόν, συνήθως τις σημειώνω, ναι. Να δούμε λιγάκι. Επειδή τα projects είναι πολλά και είναι πολύ ενδιαφέροντα και έχει σημασία, γιατί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Το ένα λοιπόν είναι το Kidcation. Ναι, Kidcation. Kidcation. Kidvacation είναι ο συνδυασμό. Kidvacation. Kidcation.gr. Απλά εξηγώ τι σημαίνει. Είναι το vacation και όχι το education που νόμιζα εγώ. Όχι, όχι. Αλλά είναι τέλειο γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο marketing. Λοιπόν, τι βρίσκουμε εκεί λοιπόν. Να το ξαναπούμε. Βρίσκουμε συμβουλές για το πώς θα ταξιδέψουμε, αλλά ακόμη και πού να μείνουμε, τι γίνεται. Ακριβώς. Και πληροφορίες για προορισμούς, τι να κάνετε ανά προορισμό με παιδιά, πού να μείνετε ανά προορισμό με παιδιά. Συμβουλές για ταξίδια με μωρά, με δίδυμα, για αεροπορικό ταξίδι, για ταξίδι με αυτοκίνητο. Κάποια άρθρα για έμπνευση. Mm-hmm. Γιατί να ταξιδέψεις με παιδιά κάτω των 3 ετών, για παράδειγμα, που δεν θα το θυμούνται, όπως λένε. Αυτό το άρθρο έχει αρέσει πάρα πολύ και σε μένα μου άρεσε να το γράφω πολύ. Γιατί λοιπόν, για να δώσουμε μία, όχι όλες, θα τις διαβάσουμε στο άρθρο. Θα πω το δικό μου το λόγο, αυτό που σκεφτόμουν τότε, όταν ήταν μωρά. Ήμασταν και εγώ και ο άντρας μου εκτός εργασίας. Mm-hmm. Δεν δουλεύαμε και ήμασταν με τα παιδιά μας σε έναν άλλο χώρο, ευχάριστο, εύκολο. Όλα μας έρχονταν στα mm-hmm. χέρια κανονικά τα πρωινά, τα βραδινά. Και ήμασταν χαρούμενοι και ξεκούραστοι. Και απολαμβάναμε την οικογένειά μας. Τι καλύτερο. Από αυτό, έτσι. Νομίζω, δηλαδή, απάντησε τελικά, λες, ναι. Ναι. Τώρα, θέλω και την απάντηση από την influencer. Δηλαδή, εσείς φτιάξατε κάτι στην εποχή που δεν ήταν καν ακόμη. Πώς θα το πω. Δηλαδή, τώρα λέμε influencer και ξέρουμε τι λέμε. Ξέρουμε τι εννοούμε. Ναι. Ότι υπάρχει κανονικότητα, ότι είναι ένα επάγγελμα που έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και κερδοφόρο. Όλα μέσα, μια επιλογή την οποία μπορεί να κάνει και να θέλει να κάνει κάποιος και κάποια που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πώς λοιπόν ξεκινάς από ένα blog, το οποίο έχει το κόσμο του, έχει αρχίσει και ξεχωρίζει κτλ. Και κάνεις μία κοινότητα, γιατί εδώ μιλάμε για κοινότητα πια, που μετρά σχεδόν 27.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πώς. Ναι. Υπάρχει έστω κάτι εδώ συμπυκνωμένη γνώση, επίσης, μπορούμε να μοιραστούμε. Ή έστω το νούμερο ένα tip, το οποίο θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, σε κάποιον που μας ακούει και λέει, πώς θα ξεκινήσω. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Είναι αυτό που λένε όλοι και θα το πω και εγώ. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις κάτι να πεις και να θέλεις να το πεις. Εγώ είχα πολλά πράγματα να πω, ειδικά μετά από το πρώτο ταξίδι με τα μωρά. Είχα πολλή γνώση να μοιραστώ και άρχισα να τη γράφω. Και άρχισα να υπήρχε κόσμος που τη διάβαζε και μου έλεγε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Επομένως, μετά δημιούργησα και την ομάδα στο Facebook και στο Instagram να δίνω αντίστοιχες πληροφορίες. Και
μου έλεγαν κόσμος ότι ευχαριστούμε, το θέλαμε. Επομένως, ήταν χρήσιμα. Είναι χρήσιμες οι πληροφορίες. Πιστεύω ότι εκεί είναι όλο. Πρέπει να. Να το πω και μαρκετινίστικα, πρέπει να είναι κάτι που να θέλει κάποιος να ψάξει στο Google. Α, τι σωστό. Ναι. Κάτι το οποίο να έχει ανάγκη αυτό και να καλυφθεί έτσι ένα κενό. Τελευταία ερώτηση. Η οικογένεια. Πώς το. Είναι η δουλειά της μαμάς. Έχει πλάκα αυτό. Αυτό θα ήθελα λίγο να το μοιραστούμε. Πώς θα αντιμετωπίζουν και ο σύντροφος, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ διαφορετικό πλέον. Άλλο αν είναι η δουλειά σας, είναι η ζωή σας, δεν το συζητώ. Ειδικά στην αρχή, που ήταν και κάτι καινούριο για όλους. Θα έλεγα ότι η πρώτη ανάγκη που καλύφθηκε είναι ότι ήθελα να δουλεύω στο σπίτι για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου και να είμαι παρούσα στο μεγάλωμα των παιδιών μου. Επομένως, το πρώτο βήμα ήταν αυτό, να μπορώ να δουλεύω από το σπίτι. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά μεγαλώνοντας έχουν συνηθίσει, θα έλεγα, στην έκθεση, ότι αυτό μαμά θα το ανεβάσει στο Facebook, στο Instagram, τι λένε. Καταπληκτικό. Είχε και πολύ πλάκα μια συμμαθήτριά τους που μας είπε: σας είδαμε στην τηλεόραση, ενώ μας είχαν δει στο Instagram. Είδαμε στην τηλεόραση ότι πήγατε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, πολύ μεγάλο. Καλό ταξίδι, ωραίες φωτογραφίες από εκεί. Το σκεφτόμουν σήμερα ότι ήταν δύσκολο αυτό και το θέλαμε όμως πάρα πολύ και έτσι κάναμε τα πάντα για να το καταφέρουμε. Επομένως έχουν συνηθίσει, θα έλεγα, και μας αρέσει κιόλας να πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία, να πηγαίνουμε σε καινούριους προορισμούς. Είναι κάτι πολύ που μας αρέσει. Και είστε γενικά τυχεροί που μπορείτε αυτό πραγματικά να βιώνετε αυτές τις εμπειρίες, τις υπέροχες εμπειρίες, τις οποίες σίγουρα θυμούνται. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που δεν θυμούνται, κάτι έχουν μέσα τους, έτσι. Μένουνε. Όσο πιο ξεχωριστό είναι, τόσο πιο πολύ το θυμούνται. Όσο πιο πολύ επιμένουμε κι εμείς να δείχνουμε φωτογραφίες, να το συζητάμε, το θυμούνται. Και είναι και ωραίο και εκ των υστέρων. Δηλαδή, αυτό που θα καθίσουν και θα δουν όλα αυτά που έχουν κάνει, που και άλλα παιδιά μπορεί, παιδί μου, να μην το έχουν καταφέρει. Θα κάνουν άλλα, θα εμπνευστούν, να κάνουν άλλα. Δεν θα πάνε όλοι κατευθείαν να κάνουν τις γκράντε ταξιδάρες. Αλλά είναι έμπνευση γενικά για το τι μπορείς να κάνεις. Να ξεκινάς σιγά-σιγά. Ναι, ξεκινά σιγά-σιγά. Λοιπόν, έχω χαρεί πάρα πολύ που και είστε εδώ, πραγματικά. Καταρχάς, μια κούκλα ίδια, γιατί από κοντά έχουμε να τα πούμε από τότε. Θεά, ευχαριστώ πολύ, γιατί νόμιζα ότι μοιραστήκαμε πολλά για πολύ διαφορετικά παιδεία και έχω την αίσθηση ότι έτσι δικαιολογείται αυτό που βλέπουμε, αυτό το ήθος και ο τρόπος που τα λέτε και η αλήθεια που τα λέτε, έτσι δικαιολογούν γιατί σας ακολουθεί τόσο πολλοί κόσμος και ακόμη περισσότερος και ακόμη περισσότερος. Κύριε Άννα Παπαρίζου, κυρίες και κύριοι, που μπορείτε να τη βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και, εν πάση περιπτώσει, γενικώς. Και στο site, ναι. Και έχουμε και τα sites τα οποία θα δείτε και αναλυτικά όλες τις πληροφορίες. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερως και για να τη δω και λίγο κι εγώ. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με όλους τους καλεσμένους μας και με όλη την θεματολογία μας. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, συνεχίζουμε. Πριν να ανοίξουμε το αστυνομικό, κοινωνικό, έτσι, θεματολόγιο της εκπομπής, γιατί είναι και πάρα πολλές οι υποθέσεις, οι οποίες και σας απασχολούν και δικαίως σας απασχολούν, και θα δώσουμε εδώ ψύχρεμες ουσιαστικές απαντήσεις, όπως κάνουν πάντα οι καλεσμένοι μας, δόξα τω Θεώ. Πάμε να βρούμε τον αγαπημένο μου, τον Πάνο το Βίτα, τον δημοσιογράφο, τον εξαιρετικό. Τι κάνεις, λατρεμένε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Επίσης, καλή εβδομάδα. Έτσι με ψύχρα πόλη και εδώ στα βόρεια προάστια. Και έχω παγώσει με το πουκάμισο. Αλλά τι κομψός, ξέρεις, καμιά φορά αυτό είναι που μετράει, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν και θέλουμε το δικό σου το έγκριτο ρεπορτάζ, που ξέρεις πάντα και περισσότερα από αυτά που θα διαβάσουμε στα sites. Βρέθηκε το νηφικό, αυτό το νηφικό το οποίο αναζητεί το πραγματικά και πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγε κανείς, μα είναι δυνατόν μέσα προς το τατό ή να μην το βρίσκουν, να μην. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Βρέθηκε τώρα λοιπόν το νηφικό της Άννας Μαρίας και έχει έτσι αυτό και τη δική του αξία και είναι και ένα ιστορικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση. Τι ξέρουμε, εσύ τι ξέρεις δηλαδή, εμείς θα μάθουμε από σένα. Να εξηγήσουμε κιόλας ότι το Τατόι ήταν η αποθήκη όλων των κινητών πραγμάτων της βασιλικής οικογένειας. Δηλαδή στο Τατόι αποθηκεύτηκαν όλα τα έπιπλα και τα πράγματα που υπήρχε. Το σημερινό προεδρικό μέγαρο ήταν το παλάτι το επίσημο. Από την Κέρκυρα, από τη Θεσσαλονίκη και από όπου όλα αυτά τα έπιπλα και αντικείμενα μεταφερθήκαν στο Τατόι. Και ήταν μια τεράστια αποθήκη όπου δύσκολα μπορούσε να βρεις πράγματα. Το νηφικό, όπως και είχε ρωτήσει η κυρία Λάσπα σε μια συνέντευξή της στην Άννα Μαρία, είχε πει «Δεν γνωρίζω που βρίσκεται». Λοιπόν, μετά από... έχει ξεκινήσει λοιπόν στο Τατόι στο να βρίσκουν και να αποκαθιστούν στην πρώτερη τους μορφή αντικείμενα, το οποίο μπορεί να είναι όπως είναι το νηφικό, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες,
και άλλα πολλά πράγματα που θα βρεθούν στο μέλλον, αντικείμενα της καθημερινότητας, γιατί όπως γνωρίζουμε ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία, φύγανε ένα βράδυ από το Τατόι με το αεροπλάνο και πήγανε στην Ιταλία, στη Ρώμη. Όλα τα άλλα μείνανε πίσω. Να πούμε λοιπόν για αυτό το περιβόητο νηφικό, ότι ήταν του σχεδιαστή Holger Blom, δανός σχεδιαστής, γιατί όπως ξέρουμε η Άννα Μαρία είναι από τη Δανία, τα δανέζικά μου δεν ξέρω αν είναι πολύ καλά, και πρέπει να πούμε ότι ήταν λοιπόν ένα νηφικό το οποίο είχε ένα χαμόγελο μπροστά, ένα άνοιγμα, τα λέω και καλά, από πίσω ακριβώς το ίδιο, είχε στο κεφάλι, φορούσε μια ιρλανδέζικη δαντέλα και φορούσε την περιβόητη τιάρα, την οποία την έχει πάρει της ανήκει του Χεδίβη της Αιγύπτου, δηλαδή του κυβερνήτη της Αιγύπτου, το οποίο το είχε κάνει δώρο ο κυβερνήτης της Αιγύπτου στην γιαγιά της Άννας Μαρίας. Η μαμά της την έκανε δώρο, τη χρησιμοποίησε και η κόρη της Αλέξη στο γάμο της κτλ. Ήταν μια εικόνα η οποία φέρνει μνήμες από το παρελθόν και υπάρχουν εικόνες του γάμου. Και να πούμε ότι η Άννα Μαρία τότε ήταν μόλις 18 και 18 ημερών. Και 18 και 18 ημερών. Το βρήκε τον έρωτα νωρίς η Άννα Μαρία. Μια χαρά. Και πιο πριν, βέβαια, από ό,τι ξέρουμε. Πολύ πιο νωρίς, πρέπει να πούμε. Πολύ πιο πριν, δηλαδή στα 15 της. Και ο Κωνσταντίνος ήταν περίπου 23, κάπου εκεί, που ευνηδίως τη ζήτησε από τον πατέρα της, τον Φρυδερίκο. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν 23 χρονών. Ο Φρυδερίκος, λοιπόν, ευνηδιάστηκε. Και όταν πήγε ο Κωνσταντίνος στην τουαλέτα, τον κλείδωσε μέσα στην τουαλέτα, πάει στη γυναίκα του την Ίγκριτ και τη ρωτάει το και το και της λέει αυτό έχουμε το θέμα. Και αποφασίσαν από κοινού ότι θα τη δώσουν την Άννα Μαρία για να την παντρευτεί ο Κωνσταντίνος όταν συμπληρώσει τα 18 της έτη. Και έτσι και έγινε. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι ιστορίες με πρίγκιπες και βασιλόπουλα πάντοτε εντυπωσιάζουν και πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας γάμος πάρα πολύ λαμπερός για την εποχή, γιατί ήταν ένας εν ενεργεία βασιλιάς νέος όμορφος, η Άννα Μαρία μία καλονή της εποχής, και εστράψαν όλα τα μίντια και όλες όλος ο πλανήτης πάνω σε αυτό το λαμπερό ζευγάρι της εποχής, που άφησε εποχή και έχει φέρνει μνήμες μιας άλλης εποχής, έτσι, ρομαντικά. Τι μένει τώρα από αυτό, μαζί με πάρα πολλές σκέψεις, μνήμες κλπ. Πολύ διαφορετικά φορτισμένες για την οικογένεια, για τους έξω, για τους από εδώ, για τους από εκεί. Ένα νηφικό κοιμήλιο, το οποίο βλέπουμε εδώ, το οποίο είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το οποίο είναι καλοδιατηρημένο. Αυτό, συμφωνώ. Μια χαρά. Εντάξει, πάλι καλά. Και να εξηγήσουμε κιόλας ότι το Τατόι μέχρι κάποια στιγμή μέσα στη δικτατορία θερμενόταν. Οπότε όλα αυτά τα αντικείμενα φυλασσόντουσαν μια χαρά. Θα τις επιστραφεί ή θα εκτεθεί, ξέρουμε, Παναγιώτη, πριν ολοκληρώσουμε. Αυτό θα είναι, θα εκτίθεται μέσα σε όλα τα αντικείμενα, τα προσωπικά αντικείμενα του ζεύγους, δηλαδή της βασιλικής οικογένειας και άλλα πολλά πολλά ιδιαίτερα πράγματα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουν κλαπεί από το Τατόι απίστευτα πράγματα, επί δικτατορίας ειδικώς, δηλαδή όλοι οι υπουργοί ψώνιζαν από το Τατόι έπιπλα και αντικείμενα. Μην το ξεχνάμε να το αυτό. Και έτσι απλά. Επίσης και μια μικρή λεπτομέρεια, γιατί ο κόσμος έβλεπε πολλά ασημένια αντικείμενα να φεύγουν στο εξωτερικό του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, της οικογένειας. Ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα στο παλάτι, δηλαδή στο νυν προεδρικό μέγαρο, είχαν και χρυσά αντικείμενα, χρυσά πιάτα, χρυσά μαχαιροπύρουνα. Ποιος τα είχε δει αυτά, κανείς. Τα ψώνισε μια κυρία σύζυγος υπουργού της εποχής εκείνης, διάσημη κοσμική του σήμερα. Μα έχεις να μας πεις εσύ, εντάξει, δηλαδή αν σε αφήσω πραγματικά, έχεις τόσες ιστορίες απίστευτες. Κάνε μου τη χάρη να τα πούμε πάλι με τα ωραία σου αυτά που ξέρεις, τα υπέροχα σίγουρα, που είναι έτσι ωραίες ιστορικές. Σίγουρα και θέλω και από κοντά να βρεθούμε και να είμαι στο στούντιο. Αυτό σε περιμένω πώς και πώς. Μιλάμε και μετά. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ ολόθερμα. Παναγιώτης Βίτας, κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστούμε και για σήμερα. Ελάτε να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Πάμε στην υπόθεση, η οποία την παρακολουθούμε όλοι. Έχει προκαλέσει πάρα πολλές και συζητήσεις και απορίες ενδεχομένως.
χρόνος. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, το τραγικό συμβάν στη Βιωτία, εκεί όπου ένας 17χρονος έπεσε νεκρός από όπλο αστυνομικό, ο οποίος αστυνομικός απολογήθηκε και κρίθη ότι είναι ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο μη εξόδου από τη χώρα. Έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα τι έχει ισχυριστεί ο ίδιος, ότι δηλαδή πήγε να του πάρει το όπλο 17χρονος. Να σας πω ότι η οικογένεια, μιλώντας έτσι πολύ ασφαλείς πληροφορίες, συνεχίζει αυτή τη στιγμή, θα έχει συζητήσεις, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτήν την ώρα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, με πολύ γνωστό ιατροδικαστή, διότι επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι δεν προσπάθησε ποτέ ο 17χρονος να πάρει το όπλο από τον αστυνομικό. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις με βάση τις ασφαλείς μας πληροφορίες, εφόσον καταλήξει αυτό σε μια περαιτέρω συνεννόηση. Και θα έχουμε βεβαίως και εκνοούμε το δικηγόρο της οικογένειας μαζί μας για να τα πούμε όλα. Με πολύ χαρά υποδέχομαι τον κύριο Πάκο, τον πρόεδρο των αστυνομικών, στο στούντιο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Και μαζί μας μέσω Skype είναι η κυρία Χαλιλοπούλου. Η κυρία Χαλιλοπούλου, η γνωστή δικηγόρος και διεθνολόγος. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση παρέα, κυρία Χαλιλοπούλου. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ, κυρία Πάιρα. Είναι χαρά μου. Καλημέρα και στον κύριο Πάκο. Να ξεκινήσουμε τώρα. Έχουμε δύο πολύ ουσιαστικές και ψύχρεμες φωνές μαζί μας και από αυτό που καταλαβαίνετε είναι επιλογή. Χαίρομαι πάρα πολύ που και οι δύο θέλετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι το τρίτο, αυτή η τραγική κατάληξη, μέσα σε ένα σχετικά χρονικό διάστημα μικρό. Εδώ έχουμε ένα 17χρονο ο οποίος είναι νεκρός. Δεν έχει καμία σημασία καταρχάς αν ανήκει, πού ανήκει, σε ποια κοινότητα και αν προφανώς. Και εφόσον. Γιατί υπόθηκαν πολλά ακόμα και από τις πλευρές. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Έτσι, πάμε δεν, κύριε Πάκο, να το πούμε, να σας ακούσουμε. Ή ο άλλος είναι παραβάτης και θα συλληφθεί όπου και αν ανήκει, θα υπάρξει μια ανταλλαγή προσβολών. Δεν αφορά αν είναι Ρωμά ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό και με την κυρία Χαλιλοπούλου έχω βρεθεί και σε άλλα πάνελ για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Στο περιστατικό. Δεν ήταν κανείς από εμάς μπροστά. Mm-hmm. Οπότε, επαναφέρω τη συζήτηση ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Επίσημα, να τελειώνουμε. Εάν υπήρχαν κάμερες στολές των αστυνομικών, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού, πάρα πολύ ωραία, ο εισαγγελέας θα έβλεπε το βίντεο και θα ήξερε τι έγινε. Mm-hmm. Οπότε εγώ αφετηριακά είμαι πάντα με τον αστυνομικό, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε. Εσείς μπορεί να μην είστε με τον αστυνομικό. Εγώ λέω ότι ο αστυνομικός έκανε σωστά τη δουλειά του και ότι θα κρίνει η δικαιοσύνη στο τέλος της ημέρας, όταν έχουμε μια τέτοια τραγική κατάληξη. Αν όμως ο αστυνομικός είχε κάμερες στη στολή του, δεν θα συζητούσαμε, θα ξέραμε τι έχει γίνει. Mm-hmm. Οπότε προστατεύεται και ο αστυνομικός, προστατεύεται και ο πολίτης. Ο πολίτης που θέλει, δεν είναι παραβατικός, θα θέλει ο αστυνομικός να έχει κάμερα πάνω του. Ούτως ώστε αν κάποιος αστυνομικός τον αδικήσει, να βρει το δίκιο του. Λοιπόν, οπότε λογική. Το έχω πει, το λέω χρόνια. Θα σταθούμε όμως λίγο σε αυτό. Το λέω χρόνια, πρέπει να. Και πώς μπορεί να γίνει, και αν και εκεί πάλι θα υπάρχει περιθώριο. Ζούμε σε ένα Big Brother. Παντού έχει κάμερες. Όπου προχωράμε έχει κάμερες. Οπότε δεν μας πειράζουν οι κάμερες από πουθενά και μας πειράζει να έχει ο αστυνομικός πάνω του μία κάμερα η οποία στο τέλος είναι για την προστασία σου. Καλά, δεν μας πειράζει το κινητό που μιλάμε και με το που το ανοίγεις σε έχει βγάλει στο θέμα το οποίο μπορεί να συζητήσεις. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά, αν αυτό υπόκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Παντού παραβιάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα. Παντού έχει κάμερες. Ότι είτε επίσημες είτε ανεπίσημες. Είναι κάτι υπέρτερο, το οποίο θα πρέπει να το συμπληρώσουμε. Έρχομαι αμέσως εσάς. Αν, το παιδί, αν ναι. Ο αστυνομικός είχε κάνει λάθος εδώ ή έχει κάνει λάθος στο περιστατικό αυτό, θα το ξέραμε τώρα. Οπότε εμείς προστατευόμαστε ως κοινωνία. Λοιπόν, είναι ένα βασικό επιχείρημα. Ελάτε, κύριε Χαλοπούλου, να και εσάς. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Πάκο. Κανείς δεν διαφωνεί στο να μπουν κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Όμως εγώ θα ήθελα να θέσω άλλο ένα θέμα κατά πόσο μία κάμερα μπορεί να λύσει τελικά το πρόβλημα της επαρκούς εκπαίδευσης των αστυνομικών. Εγώ λέω λοιπόν ότι μήπως τελικά οι αστυνομικοί μας, ειδικά οι αστυνομικοί οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην επαρχία, αν λαμβάνουν την σωστή και όσο συχνά πρέπει εκπαίδευση. Διότι σε κάθε περίπτωση ο αστυνομικός, ο συνάδελφός σας, δεν αντιμετώπισε το περιστατικό σύμφωνα και με το εγχειρίδιο κανόνων που έχετε. Δεν τήρησε ούτε τα μέτρα για τη δική του την προσωπική ασφάλεια. Δεν είμαστε μπροστά τώρα ακριβώς πώς έγινε, δεν το γνωρίζουμε. Ακριβώς δεν το γνωρίζουμε. Εντάξει, απλά όλοι έχετε δίκιο, δεν το γνωρίζουμε. Συμπεραίνουμε όλοι από το βίντεο και κυρίως το ακουστικό το οποίο ένα βίντεο υπάρχει 20 δευτερολέπτων. Δεν θέλω να διαφωνήσουμε. Απλά σας διακόπτω για να σας πω. Αυτό. Είστε πολύ έμπειρος και εσείς αντίστοιχα και εγώ, αλλά εσείς πολύ περισσότερο και ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις.
δίνει εντολές σχετικά με το πώς θα πρέπει να δράσει ο δράστης. Δηλαδή ήταν ένα όχημα με φημέ τζάμια, έπρεπε να δώσει οδηγία με το όπλο βεβαίως παρατεταμένο για να κατέβουν τα τζάμια έτσι ώστε να έχει μια οπτική επαφή με αυτούς που ήταν μέσα στο όχημα. Προφανώς, εάν είχε γίνει αυτό εξ αρχής, θα ήξερε ότι έχει να κάνει με ανήλικους. Κατά δεύτερο, δίνει εντολές. Δεν φαίνονται όλοι ανήλικοι. Καταρχάς, δεν φαίνονται όλοι ότι είναι ανήλικοι. Θα σας το πω έτσι. Και κατά δεύτερον, το ότι κάποιος είναι ανήλικος δεν σημαίνει ότι δεν είναι και παραβατικός ή δεν μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Ζούμε κάθε μέρα βία από τους ανήλικους απίστευτη. Ακριβώς. Και θέλω να πω εδώ ότι γιατί είναι κρίμα να βγαίνει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως και συμφωνείτε μαζί μου, ότι μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα έχει μεγαλύτερη ροπή στην παραβατικότητα. Δυστυχώς, τα αστυνομικά δελτία τα οποία παρακολουθούμε, βλέπουμε ότι η παραβατικότητα, ειδικά η εφηβική, είναι σε έξαρση και ακόμα και σήμερα. Καλά κάνετε και το λέτε και οι δύο. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο υπήρξαν κάποια άρθρα τα οποία δείχναν κάποια ποσοστά, αριθμούς κτλ. Κατά πόση παραβατικότητα μπορεί να προέρχεται από τους Ρωμά. Υπάρχει. Εγώ δεν θα δικαιώσω κανέναν. Εμείς ως πολιτεία τι κάναμε για να μην υπάρχει? Αυτό είναι το βασικό. Έλληνες πολίτες είναι. Τι κάναμε για να μην υπάρχει? Διαχρονικά. Δεν τα έχουμε ξαναδεί με την κυρία Χαλιλοπούλου. Τώρα μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Το θέμα δεν είναι πολιτικό. Όχι, δεν είμαι πολιτικός. Δεν είμαι πολιτικός για να κάνω πολιτική κριτική. Μιλάμε για την ενσωμάτωση δεκαετίες ολόκληρες. Είστε πολίτης όμως, κύριε Πάκο, και πρέπει όντως να ασκήσετε κριτική και εσείς και εγώ και όλοι μας. Γιατί διαχρονικά έχουν εκμεταλλευτεί αυτήν την κοινωνική ομάδα. Όταν γινόμαστε σαν χώρα αποδέκτες ευρωπαϊκών κονδυλίων πάρα πολλών εκατομμυρίων που αφορούσαν την ένταξή τους και τελικά μέχρι και σήμερα βλέπουμε ότι μάλλον αυτά τα χρήματα πήγανε σε μία μαύρη τρύπα ή πήγαν αλλού και ποτέ για το σκοπό για τον οποίο επάρχησαν. Αυτό όμως και είναι είστε κάτι από, από τους μοναδικούς που το λέτε αυτό, έτσι. Είστε από τους μοναδικούς ανθρώπους που το λέτε ευθέως. Το έχω πληρώσει και πολιτικά, η αλήθεια είναι, ότι την ειλικρίνειά μου, γιατί δεν έχω λόγο, δεν φοβάμαι και δεν κρύβομαι, την έχω πληρώσει, το έχω πληρώσει το τίμημα. Όπως και να έχει όμως σήμερα, αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικά μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και πολύ φοβάμαι ότι αν η παρέμβασή μας δεν είναι άμεση και αν ο σχεδιασμός από την εκάστοτε κυβέρνηση δεν είναι πολύ στοχευμένος, δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Για να σταθούμε λίγο σε αυτό. Είναι Έλληνες πολίτες και επειδή υπάρχει πάντα, έρχομαι σας κύριε Πάκο. Και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση που υπόθηκε πριν. Προφανώς οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι. Προφανέστερα θα πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και διαβίου εκπαίδευση. Τους λέμε, ας πούμε, στις ηγεσίες, ότι οι αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών πάνω στο αντικείμενό τους πρέπει να εκπαιδεύονται ένα τρίμηνο, τετράμηνο, πάνω στο αντικείμενό τους. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες εμπλοκής. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες εμπλοκής. Εδώ, ας πούμε, δεν υπάρχουν λέμε μέσα κλίμα. Ότι πήγε και άνοιξε μια πόρτα. Δεν ήμουν μπροστά. Αυτό είναι το βασικό που λέμε όλοι, ότι δεν. Δεν υπάρχουν μέσα κλιμάκωσης. Στο εξωτερικό. Υπάρχουν μέσα κλιμάκωσης. Ναι. Εδώ με τον τρόπο που δουλεύει ο αστυνομικός, ή θα τον πάνε τέσσερις, ή θα τον πάνε δύο με χειροπέδες. Ποιος φταίει γι' αυτό λοιπόν? Προφανώς η πολιτεία που δεν έχει θέση. Δεν έχει θέση χρόνια ολόκληρα κάποιος κανόνας. Δηλαδή είναι όλα εκ του αποτελέσματος. Ότι στο τέλος είναι αστυνομικός μόνος του. Ή τέσσερις θα τον πάνε, ή δύο θα τον πάνε πλέον. Είναι φοβερό. Γιατί παλιά υπήρχε και ένας εντός εισαγωγικών φόβος προς την αστυνομία. Σήμερα κυκλοφορούν όλοι με όπλα και ο αστυνομικός είναι στόχος κατευθείαν. Οπότε πρέπει να τον προστατεύσουμε τον αστυνομικό, να ξέρει επακριβώς και ο πολίτης πώς θα κάνει ο αστυνομικός τη δουλειά του για να προστατεύσουμε την κοινωνία. Άρα και επιχειρησιακά πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση. Για μένα πρέπει να υπάρξει επιχειρησιακή αλλαγή πλήρη σε κάποια πράγματα στους κανόνες εμπλοκής. Λοιπόν, πάντως μιλώντας για τους κανόνες εμπλοκής, κάντε μου τη χάρη, κρατώντας το όλων των υπηρεσιών, έτσι, δεν είναι μόνο μια καταδίωξη. Αυτό που λέτε ότι κανείς μας δεν ήταν εκεί. Για χάρη του διαλόγου, για να καταλάβουμε. Εάν όντως ισχύουν αυτά τα οποία και η απολογία του ανθρώπου είναι, που έχει προκύψει, ότι έφτασε στο σημείο, δεν ήξερα μετά από καταδίωξη, δεν μπορούσα να ξέρω ποιος είναι μέσα, έλεγε, δεν μπορούσα να φανεί καν ούτε τον άνοιξα. Αυτό ότι είναι ανήλικη. Απλό και προφανές. Δηλαδή, όταν γίνεται μια καταδίωξη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Όταν γίνεται μια καταδίωξη, ναι, όταν κινητοποιείς ένα όχημα, οφείλεις να κατεβάσεις κάτω τους επιβάτες. Τώρα, τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε. Εκεί δεν ήμασταν μπροστά. Αλλά μετά την καταδίωξη δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι αυτός που είναι μέσα. Φτάνει να ανοίξει την πόρτα, δηλαδή το περιμένει αυτό. Ανάλογα το περιστατικό. Ο επικεφαλής σου, ο προϊσταμενός σου, η αστυνομία το περιμένει από τον αστυνομικό. Μπορεί να ήταν πέντε αστυνομικοί, ναι, μπορεί να την ανοίξει την πόρτα. Αλλά σας ξαναλέω, δεν θα κάνω αυτού του είδους την κριτική, γιατί κανείς εξ ημών δεν ήταν εκεί και κανείς εξ ημών δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά.
και δεν έχει δουλέψει με αυτή την αδρεναλίνη. Ο ίδιος ο συνάδελφός σας ανακατασκεύασε την κατάθεσή του. Ίσως είναι πάλι έτσι ένα ψήγμα. Τι εννοείτε? Ξέρω, στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Η αρχική κατάθεση λίγο διαφοροποιήθηκε ως προς τον τρόπο που φάνηκε ότι τελικά χειρίστηκε το περιστατικό. Αυτό σας είπα, ας μιλήσουμε γενικώς για το τι πρέπει είναι να γίνει. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Αν μιλήσουμε ειδικώς, θα κάνουμε τηλεδικαστήριο. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Και εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Κανείς μας το κάνει. Έχετε εδώ. Δίκιο. Λοιπόν, έχετε ένα δίκιο. Λεπτό. Επειδή οι ισορροπίες είναι λεπτές και είναι γεγονός αυτό, αλλά πραγματικά εδώ θέλουμε να πούμε το εξής. Κάθε, όποτε και ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, ανοίγει πάντα μία συζήτηση και αν υπάρχει συγκεκριμένη αντιμετώπιση από την αστυνομία αυτό της συγκεκριμένης κοινότητας. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένας μύθος που δεν υπάρχει. Η αστυνομία, όπου υπάρχει παραβατικός, μπορεί να τον καταδιώξει. Εάν τώρα έτυχε σε 4-5 περιστατικά και έγιναν καταδιώξεις και ήταν ο Ρωμά αυτός ο οποίος καταδιώκονταν, δεν είναι οι αστυνομικοί ρατσιστές. Δεν ξέρουν από πριν ότι είναι Ρωμά ο άνθρωπος που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Ωραία. Είναι τεράστιο ψέμα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι γενικά η ελληνική αστυνομία. Αλλά αν υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, κύριε Χαλιλοπούλου, τι λέει για το θέμα αυτό. Δεν είναι η αστυνομία της δεκαετίας του 50. Εγώ λέω ότι μεμονωμένα, επειδή και οι αστυνομικοί άνθρωποι είναι και ζουν στην ελληνική κοινωνία, σε μια κοινωνία όπου δυστυχώς τα στερεότυπα και ο ρατσισμός έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί σε απίστευτα μεγάλο βαθμό, θα πω ότι δεν θα αποκλείσω μάλλον το γεγονός ότι μεμονωμένα και κάποιος αστυνομικός μπορεί να έχει και κάποια στερεότυπα προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, ούτε εγώ μπορώ να το αποκλείσω αυτό για έναν, δύο, τρεις, αλλά γενικώς δεν υπάρχει. Εγώ όμως εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι ωραία, στο συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να μην είχε εικόνα. Σε ένα προηγούμενο όμως που χάθηκε πάλι ένα μικρό παιδάκι για 20 ευρώ, σίγουρα είχαν εικόνα. Εμένα όμως εκεί που θέλω να σταθώ είναι και στο πώς το αντιμετώπισε και η κοινή γνώμη. Δηλαδή, ξαφνικά τα σχόλια τα οποία διατυπώθηκαν στα social media, στο ίντερνετ γενικότερα, όταν υπήρχε η υπόνοια ότι αυτό το παιδί, ή μάλλον όταν ελέγχθη, γιατί από τους δημοσιογράφους βγήκε η είδηση ότι πρόκειται για ένα 17χρονο Ρωμά. Εγώ βέβαια προσωπικά είπα από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ένα 17χρονο μαθητή, ασχέτως της πολιτισμικής του ταυτότητας, δεν έχει σημασία. Ναι. Όμως αυτή η είδηση βγήκε από δημοσιογράφους, η κοινωνία αντέδρασε με μένος στα σχόλια. Α, άλλος ένας λιγότερος, εντάξει, κλέφτες είναι, τι περιμέναμε. Καλά, υπήρξε βέβαια και μια τεράστια μερίδα που σε καμία περίπτωση. Ότι το παιδί μπορεί τελικά να μην ήταν από αυτή την κοινωνική ομάδα, η ίδια η αντιμετώπιση και είδα από την αλλαγή εκεί στάση. Ήταν τελείως διαφορετική. Γι' αυτό εμείς, κυρία Χαλιλοπούλου, συγγνώμη σας διακόπτω, γι' αυτό εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, έχουμε ευθύνη στο να μην δίνουμε τοξικότητα στο δημόσιο λόγο. Τι σημασία επίσης έχει, ξαναλέω, αν ήταν Ρωμά ή δεν ήταν. Και εμείς ως αστυνομικοί το έχουμε υποστεί. Και εμείς ως αστυνομικοί έχουμε υποστεί το ρατσισμό, τον κοινωνικό και το μένος πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γιατί ρατσισμός υπάρχει, υπάρχει και κοινωνικός ρατσισμός. Ένα παιδί αστυνομικού, όταν γίνεται κάτι, μπορεί να πάει να πει στο σχολείο ότι είναι αστυνομικός. Με τον οποίο θα νιώθουμε ασφαλείς και σίγουρα θέλουμε και θα πρέπει να επιδιώκουμε την ασφάλεια. Επειδή είπατε αυτό για τα 20 ευρώ πριν. 20 ευρώ. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω. Ας βγούμε και να πούμε στην κοινωνία. Ας βγούμε και ας πούμε στην κοινωνία όμως ότι όποιος θέλει θα κλέβει 20 ευρώ από όποιον θέλει και ο αστυνομικός που θα είναι δίπλα θα επεμβαίνει. Εκεί λοιπόν το κράτος οφείλει να τα λύσει αυτά. Γιατί αν ο αστυνομικός στην περιπολία του δεν μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη. Διαχρονικά εκατομμύρια, ας κάνει και εκεί η αστυνομία με τον ίδιο τρόπο τη δουλειά της. Είναι άλλη συζήτηση αυτή, συμφωνώ. Είναι άλλη συζήτηση. Είναι καταπληκτικό πώς ισχύουν παράλληλα πράγματα τα οποία υποστηρίζεται και ο μεν και η δε. Αν κλέψω εγώ την κυρία Μπάρμπα τώρα, της πάρω το τάμπλετ και πω κάνει 20 ευρώ. Ποιος θα προστατεύσει? Λοιπόν, είναι αλήθεια. Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αυτά συντρέχουν παράλληλα και κάπου πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή. Μία ερώτηση, κυρία Χαλιλοπούλου, επίσης. Συγγνώμη, επειδή είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούω συχνά και με ενοχλεί που το ακούω. Εμένα δηλαδή με ενοχλεί. Αυτό ότι όταν συζητάμε για την ένταξη της κοινότητας και της ομάδας όλης, που λέμε Έλληνες, Τσιγκάνοι, Ρωμά, που και αυτό έχει τη δική του διαφορετική σημειολογία. Ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να ενταχθούν. Μπορείτε να μου δώσετε μία απάντηση σε αυτό? Μα αυτό δεν είναι γελίο. Και θα σας πω γιατί είναι γελίο να υπάρχει αυτή η άποψη. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να ζει σε ένα σπίτι, να έχει το φως, το νερό, ζεστό, να κάνει το ζεστό του μπάνιο, να πηγαίνει το παιδάκι του καθαρό στο σχολείο. Ποιος άνθρωπος δεν επιζητά αυτήν την
την άνετη, τέλος πάντων, ζωή στην οποία. Και εγώ δεν θα πω ότι δικαιούται, αλλά για την οποία έχει δουλέψει, ξέρετε όμως τι φταίει. Γιατί εστιάζεται στο γεγονός ότι είναι όλα θέμα εκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο εκπαίδευσης. Είναι και θέμα εργασίας. Όταν η κυβέρνηση, η σημερινή, η χθεσινή, η προχθεσινή, δεν έδωσε το δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται νόμιμα, και νομίζω ο κ. Πάκος μπορεί να αντιληφθεί τι λέω, και ότι εμείς στο μεγαλύτερο ποσοστό της κοινότητάς μας δουλεύουμε στις λαϊκές αγορές. Όταν το Υπουργείο Εμπορίου λοιπόν έχει πολύ συγκεκριμένο αριθμό αδειών που δίνει, που δεν καλύπτει τις ανάγκες αυτού του πληθυσμού, αυτομάτως λοιπόν κάποιος για να βιοποριστεί θα είναι παράνομος. Πώς λοιπόν φανταστείτε ότι μιλάμε για παραβατικούς, οι οποίοι είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της κοινωνικής ομάδας και δεν ευθύνονται οι ίδιοι, ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση, γιατί δεν αυξάνει τον αριθμό αδειών που μπορούν να εργαστούν νόμιμα. Από εκεί και πέρα μετά έχουμε και τους εμπορικούς συλλόγους, που για δικούς τους λόγους δεν επιτρέπουν και δεν συνενούν στο να δοθούν και να μεγαλώσει αυτός ο αριθμός αναδειών. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για ένταξη όταν κάποιος δεν μπορεί να βιοποριστεί νόμιμα. Πρώτον. Δεύτερον, βεβαίως όταν αυτό συμβεί, γιατί η ερώτηση που λαμβάνω πολύ συχνά είναι εσάς η δική σας οικογένεια πώς μπόρεσε να σας μορφώσει. Μα εμείς μορφωθήκαμε γιατί βιοποριστικά είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δεν ήμασταν παράνομοι, δεν κινδυνεύαμε να μας σταματήσουν για έναν έλεγχο και τελικά να καταλήξουμε στο αυτόφορο για χίλιους δύο λόγους, γιατί ως αναλφάβητοι δεν μπορούν να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης, για παράδειγμα. Άρα δεν έχουν ένα όχημα ασφαλισμένο και πάει λέγοντας. Αυτά ένα οργανωμένο κράτος πρέπει να τα λύνει και να τα παρέχει για τους πολίτες του, που η πολιτική θα πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών. Όχι σύμφωνα με το τι θεωρούμε ότι χρειάζεται και ξέρουμε έξω από αυτό. Και ένα παράπονο προσωπικό που έχω και θα πρέπει να το εκφράσω είναι ότι σε θέσεις κεραίες και μεγάλη σημασία για την κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων, ποτέ ούτε σημειολογικά αλλά και για την αξία των γνώσεων δεν έχει τοποθετηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από αυτή την κοινωνική ομάδα. Παρά μόνο, εμένα αυτό ξέρετε τι συμπέρασμα μου που με οδηγεί στο γεγονός ότι τους είναι τόσο αδιάφορο που την πολιτική ένταξη μπορεί να την εκτελέσει ένας, δεν ξέρω, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας οτιδήποτε άλλο, εκτός από έναν άνθρωπο μορφωμένο που έχουμε πολλούς μορφωμένους στην κοινότητα, που ξέρουν τα προβλήματα, έχουν τον τρόπο προσέγγισης. Και ξέρετε, ήμουν πάντα πάρα πολύ καλή στο να κάνω προτάσεις και σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής. Αυτή είναι και η εξειδίκευσή μου. Αλλά και οι περισσότερες είχαν και μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Είναι αυτό λέτε, κρίμα λοιπόν πολλά. Να μην έχουν αυτές οι πολιτικές εφαρμοστεί στο σημείο που να εντάσσει και να ενοποιεί. Γιατί εμένα με στεναχωρεί πολύ ότι έχουμε φτάσει σήμερα μια ελληνική κοινωνία να λέμε εμείς και εσείς. Κανονικά αυτό, είμαστε αυτό είναι όλοι. Τελικά και καταλήγει, από εκεί άρχισε και καταλήγει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τους δυο σας. Κύριε Χαλιλοπούλου, εννοείται σας περιμένω εκ νέου και σας κύριε Πάκο ευχαριστώ ολόθερμα. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Γιάννη Χατζησαλάτα, με τον Κοσμάτο Θεοδωρίδη για να τα συζητήσουμε όλα το οικονομικό μας τραπέζι και θα σας συστήσουμε στη συνέχεια και μια εθελοντική ομάδα που επιδιώκει το να θεραπεύσει το pet therapy, το έχετε ξανακούσει διαδικασία, δηλαδή το να υπάρχουν σκυλάκια τα οποία βοηθούν ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχολογικά ή ασθενείς ή σωματικά. Εδώ το κάνουμε αδεσποτάκια. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πολύ συγκλονιστικό από μόνο του. Θα τους γνωρίσουμε σε λίγο. Ερχόμαστε με το οικονομικό μας τραπέζι. Λοιπόν, έχω εδώ και την εξαιρετική μου κουπίτσα που μας άφησε ο στρατηγός Κρασάς πριν. Το βλέπετε. Ιωάννης Κρασάς. Πάρα πολύ κακή σε αυτό πάντα, θέλω να ξέρετε. Εδώ στο αντίστροφο. Πάρα πολύ καλό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιστορικάδρομενα.gr. Εδώ, για να βρείτε τις σκέψεις και τις αναλύσεις τις ιστορικές, οι οποίες είναι πάντα πολύ ουσιώδεις. Έχει πολύ γνώση ο κ. Κρασάς, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχω υποδεχθεί δύο αγαπητούς και αγαπημένους. Γιάννης Χατζησαλάτας, ο οικονομικός αναλυτής και σύμβουλος. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Καλημέρα, Μαέρα μου. Καλή εβδομάδα. Κύριε Θεοδωρίδης, καλή εβδομάδα μαζί μας. Ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσητών. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είναι εδώ. Ήθελα από πριν είχα κρατήσει να σας ρωτήσω και εδώ για τα ακίνητα που λένε και τα νέα, η εφημερίδα τα νέα, ότι έχετε νέο νομοσχέδιο. Πραγματικά μπορεί να σπάσει η ομοιρία των ιδιοκτητών. Έτσι ελπίζουμε. Δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει διάφορες διατάξεις. Πολλές από αυτές βέβαια έχουν έναν εισπρακτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι
θα μπει τέλος κλιματικής ανθεκτικότητας στα ενοικιαζόμενα, κάτι το οποίο θα κάνει νομίζω μεγάλη διαφορά στην αγορά. Αλλά το βασικότερο είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο καλύπτει και κάποια κλασικά αιτήματα των ιδιοκτητών, τα οποία ελπίζουμε ότι στην πορεία των χρόνων θα συνεχίσουν να ικανοποιούνται έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερα κίνητα στην αγορά. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Για πείτε αυτή μου, τη στιγμή... ξεχωρίζετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχονται διάφορα. Κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι game changer. Σε αυτό το νομοσχέδιο θα έλεγα ότι στο επόμενο περιμένουμε, αυτό με τα διατηρητέα και καθώς και με τα κλειστά σπίτια τα οποία θα δοθούν οι επιδοτήσεις για να ανακαινιστούν. Αυτό θα είναι πραγματικά, θα κάνει αλλαγή στην αγορά. Αυτό το νομοσχέδιο έχει περισσότερο, θα έλεγα, εισπρακτικό και διορθωτικό σε διάφορες διατάξεις χαρακτήρα. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα Γιάννη μου. Τα 24 είναι κοντά. Κάτι έχουμε λαμβάνει διάφοροι, όχι όλοι. Κάποιοι, ποιοι, είναι αρκετοί, είναι, κάτι γίνεται, 2,3 εκατομμύρια και όχι μόνο, για πες. Είναι αρκετές κοινωνικές ομάδες, τα περισσότερα είχαν προεξοφληθεί, αλλά πλέον έχουν πάρει σάρκα και οστά δια του στόματος του Υπουργού, οπότε περιμένουμε και την νομική τους θωράκιση. Πρώτα απ' όλα, Youth Pass, αυτό το επίδομα των νέων, το οποίο ήταν πρόχειρο, ένα έκτακτο επίδομα, πλέον είναι μόνιμο επίδομα, 150 ευρώ για 200.000 νέους, οι οποίοι συμπληρώνουν το 18ο ή το 19ο της ηλικίας τους την προηγούμενη χρονιά, έως 31 δεκάτου δηλαδή του προηγούμενου έτους, 150 για κάθε χρονιά, θα πάρουν μια ψηφιακή κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πολιτισμό, μεταφορές και για μεταφορές πολιτισμό και τουρισμό. Mm-hmm. Αυτή την ILE κάρτα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα σε 2 χρόνια. Και υποχρεωτικά οι νέοι θα πρέπει να κάνουν αυτές τις αγορές παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων στα 2 χρόνια, αλλά την αίτηση υποχρεωτικά οι ίδιοι. Δεν μπορεί δηλαδή ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή οποιοδήποτε. Ναι, μπορεί κάποιος να μην έχει κωδικούς τάξης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κωδικούς τάξης και να μπει ο ίδιος να κάνει την αίτηση, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί. Και η αίτηση γίνεται είτε στα ΚΕΠ ή στο voucher.gov.gr. Είναι καλή αφορμή να αποκτήσει και το τάξη να την προχωρήσει η ζωή. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τους νέους. 18-19, να είστε όλοι καλά, υπέροχα χρόνια. Πάρτε και το Youth Pass και αξιοποιήστε το τώρα 150 ευρώ, θα σου πω κάτι θα κάνετε όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Επίδομα προσωπικής διαφοράς είναι για τους 750.000 χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα πάρουν ένα επίδομα ανάλογα με το ύψος της σύνταξής τους και θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά. Υπάρχει ο νόμος Κατρούγκαλο, αυτή η στρέβλωση που λέει ότι ναι, μεν παίρνετε αύξηση, αλλά δεν τη βλέπετε στην τράπεζα, μειώνεται το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Αυτοί οι συνταξιούχοι λοιπόν που έχουν 200, θα πάρουν 200 ευρώ όσοι έχουν σύνταξη μικρότερη των 700 ευρώ, 150 ευρώ όσοι είναι μεταξύ 700 ευρώ και 1.100 και τέλος 100 ευρώ όσοι έχουν από 1.100 έως 1.600. Πάνω από 1.600 είτε έχεις προσωπική διαφορά είτε δεν έχεις, δυστυχώς δεν πρόκειται να πάρει κάτι. Απλά και μόνο θα μικρύνει η προσωπική διαφορά. Ωραία, μας ελύσετε την Παρασκευή, να το ξεκαθαρίσουμε. Το Δεκέμβρη έρχεται κάτι επιπλέον, αυτό το 150. Αυτό ποιος αφορά? Ήταν η επιταγή ακρίβειας λεγόμενη τα προηγούμενα χρόνια. Αφορά 1.055.000 χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική διαφορά ή η προσωπική τους διαφορά είναι μέχρι 10 ευρώ. Εδώ λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν 700 ευρώ, πέρυσι να θυμίσω είναι 800, είναι κάτι ψαλιδισμένο λίγο, 700 ευρώ. Υπάρχει μια αδικία με τα ζευγάρια, το είχαμε πει και την Παρασκευή, δηλαδή κάποιος ο οποίος μείνει μόνος του και παίρνει 710 ευρώ, δεν θα πάρει τίποτα, ενώ ένα ζευγάρι το οποίο παίρνει από 650 ευρώ καθένας θα πάρουν και οι δύο αυτό το επίδομα. Και σε αυτούς φυσικά θα μπουν και οι 33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Όλοι αυτοί επιταγή 150 ευρώ, αυτά, περίπου λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πες μας και για το επίδομα μητρότητας, τι γίνεται, επεκτείνεται. Σημαντικότατο. Σημαντικότατο. Είναι στο ύψος του κατώτατου μισθού, άρα μιλάμε για 780 ευρώ. Επεκτείνεται για 9 μήνες πλέον και θα μπορούν να το πάρουν οι μητέρες, οι οποίες είναι αυτοαπασχολούμενες, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι μια διαδικασία η οποία. Για 9 μήνες θα πάρουν το συγκεκριμένο επίδομα και μπορούν να επιλέξουν, αν θέλουν, κομμάτι από αυτούς τους 9 μήνες να τα πάρει ο σύζυγος. Όχι και οι δύο παράλληλα. 9 μήνες είναι το σύνολο. Απλά μπορεί να πει γιατί ότι. Γιατί να θέλησαν έτσι. Για τον άλλο λόγο μπορεί να θέλει να αισθάνεται δικαιωμένος και ο σύζυγος. Αλλά μην. Είχαμε και την ημέρα του άνδρα, έτσι. Να πει, για να πει λοιπόν ότι κάτι κάνει. Μάλιστα. Σ' αγαπώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Δωρίδη. Εν τω μεταξύ, γενικώς την Τετάρτη ετοιμάζεται να βγει πάρα πολλοί κόσμο στους δρόμους. Δηλαδή, οι δικηγόροι θα βγουν, γιατί θα βγουν, οι μεσίτες θα βγουν. Γιατί είναι αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το ζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, που πιάνει πολύ κόσμο από το δικό σας μετερίζει.
Νομίζω ότι θα βγούμε και εμείς. Έχουμε σήμερα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Μεσητών Αθηνών. Είναι ένα νομοσχέδιο, το έχουμε ξαναπεί, το οποίο είναι πολύ άδικο, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα ή για αυτούς που τώρα μόλις μπαίνουν στην αγορά. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ξεκινάς να ξεκινάς με το κλειδί στο χέρι με 4-4,5 χιλιάρικα που πρέπει να βγάλεις για να πληρώσεις το κράτος πριν αρχίσεις να παίρνεις έστω και ένα ευρώ σπίτι σου. Είναι πολύ εντυπωσιακό το νούμερο. Βέβαια, άμα δείτε ότι είναι γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Και 1,5 χιλιάρικο αυτό που θα μας βάλουν τώρα το καινούριο τεκμαρτό φόρο. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε ότι κάποιος άνθρωπος που ξεκινάει ή κάποιος άνθρωπος που δουλεύει part-time. Γιατί στη Μεσητή έχουμε πάρα πολλούς που δουλεύουν part-time, έτσι. Και ταυτόχρονα, ενώ συμβαίνουν αυτά, δυστυχώς έχουμε γεμίσει παράνομους μεσίτες, παραμεσίτες και λαθρομεσίτες, για τους οποίους το κράτος δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι πραγματικά τόσο μεγάλη τάση πια που είναι, θα το λέγατε, μάστιγα. Όχι απλώς είναι μάστιγα. Θα δείτε και στα δημοσιεύματα. Εμείς έχουμε συνέχεια καταγγελίες πειθαρχικές ανθρώπων οι οποίοι είτε παριστάνουν τους μεσίτες είτε παριστάνουν τους ιδιοκτήτες και παίρνουν νίκια μπροστά και μετά εξαφανίζονται. Ένα πρόσφατο παράδειγμα νομίζω ότι είχε γίνει και πολύ μεγάλος ντόρος, αλλά αυτά για μας είναι καθημερινότητα. Αν λοιπόν το κράτος μας ζητάει να πληρώσουμε έναν ενισχυμένο ουσιαστικά κεφαλικό φόρο, θα πρέπει να κάνει και κάτι για να βγάλει τους παράνομους από τη μέση. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να γίνεται τίποτα. Και παρά το ότι ζητάμε και από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη παλιότερα, αλλά και από τον Κώστα τον Σκρέκα σήμερα, να κάνει κάτι γι' αυτό, είμαστε ισότα μη ακούοντων προς το παρόν. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι και πολλά τα περιστατικά, καλά λέτε, κύριε Θεοδωρίδη, που δίνουν τις προκαταβολές και δεν ξαναβλέπουν κιόλα σαν να πέσουν στη λούμπα. Πάντως, λοιπόν, ναι. Για το φορολογικό νομοσχέδιο. Οι νέοι, ειδικά τα πρώτα 5 χρόνια, εξαιρούνται από το τεκμαρτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες επάνω στο φορολογικό. Μισό, δεν νομίζω ότι εξαιρούνται πλήρως. Φτάνουν σε σημείο κλιμακωτά και πηγαίνουν μέχρι το 100%. Αλλά το θέμα το σημαντικό είναι, και εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αν τελικά το νομοθέτημα είναι έτσι όπως είναι, έχει αναδρομική ισχύ, που σημαίνει θα ισχύει για τα εισοδήματα από 1η-1η-23. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει προϋπολογίσει τα χρήματα που θα βγάλει στη χρονιά και βάσει νόμου θα πρέπει το 30% αυτών των χρημάτων να τα εξοδέψει με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Mm-hmm. Αν τέλος του χρόνου έρθει το νομοσχέδιο και εκεί που έχει προϋπολογίσει 15.000 παραδείγματος χάρη εισόδημα, τα τεκμαρτά το πάνε στο 30, θα πρέπει να έχει συλλέξει ηλεκτρονικές αποδείξεις για τις 30.000. Με αποτέλεσμα πλέον, εάν δεν τη συλλέξει, έχει πέναλτι 22% φόρο. Σύντερο, αναδρομικότητα στο φόρο. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Προβλέπεται για ένα χρόνο μόνο πριν. Οπότε πέσαμε σε αυτή την διάθεση, δυστυχώς. Λοιπόν, από όλα αυτά που έχουμε φτιάξει εδώ, τις 3.000 κάρτες, όλα πάρα πολύ χρήσιμα, μπορείς να μου πεις ένα τελευταίο που θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ βασικό να ζητήσουμε για σήμερα? Διότι και αυτά τα χρωματιστά τιμολόγια τα οποία θα τα βλέπουν τώρα οι καταναλωτές ρεύματος, όλοι δηλαδή. Τι θα μου πεις γι' αυτό? Δεν είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα όσο προσπαθούν ορισμένοι να το παρουσιάσουν, ίσως για να καλύψουν άλλα πράγματα. Λόγω του ότι τελειώνει οριζόντια επιδότηση στο ρεύμα, ο κάθε καταναλωτής θα κληθεί από 1η-1η να επιλέξει με ποιο τρόπο θέλει πλέον να είναι η σχέση του με τον πάροχο. Εκεί, λοιπόν... πολύ θερμή. Δεν συμφέρει η θερμή, γιατί είναι ακριβή ενέργεια. Δεν συμφέρει αυτό, περίμενα να μου το πει. Και το χειμώνα, ειδικά το καλοκαίρι, εντάξει, μας βοηθάει ο καιρός. Υπάρχουν 4 χρώματα που θα επιλέξει. Mm-hmm. Το μπλε χρώμα είναι αυτό το οποίο είναι ένα σταθερό τιμολόγιο, δηλαδή έχω μια σύμβαση με τον πάροχο 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης υπάρχει κλειδωμένη τιμή. Υπάρχει το δεύτερο τιμολόγιο, το οποίο είναι το κίτρινο, που έχεις 2 επιλογές, είτε κάθε μήνα να ακολουθεί μια συγκεκριμένη τιμή που θα αλλάζει κάθε μήνα, ή διαφορετικά να γίνεται καθάριση του μήνα μετά από 2 μήνες, που είναι κειμενόμενη τιμή πλέον αυτό το χρώμα, το κίτρινο. Έχουμε το πορτοκαλί χρώμα που είναι μόνο για αυτούς τους καταναλωτές που έχουν τους έξυπνους μετρητές, mm-hmm. που κάθε μέρα γίνεται μέτρηση. Και υπάρχει και το πράσινο χρώμα, που αν κάποιος δεν επιλέξει κανένα από όλα αυτά, υποχρεωτικά θα πάει να ενταχθεί στο πράσινο. Ίσως και να είναι το χρώμα το οποίο συμφέρει πιο πολύ, γιατί κάθε μήνα πλέον θα ξέρουμε την τιμή από όλους τους παρόχους, θα είναι ίδια η τιμή και ο κάθε πάροχος, αν προσθέσει κάτι παραπάνω, θα φαίνεται ότι είναι πιο ακριβώς από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Θα μπορεί να το βλέπει ο καταναλωτής και ίσως να είναι αυτό το οποίο του συμφέρει. Είναι σαν αυτό που γίνεται όταν αγοράζουμε και παίρνουμε ένα δάνειο από μια τράπεζα, επιλέγουμε κειμενόμενο επιτόκιο ή σταθερό επιτόκιο. Okay. Κάτι αντίστοιχο πλέον γίνεται και εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση, όπως έχει αποδείξει η ζωή. Κύριε Θεοδωρίδη, πριν κλείσουμε, φεύγει η υποχρεωτικότητα του φυσικού αερίου, μιας και το συζητάμε αυτό από τα κινητά. Σημαίνει αυτό κάτι, έχει κάποια ουσιαστική σημασία? Ή μου λέτε όμως ότι τα βασικά εσείς τα περιμένετε από το επόμενο νομοσχέδιο? Ναι, ναι. Μην παραμείνω τώρα σε αυτό. Τα βασικά από το τα επόμενο περιμένουμε στο επόμενο. Ναι. Μάλιστα, ναι. Κύριε. Λοιπόν, εδώ θα είστε να τα πούμε αναλυτικά. Περιμένω και τις αποφάσεις σας σήμερα για το αν θα συμμετέχετε την Τετάρτη. Που λογικά, σας νομίζω η οργή είναι τέτοια στον κλάδο και γενικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί
είναι ουσιαστικά ένας κεφαλικός φόρος, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Ο κ. Χατζησαλάτας, ο κ. Θοδωρίδης ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα τους ξαναβρούμε στους δρόμους ή αλλού. Θα δείξει πού. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και αμέσως μετά υποδεχόμαστε την. Τώρα τι να πω τώρα. Θέλω, είναι η ομάδα SAPT, η οποία είναι συγκλονιστική. Είναι δύο κυρίες υπέροχες, στις οποίες θα σας συστήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πώς μπορούν τα δεσποτάκια, πόση αγάπη έχουμε τα ποτό στα λεπορία για να βοηθήσουν και όλους εμάς. Λοιπόν, τους γνωρίζουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ελάτε. Λοιπόν, είμαι ενθουσιασμένη γιατί έχουμε εδώ την κυρία οικονόμου που θα μας γνωρίσει την SAPT Ελλάς, που είναι η Θηνονούς, είναι η συνειδήτρια της SAPT Ελλάς και είναι μαζί με τη Χιόνα. Τι κάνετε, είστε καλά, καλώς ήρθατε. Καλά, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια αλλαγή εδώ, για να μην ενοχλώ και πάρα πολύ τη Χιόνα, γιατί η Χιόνα κάνει πάρα πολύ δουλειά, βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια κούκλα αδιανόητη, θα την ζουνίσουμε μετά όσο μας επιτρέψει, γιατί είναι και κορίτσι υπέροχο, λαμπερό, αλλά και σοβαρό. Γιατί κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Τι κάνετε εκεί στη SAPT και κάνετε αυτούς τους ωραίους συνδυασμούς? Τι κάνουμε στη SAPT? Πρώτα απ' όλα η SAPT Ελλάς υπάρχει εδώ και 18 χρόνια, δεν είναι φρέσκια. Απαρτίζεται αποκλειστικά από εθελοντές, είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, οι οποίοι δημιουργούν χρόνο ή παίρνουν άδεια από τις κανονικές τους δουλειές για να υλοποιούν τα προγράμματά της. Τα προγράμματα λοιπόν είναι δύο. Ένα πρόγραμμα είναι για τα σχολεία με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Εισερχόμαστε στις σχολικές μονάδες με σκύλους. Είναι πολύ σημαντικό όμως να πω, πριν από οτιδήποτε άλλο, ότι όλοι οι σκύλοι στο δυναμικό της ομάδας ήταν κάποτε αδέσποτοι. Είναι όλοι υιοθετημένοι, είναι ημίημοι βέβαια, και εκπαιδευμένοι από την οργάνωση. Είναι, πόσους έχετε, πόσα έχουν περάσει, πόσα έχετε μαζί σας. 18 χρόνια έργο, ε! 18 χρόνια έργο. Είναι πολλοί σκύλοι που ξεκινήσαν την αρχή και δεν είναι πια μαζί μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το σκύλι θεραπευτικής επαφής, το οποίο ουσιαστικά είναι για να βοηθήσει ανθρώπους, παιδιά ή ενήλικες, με αναπηρίες. Και αυτό έχει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία ειδικής αγωγής. Αλλά βέβαια η βεντάλια των υπηρεσιών, να το πω έτσι, είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή είναι παιδιά ή ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, είναι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα, άνθρωποι ανάπηροι, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, με εγκεφαλική παράλυση, πάρα πολλές περιπτώσεις. Σας βρίσκουν σχολεία, φίλοι, συγγενείς, πώς σας προσεγγίζουν και πόσο εύκολο είναι? Κάποιος σας έγινε και να σας πει, χρειάζομαι τη Χιόνα, τους φίλους της, εσάς, ελάτε, ξέρω εγώ, για να κάνουμε αυτό το ωραίο session που μας πάει... Έτσι μας ανακουφίζει, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα σας πω. Έχουμε μία φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, την οποία συμπληρώνουν τα σχολεία και οι ενδιαφερόμενοι και εμείς καταρτίζουμε το πρόγραμμα όλης της σχολικής χρονιάς. Σχολική χρονιά τη λέμε, γιατί είναι το από Σεπτέμβριο ουσιαστικά μέχρι και τον 15 Ιουνίου που κλείνουν τα σχολεία. Και κάποιες παραπάνω επισκέψεις το καλοκαίρι που έχουν κλείσει τα σχολεία, οπότε πηγαίνουμε σε περισσότερους φορείς κοινωνικής χρονιάς. Η Χιόνα, ας πούμε. Η Χιόνα που τη βλέπω, ένας κορίτσαρος υπέροχος που σίγουρα έχει βοηθήσει κόσμο. Ποια είναι η ιστορία της καταρχάς, πώς έφτασε η Χιόνα σας? Η ιστορία της. Την Χιόνα τη βρήκαμε ως κουτάβι στην Βιτίνα. Ήταν πολύ μωρό. Δυστυχώς, όταν φτάσαμε για ολιγόμενες διακοπές, ήταν κουτάβι και είχε αδέρφια άλλα 5. Είχαν σκοτωθεί τα 3, γιατί ήταν η μαμά, την είχαν βάλει σε μια στροφή πάνω, τέλος πάντων. Είχαν επιβιώσει η Χιόνα και η Ίνα, μια δεύτερη, την οποία την Ίνα της βρήκαμε υιοθεσία και τη Χιόνα την κρατήσαμε εμείς. Η Χιόνα λοιπόν είναι κοντά σας από baby, από μικρό κουταβάκι. Ναι. Έχει εκπαιδευτεί από εσάς από ποια ηλικία και μετά και ποια, έτσι θυμάστε και οι ιδιαίτερες στιγμές που ενδεχομένως και μαζί να είχατε πάει και σε κάποιο σχολείο, κάτι. Δηλαδή πραγματικά είναι τόσο θετική η Χιόνα. Τώρα με βλέπετε ότι έχω καθίσει εδώ έτσι για να έχουμε και χρόνο να μιλήσουμε με την κυρία οικονόμου. Αλλά δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο από εκεί. Βεβαίως να πάτε. Βεβαίως να πάτε. Λοιπόν, η Χιόνα έχει επισκεφθεί σχολεία, έχει επισκεφθεί μαθητές. Ποιους? Γεια σου, κορίτσι μου, για σένα έρχομαι. Τι κάνεις εδώ? Ευκαιρία είναι κιόλας να δει και ο κόσμος, γιατί δεν το ξέρουν όλοι, ότι ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε ένα σκύλο είναι απλό με το χέρι μας να μυρίσει,
την άκρη των δαχτύλων και μετά, για να είμαστε όσο πιο φιλικοί γίνεται, τον χαϊδεύουμε στο θώρακα και όχι στο κεφάλι ή στην πλάτη. Τα ενοχλεί. Τα κάνει να αισθάνονται. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά γενικά δημιουργεί μια μικρή στεναχώρια το να κάνουμε ένα μάλωμα στο σκύλο πάνω στο κεφάλι ή στην πλάτη. Ενώ εδώ δεν παρεξηγείται ποτέ αυτό το χάδι. Ποτέ, ποτέ. Πόσο εύκολο είναι για ένα σκυλάκι να προσεγγίσει και παιδιά, που τα παιδιά πάντα έχουν έτσι και ειδικά όταν. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, και ένα έλεγχο στι κινήσει και τα λοιπά. Δεν μπορεί να προβλέψει το παιδάκι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ μαθημένοι οι σκύλοι μα. Mm-hmm. Εκπαιδεύονται έξω με βασική υπακοή, αλλά κυρίω στο πεδίο, δηλαδή on the job. Γιατί βεβαίω τι συνθήκε σε ένα κέντρο για παιδιά με αυτισμό δεν μπορεί να τι βρει στον δρόμο. Πρέπει να μπει στο κέντρο. Οι σκύλοι, μάλιστα, εισάρχονται στην ομάδα πολύ, πολύ σταδιακά, γιατί βεβαίω έχουμε και τεράστια ευθύνη, εννοείται. Η Χιώνα, βέβαια, έχει, και αυτό ήταν λάθο δικό μου, έχει συμβεί σε κέντρο ένα παιδί το οποίο μάλιστα το είχε γνωρίσει. Μετά, επειδή δεν όριζε τι κινήσει του, την κλώτσισε και την κλώτσισε δυνατά. Την ώρα που ήμασταν δηλαδή στον προθάλαμο για να βγούμε, για να φύγουμε. Δεν ήταν ώρα της επαφής. Να... Τελευταία στιγμή. Τι έγινε εκεί, λοιπόν. Δύσκολη στιγμή. Πρέπει να πόνεσαι, γιατί έβγαλε μια φωνούλα και γύρισε και τον κοίταζε. Απορία. Δηλαδή ήταν φοβερό. Εντάξει, ειδικά, νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορεί να καταλάβετε εκείνη τη στιγμή ήταν ακούσιο, αλλά πραγματικά είναι συγκινητικό πώς μπορούν αυτά τα πλάσματα που τραβάνε τα πάντα. Γιατί η Χιώνα είναι τυχερή. Η Χιώνα σώθηκε, σας βρήκε, τη βρήκατε, είστε και εσείς τυχεροί που την έχετε. Είναι. Υπάρχουν άλλα τα οποία πραγματικά είναι συγκλονιστικό το πώς ξεπερνάνε τα ίδια τον πόνο και τη εγκατάλειψη. Γιατί ένα δεσποτάκι μπορεί να είναι από τη ζωή του, από την πρώτη του μέρα, αλλά μπορεί να έχει βρεθεί και στην κατάσταση ξαφνικά από ένα σπίτι να αναδέσποτο. Πώς ξεπερνούν και τη βία και την εγκατάλειψη. Δεν την ξεπερνούν, να σας πω την αλήθεια. Στην χώρα μας δυστυχώς το θέμα είναι τεράστιο. Αριθμούμε άνω των 3 εκατομμυρίων αδέσποτων, έτσι, τα οποία είναι ψάχνουν πολλά, σπίτι. Ε? Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και θα θέλαμε όλοι οι φορείς και οι ιδιώτες οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με τα ζώα, θα θέλαμε να εφαρμόζεται ο νόμος. Δηλαδή υπάρχει ένας πολύ ωραίος νόμος, τον οποίο στηρίξαμε όλοι. Τώρα κάποιος ταινίστηκε, γύρισε Χιόν. Ναι, του 2021. ο οποίος δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε. Και αυτό δεν μας βοηθά και δεν βοηθά τα ζώα, γιατί εμείς δεν θέλουμε βοήθεια. Εμείς αφήνουμε άλλα πράγματα και την οικογενειακή ζωή για να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως δεν υπαρκούμε οι εθελοντές με τίποτα. Τι να κάνουμε πια κι εσείς. Τι να κάνουμε. Αλλά και 18 χρόνια έχετε κάνει. Δηλαδή, αν δεν το κάνατε εσείς, δεν το έκανε κάποιος άλλος. Δηλαδή, υπήρχε αυτό το κενό. Εμείς κάνουμε αυτό. Βάζουμε αυτό το λιθαράκι. Υπάρχουν πάρα πολλές φιλοζωικές οι οποίες έχουν καταφύγια. Δηλαδή, περιθάλπτουν και υιοθετούν. Όχι υιοθετούν, συγγνώμη, φιλοξενούν ζώα. Και στα σπίτια τους οι εθελοντές είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και λιγοστή βοήθεια, η αλήθεια. Να ρωτήσω κάτι, πόσα σκυλάκια έχετε τώρα? Είμαστε 8 ενεργοί σκύλοι στη ΣΑΠΤ με τους συνοδούς τους. Mm-hmm. Και βέβαια να τονίσω ότι οι σκύλοι αυτοί είναι τα κατοικίδια μας. Έτσι. Είναι πρώτα σύντροφοι στα σπίτια μας, προφανώς. Έτσι. Και δευτερευόντως συνεργάτες στο πεδίο. Είναι φοβερό. Αυτή η διπλή σχέση έχει και αυτό τη δική του αξία. Έτσι. Δηλαδή και τη στιγμή για την αγωνία και τη μάνα και τη συνοδού. Σωστό. Βέβαια, λοιπόν, όταν φοράνε τα γυλαίκα του, είναι διαφορετική η συμπεριφορά από ότι είναι στο σπίτι. Γιατί έχουν λάβει αυτή τη φοβερή εκπαίδευση. Έτσι, το συνδέουν, το συνδέουν πια. Συνδέουν ότι τώρα είμαι σε δουλειά. Είσαι υπεύθυνη. Είσαι σε δουλειά. Τώρα είσαι σε μια παρουσίαση και είσαι συγκλονιστική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη μαμά σου την ευχαριστούμε. Λοιπόν, σηκώνομαι, το κάνω για να μην σηκωθώ. Το βλέμμα στην Χιώνα και στην κυρία οικονόμου, την εξαιρετική. 18 χρόνια σας απτελάς. Ναι. Μπαίνουν μέσα, σας βρίσκουν και μακάρι να βοηθήσετε όσους μπορείτε περισσότερους. Με εσάς να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, με την κυρία οικονόμου και την Χιώνα. Αφήστε με εμένα την παρουσιάστρια να έχετε δει 100 φορές. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χιώνα, είσαι ελεύθερη. Πάμε, Χιώνα, πάμε. Free to go. Let's do it, Χιώνα. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.